Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά στο Σπύρο και τη Σπυριδούλα που σήμερα έχουν τη γιορτή τους. Επίσης, τι λέει ο κόσμος, ότι από σήμερα αρχίζει και μεγαλώνει σιγά σιγά, σπυρί σπυρί η ημέρα για να φτάσουμε το καλό στο καλοκαίρι. Ακόμη δεν μπήκαμε δηλαδή στο χειμώνα, αλλά ο λαός έχει φροντίσει με την αρχή του χειμώνα να φέρνει και το καλοκαίρι λίγο νωρίτερα. Επίσης, έχουμε βροχή, απίστευτη βροχή σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Αθήνα είναι να μην βγει στον πηγεμό για τη δουλειά σου μέσω Κηφισίας ή άλλων οδικών δικτύων, διότι θα σας δείξουμε σε λίγο τι γίνεται. Και με την κυβέρνηση επίσης να έχει μεγάλα προβλήματα στο εσωτερικό της και όχι μόνο. Να δούμε όμως τι έγινε και τη νύχτα στην πρεσβεία την Ισραηλινή. Πάμε σε τίτλους και θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Τρομοκρατική επίθεση τη νύχτα σε βάρος της πρεσβείας του Ισραήλ είχαμε στην Αθήνα. Άγνωστοι γάζωσαν με καλάσνικο αυτοκτήριο και εξαφανίστηκαν. Ανεβαίνει το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Φοδρή επίθεση του πρωθυπουργού στο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατηγορεί ότι επαναφέρει στο προσκήνιο, τον Brexit. Επανέρχονται τα διλήμματα του 2012 για την εξασφάλιση των 180 βουλευτών που θα εκλέξουν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και είχαμε και έναν σεισμό μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα σημειώθηκε, αναστάτωσε ωστόσο τους κατοίκους της Κεφαλονιάς. Δεν είχαμε ζημιές, δεν είχαμε θύματα ευτυχώς. Οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς είναι μαθημένοι σε αυτά. Λιγότερο αναστατώθηκαν, περισσότερο αναστατώθηκαν όσοι κατάλαβαν το σεισμό στην ευρύτερη περιοχή. Θα σας πούμε σε λίγο τι πρόκειται να γίνει από εδώ και στο εξής και τι λένε οι σεισμολόγοι γι' αυτό. Όμως. Στην πρεσβεία του Ισραήλ θα πάμε κατευθείαν, εκεί όπου είχαμε, Γιώργο, καλή σου μέρα, τρεις τα ξημερώματα, μία επίθεση με καλάσνικο. Τη γάζωσαν κυριολεκτικά. Τη γάζωσαν 52 κάλικες εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς εδώ από τις έρευνες των αστυνομικών. Βλέπετε πίσω μας την πρεσβεία με τη βοήθεια του αρχηγού του Ροβολή, του καμεραμάν μας. Λοιπόν, το κτίριο της πρεσβείας βρίσκεται σε συμβολή της Λεωφόρου Κηφισίας με την Κατεχάκη. Οι δράστες ερχόντουσαν πιθανώς σήμερα από τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ήρθαν και σταμάτησαν στον παράδομο Λεωφόρου Κηφισίας, στο σημείο που βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή, πίσω από τις κορδέλες, δίπλα ακριβώς από τη στρογγυλή την κίτρινη την μπάλα. Εκεί λοιπόν ακινητοποίησαν τις μηχανές δεξιά από το δρόμο. Κατέβηκαν οι δύο συνεπιβάτες. Μιλάμε για δύο μηχανές με τέσσερα συνολικά άτομα. Κατέβηκαν οι δύο συνεπιβάτες, πήγαν στο σημείο που βρίσκεται η μπάλα η κίτρινη και άρχισαν να πυροβολούν με καλάσνικοφ κατά του κτηρίου της πρεσβείας του Ισραήλ. Στη συνέχεια επιβάστηκαν στις μηχανές και εξαφανίστηκαν. Οι αστυνομικοί θεωρούν πως δεν είναι μόνο οι δύο μηχανές που συμμετείχαν στην επιχείρηση, υπάρχουν και άλλα υποστηρικτικά οχήματα. Τώρα αυτά είναι γεωταχή, είναι μηχανές, δεν ξέρει κανείς. Το θέμα είναι πως οι σφαίρες χτύπησαν κάποια σημεία του τείχου εξωτερικά του κτηρίου της πρεσβείας. Υπάρχουν, τουλάχιστον εμείς έχουμε διακρίνει, δύο βολίδες που έχουν καρφωθεί πάνω από το αριστερό πατζούρι. Νομίζω του ότι μπορούμε, αν ανοίξει τώρα το πλάνο μας, αν δούμε δηλαδή την εικόνα κανονικά, νομίζω ότι μπορούμε να διακρίνουμε κανονικά τις βολίδες. Πρέπει να είναι αυτές, έτσι. Πρέπει να είναι αυτές οι τρύπες από τις σφαίρες. Δεν κάνω λάθος. Είναι πάνω στο δεύτερο. Από το αριστερό πατζούρι. Αριστερό πατζούρι στο δεύτερο όροφο, έτσι. Είναι αυτές εδώ που φαίνονται. Αν κλείσει λιγάκι η κάμερά μας. Είναι... Διακρίνονται ξεκάθαρα ακόμη και από την απόσταση στην οποία βρίσκεται η κάμερά μας τώρα. Θα ζουμάρει λοιπόν ο περατέρ μας και θα δούμε ακριβώς εδώ. Θα δείτε λίγο, εδώ, λίγο νωρίτερα τις είχα δει και εγώ. Εδώ φαίνονται πολύ καθαρά οι τρύπες. Να το. Είναι τα χτυπήματα του καλάσνικοφ εδώ. Τι λέει τώρα η αστυνομία, Γιώργο? Η αστυνομία. Καταρχήν να σας πω πως την ώρα της επίθεσης έβρεχε καταρακτοδός και αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι τρομοκράτες. Υπήρχε αστυνομικός στο φυλάκιο που βρίσκεται ακριβώς κάτω στην είσοδο στη μία είσοδο της πρεσβείας, ενώ υπάρχει και άλλο φυλάκιο στα αριστερά, δεν είναι εμφανές από το σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή το φυλάκιο, καθώς και τουλάχιστον δύο οχήματα της αστυνομίας που είναι σε μόνιμη βάση. Μάλιστα. Οι αστυνομικοί θεωρούν λοιπόν πως οι τρομοκράτες εκμεταλλεύτηκαν τη βροχή, έφτασαν στην πρεσβεία απέναντι, έκαναν το χτύπημα.
πρόβλημα. Mm-hmm. Υπάρχουν εικασίες ότι βάσει του τρόπου δράσης και του όπλου που χρησιμοποιήθηκε, οι αστυνομικοί εκτιμούν πως πιθανόν να πρόκειται για μια επίθεση της οργάνωσης παραστατικός αγώνας. Λοιπόν, Γιώργο, έχεις μαζί σου όμως έναν από τους ανθρώπους, ο οποίος είναι αυτό που λέμε, είναι στη γραμμή μας τώρα, στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι αυτό που λέμε αυτό της μάρτυρας. Δηλαδή, κύριε Αντωνίου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είσαστε από το διπλανό Βερζινάδικο, άρα είδατε, ακούσατε. Τι ακριβώς έγινε, μπορείτε να μας πείτε? Στις 3 η ώρα ακριβώς άκουσα δύο ρηπές πυροβολισμούς, ας πούμε, συνεχόμενους. Τους οποίους τους άκουσα λόγω του σημείου που πυροβολήσαν τα άτομα αυτά. Ακούστηκε σαν να ήταν κάτω από τη γέφυρα. Mm-hmm. Έκανε αντίλαλο ο ήχος. Εγώ νόμιζα ότι τρελαίει κάτω από τη γέφυρα οι πυροβολισμοί. Βγήκα έξω και πήγα. Καταλάβατε με τη μία δηλαδή ότι πρόκειται περίπου για πυροβολισμό? Ναι, καταλάβατε με τη μία ότι πρόκειται πυροβολισμοί. Mm-hmm. Βγήκα και πήγα στη γέφυρα από τη μεριά τη δικιά μας εκεί πέρα και να δω από κάτω να δω τι έχει γίνει. Δεν έλεγα τίποτα, απλά μου μίλησε όμως μπαρούκι. Όταν βγήκατε δηλαδή, εσείς είστε διαγώνοι απέναντι, δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Ήσασταν διαγώνοι απέναντι από την πρεσβεία στο Βενιζινάδικο, ναι. Το γωνιακό. Δεν καταλάβατε, δεν είδατε κάτι δηλαδή βγαίνοντας, δεν είδατε ανθρώπους να φεύγουν, ανθρώπους όχι, να τρέχουν? Όχι, δεν είδα, γιατί καθυστέρησα λιγάκι μέχρι να συνειδητοποιήσω πρώτα ότι δεν υπάρχει κάτι γύρω μου. Να έγινε, λέει, οι πυροβολισμοί δεν γίνανε κάπου εκεί κοντά σε μένα, ναι. Βγήκα σε μερικά δευτερόλεπτα έξω. Πήγα απέναντι και είδα τι στη γέφυρα από κάτω. Δεν κοίταξα προς τη δεξιά μου μεριά, κοίταξα απέναντι μου ακριβώς. Mm-hmm. Αφού δεν είδα τίποτα εκεί πέρα, κοίταξα στην πρεσβεία. Είδα μια αναστάτωση στην πρεσβεία με τους φύλακες. Και πήγε ο ένας ο φύλακας από πάνω που είναι από τη μεριά της πρεσβείας, στον κάτω που είναι στο κουβούκλιο μέσα. Mm-hmm. Και του χτύπαγε το τζάμι για να βγει έξω. Γιατί εκείνος από εκεί ήταν η μεριά που έφαγε τις σφαίρες. Δεν είχε βγει δηλαδή ακόμη από το φυλάκιο. Είχε σοκαριστεί ο άνθρωπος και εντάξει, σοφά έπραξε και φυλάχτηκε βεβαίως. Έκατσε μέσα για να προφυλαχτεί και την ξαναρίξω πάλι. Και μετά περίμενα και κοιτούσα να δω τι γίνεται. Είδα σε λίγο διάστημα, δεν αργήσανε πολύ, περιπολικά, μηχανές, γέμισε τόπος αστυνομία. Και έσαι και εκείνους τους δρόμους. Mm-hmm. Μετά έμαθα ότι οι πυροβολισμοί πέσανε από εκείνο το σημείο που δείξατε κι εσείς και χτυπήσατε την πρεσβεία απέναντι. Ακούσατε όμως δύο ρηπές. Δηλαδή, πραγματικά. Δύο συνεχόμενες ρηπές. Αλλάξαν, ναι. Και γεμιστήρα δηλαδή, λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον. Όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι ήταν δύο. Μια γεμιστήρα, αλλά απλά το ρίξαν σε δύο δόσεις. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Και μετά έμαθα, ας πούμε, ότι χτυπήσαν τα δύο τζάμια. Χτυπήσαν τα δύο τζάμια που φαίνονται τώρα στη αυτή κάτω, mm-hmm. τα ρηχτά, όχι τα μπατζούρια από κάτω, και ένα πιο χαμηλά. Mm-hmm. Και χτύπησαν και στη μάντρα, ας πούμε, κάποιες σφαίρες. Πέσανε και πάνω στην περίφραξη. Ναι, ναι. Είναι πάντως μία από τις πρεσβείες που είναι εξαιρετικά καλά φυλασσόμενες και από την ελληνική πλευρά, αλλά και από την ισραηλινή πλευρά. Κάθε βράδυ παρακολουθώ εκεί που είμαι, βλέπω, ας πούμε, περιπολικά, βλέπω μηχανές, αυτοκίνητα της ασφάλειας. Περνάνε συνέχεια. Βλέπατε το τελευταίο διάστημα μεγαλύτερη κινητικότητα από ό,τι συνήθως? Όχι, όχι. Εχθές συγκεκριμένα ήταν, μπορώ να πω, και λιγότερο. Λόγω βροχής, λόγω... Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν ήταν τόσο έντονη η κινητικότητα όσο ήταν τις άλλες μέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στο Γιώργο Σόμπολο, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο. Να δούμε τώρα τι μπορεί να δείχνει το χτύπημα αυτό με τον τρόπο που έγινε, Γιώργο. Ποιοι μπορεί να κρύβονται πίσω από αυτό? Πόπη, καταρχήν να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο άνθρωπος, ο αυτικός μάρτυρας της επίθεσης. Όταν πήγε ο αστυνομικός από το πάνω φυλάκιο στο φυλάκιο που είναι επί της, στον παράδομο της Κηφισίας, του φώναζε «Βγες έξω, φύγαν». Mm-hmm. Και ο άνθρωπος από το φόβο του, επειδή είχε δεχθεί τις σφαίρες, είχε ακούσει τις σφαίρες να πάνε από δίπλα του, δεν έβγαινε. Για κάνα λεπτό τώρα αυτή η ιστορία. Σοκαρισμένος, για καταλάβετε τώρα βεβαίως. Σε τι κατάσταση είχε βεβαίως. Επέλθει ο φρουρός. Βεβαίως. Έχει άρωμα τώρα επαναστατικού αγώνα αυτή η ιστορία. Και από ό,τι λένε αστυνομικοί, μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι ναι, πιθανό, ίσως και να είναι ο επαναστατικός αγώνας, γιατί... ο τρόπος με τον οποίο χτύπησαν ταιριάζει με επιθέσεις που έχει πραγματοποιήσει κατά το παρελθόν και για τις οποίες έχει αναλάβει ευθύνη η οργάνωση. Λοιπόν, δηλαδή, συγκεκριμένα με καλάζικοφ επιθέσεις, δεν θα ξέρω... Το δούμε τώρα αμέσως, για να θυμηθούμε λίγο τι είδους
πόσες μάλλον ανάλογες τέτοιες περιπτώσεις είχαμε στο παρελθόν. Δύο από αυτές είχε να λάβει την ευθύνη πράγματι ο επαναστατικός αγώνας και αυτό κάνει τις αρμόδιες αρχές να οσμίζονται επαναστατικό αγώνα πίσω από το χτύπημα στην πρέσβεια του Ισραήλ. Ήταν λοιπόν το 2008 το Δεκέμβρη, λίγο μετά την υπόθεση του Γρηγορόπουλου, τη δολοφονία Γρηγορόπουλου. Στόχος ήταν μια δημιουργία των ΜΑΤ. Και τραυματίες ήταν ο Διαμαντής Ματχούνης, αστυνομικός ετών 21. Αμέσως μετά ακολούθησε στον Οκτώβριο του 2008 το παλιό πολυβολείο στην Πολυτεχνιούπολη. Και εκεί ήταν στόχος μια κλούβα των ΜΑΤ. Εκεί δεν καταφέραν ευτυχώς. Το χτύπημά τους δεν είχε επιτυχία, δεν υπήρξαν τραυματίες ευτυχώς. Αμέσως μετά τις δύο αυτές επιθέσεις ανέλαβε ο επαναστατικός αγώνας την ευθύνη. Επίσης τον Οκτώβριο του 2009 μπήκε στο στόχαστρο των τρομοκρατών το αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρασκευής. Αφήνοντας πίσω του δύο τραυματίες, πάλι γάζωσαν με Καλάσνικοφ. Όλα αυτά τα χτυπήματα που σας δείχνουμε είναι με Καλάσνικοφ. Στην προκειμένη περίπτωση την ευθύνη ανέλαβε η οργάνωση Όπλα. Το επόμενο χτύπημα ήρθε τον Ιανουάριο του 2013 με στόχο τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Συγκρού. Νομίζω ότι αυτό το θυμούνται όλοι πάρα πολύ καλά. Δύο σφαίρες από Καλάσνικοφ καρφώθηκαν στους τοίχους του γραφείου του κυρίου Σαμαρά. Και οι αυτόπτες μάρτυρες, σας θυμίζουμε, λέγανε ότι τα πράγματα θα ήταν χειρότερα, αλλά ευτυχώς μπλόκαρε το όπλο των δραστών. 30 Δεκεμβρίου του 2013, το σπίτι του Γερμανού πρέσβη στο Χαλάνδρη, η γερμανική πρεσβευτική κατοικία. Εκεί προσπάθησαν να μιμηθούν 17 Νοέμβρη οι δράστες. Ευτυχώς γάζωσαν το σπιτιμένα, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Θα τα δούμε λοιπόν σε αναλυτικά, θα το δούμε ξανά στην διάρκεια της εκπομπής, το θέμα όλο. Θα επισκεφτεί το σημείο και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο κ. Κικίλια, σε λίγο. Όμως εμείς θα αλλάξουμε θέμα για να δούμε κάτι που ταρακούνησε τους κατοίκους της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς, με συγχωρείτε, και όχι μόνο. Κύριε Χουλιάρα, καλή σας μέρα. Σεισμολόγος ο κ. Χουλιάρας είναι κοντά μας. Είχαμε άλλη μια σεισμική δόνηση, κύριε Χουλιάρα, μεγέθους, επίκεντρο. Και γιατί έγινε αισθητή σε τόσο μεγάλη περιοχή? Η δόνηση έγινε στις 12:24, είχε ένα μέγεθος 4,8 ρίχτερ. Το επίκεντρο της δόνησης ήταν βόρεια, λίγο βόρεια, στον κόλπο του Μύρτου. Ήταν υποθαλάσσια η δόνηση και είχε και ένα βάθος της τάξης των 20 χιλιόμετρων. Ίσως αυτό συνέβαλε και ο μηχανισμός του σεισμού για να γίνει ιδιαίτερα αισθητή. Όμως χαρακτηρίζεται ως ασθενή δόνηση. Ήταν σε υποθαλάσσια περιοχή, όπως είπατε και εσείς. Δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στην περιοχή. Παρά αυτή την μικρή ανησυχία που δημιουργούν τέτοιοι. Είσαστε καθησυχαστικοί. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κουνιόμαστε τελευταία πάντως. Γι' αυτό σας ρωτούμε και γι' αυτό και σας βγάζουμε στη σύνδεση τους σεισμολόγους και εσάς, κύριε Χουλιάρα. Επειδή αυτή η δραστηριότητα μπορεί να δείχνει κάτι. Ναι, κοιτάξτε, είναι συνέχεια των διπλών σεισμών, των 6 Ρίχτερ, που είχαμε το Γενάρη και το Φλεβάρι. Mm-hmm. Σεισμοί τέτοιου μεγέθους και δύο μάλιστα, η δραστηριότητα συνεχίζει για αρκετούς μήνες. Είμαστε στον 11ο μήνα, νομίζω θα έχουμε και μία διάρκεια. Θυμόσαστε και τους σεισμούς της Πάρνηθας, κρατήσανε 1-1,5 χρόνο μετά από τον 5,9. Οπότε θεωρώ ότι είναι μέχρι στιγμή στα φυσιολογικά πλαίσια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Το επίκεντρο είναι στο σημείο που βλέπετε το κόκκινο στίγμα στο χάρτη, στην Κεφαλονιά, το γνωστό τόξο του Ιωνίου. Ο σεισμολόγος, ο κύριος Χουλιάρας, μας θύμισε και τους μεγάλους σεισμούς που είχαμε στην Κεφαλονιά. Ζούμε στον απόϊχό τους. 4,8 λοιπόν, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Ένα κομμάτι ο σεισμός, ένα δεύτερο κομμάτι τα ακραία καιρικά φαινόμενα με πλημμύρες, με δύο νεκρούς στη Βόρεια Ελλάδα, με προβλήματα μεγάλα σε πολλές περιοχές του Βορρά και όχι μόνο. Και έχουμε τη Λία Τσαπανίδου στη σύνδεσή μας μέσω ipop.gr, στην κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης, στη Χάνθ. Συγγνώμη, δεν έχει σήμερα βροχή, Λία? Είναι μια χαρά καιρό βλέπουμε σήμερα. Μας έκανε ένα ευχάριστο διάλειμμα, Πόπη. Έχει βγάλει και ήλιο. Πολύ καλά σήμερα, καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, τα προβλήματα παραμένουν από έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, ειδικά στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι. Σήμερα, μάλιστα, στις 4 το μεσημέρι, θα έχουν έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους. Από χθες έστειλαν σχετικό έγγραφο στα αρμόδια Υπουργεία και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Επιποδώς βρίσκονται τα συνεργεία, καταγράφουν τη ζημιά σε όλη την περιοχή. Σοβαρά προβλήματα έχει καλυφθεί η
γέφυρα του Γαλλικού ποταμού από τα νερά. Έχει υποστεί ζημιά στο οδόστρωμα. Κάνουν λόγο από το Δήμο Ωραιοκάστρο και για προβλήματα που θα συνεχιστούν ακόμα και αν υποχωρήσει η στάθμη των νερών. Θα είναι επικίνδυνη η διέλευση μάλλον των κατοίκων. Πρέπει να δουν τι θα γίνει και σε αυτό το θέμα. Παραμένουν αποκλεισμένοι τόσες μέρες. Δεν έχουν καν πόσιμο νερό. Υπάρχουν προβλήματα μέχρι και γαστρεντερίτιδα έχουν πάθει σχεδόν οι μισοί κάτοικοι. Έχουν πλημμυρίσει αγροτικές εκτάσεις. Σοβαρά τα προβλήματα λοιπόν στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Παρόμοια εικόνα και στη Χαλκιδική. Λοιπόν, Λία, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα ξαναγυρίσουμε σε σένα. Η Θεσσαλονίκη έχει καλό καιρό σήμερα. Δεν έχει όμως καλό καιρό η πρωτεύουσα, η Αθήνα. Ένα από τα. Πέραν του γεγονότος ότι η Κηφισίας είναι κλειστή και είδατε και τους λόγους για την επίθεση στην Ισραηλινή πρεσβεία, έχουμε τρομακτικά προβλήματα λόγω της βροχής σε όλο το οδικό δίκτυο της Αττικής. Στο Ήλιον, στη Θιβών, είναι η εικόνα που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας. Έχει υποστεί το οδόστρωμα μία μικρή καθίζηση εκεί. Αυτά τα νερά εδώ δεν είναι συγκεντρωμένα για άλλον λόγο, παρά μόνο για το γεγονός ότι έγινε μία μικρή υποχώρηση του οδοστρώματος εκεί. Λακκούβα, συγκεντρώθηκαν τα νερά, έχει και το φανάρι εκεί, μπαίνουν με δυσκολία τα οχήματα μέσα, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα. Ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση και σε άλλες περιοχές. Προσοχή οι οδηγοί που θα κινηθείτε προς τα εκεί. Στον Εύρο, ο κύριος Στομαδάκης είναι στη γραμμή μας. Έχουμε αναχώματα τα οποία υποχώρησαν και πλημμυρισμένες περιοχές, πλημμύρες ακόμη και σε σπίτια. Συνάδελφε από το thrakinea.gr. Καλημέρα. Καλημέρα. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν 10 λεπτά δόθηκε εντολή εκένωσης του Ορμενίου από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος Ορεστιάδας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και εκενώνεται το Ορμένιο. Το Ορμένιο δόθηκε η εντολή εκένωσης του οικισμού και αυτή η εντολή δόθηκε γιατί το βράδυ έσπασε το ανάχωμα. Αυτό που γίνονταν προσπάθειες όλες τις προηγούμενες ημέρες να αντέξει, να μην σπάσει, έσπασε το ανάχωμα και πλέον δεν χωρίζει τίποτα από τον ποταμό Εύρω από τα σπίτια. Για πόσα σπίτια μιλάμε, πόσες οικογένειες δηλαδή αναγκάζονται τώρα μετά την εντολή που δόθηκε να εκενώσουν ολόκληρο το χωριό, ολόκληρη την Κομούπολη. Το Ορμένιο είναι μεγάλη πόλη. Η πραγματικότητα είναι ότι κινδυνεύουν τα πρώτα σπίτια του χωριού, τα κάτω σπίτια του χωριού, ίσως να είναι και περισσότερα από 40 με 50. Στο παρελθόν είχαμε και απεγκλωβισμούς ηλικιωμένων από το Ορμένιο με βάρκες της Αυτά τα 50 σπίτια υποχρεούνται να κενώσουν τώρα οι κάτοικοι τους ή ολόκληρο τον οικισμό? Η εντολή ισχύει για όλο το χωριό, αλλά στην ουσία είναι τα πρώτα σπίτια του χωριού, οι πρώτες επιχειρήσεις. Δεν είναι μόνο σπίτια, είναι και επιχειρήσεις. Δυστυχώς η κατάσταση είναι δύσκολη. Τα πλάνα που βλέπουμε είναι από τις προσπάθειες που γίνανε χθες στα Δίκαια, ένα χωριό πριν το Ορμένιο, ώστε να συγκρατηθεί το νερό έξω από το χωριό. Βλέπουμε ότι έχει αγγίξει τα πρώτα σπίτια. Εκεί η κατάσταση μπορεί να πούμε ότι είναι καλύτερη, αλλά δυστυχώς στο Ορμένιο είχαμε αυτό που όλοι φοβόντουσαν την περιοχή. Έχω καιρό να ακούσω ότι εκενώνεται το Ορμένιο. Νομίζω είναι χρόνια που έχει να δοθεί τέτοια εντολή, Γιάννη. Ακριβώς. Είναι πριν 3 χρόνια έχει πλημμυρίσει. Πάντα είχα προβλήματα με τον κάμπο, αλλά όταν έσπασε το ανάγωμα την πρώτη φορά, επιδιορθώθηκε. Δυστυχώς ήταν έσπασε. Μάλιστα. Παράλληλα, βλέπουμε φωτογραφίες από τις προσπάθειες που γίνονται να δημιουργηθούν αναχώματα, να σταματήσει δηλαδή το νερό, να μην φτάσει στα σπίτια. Δεν τα καταφέρνει ωστόσο. Το ποτάμι κυλάει ορμητικά, η βροχόπτωση δεν ευνοεί. Βλέπετε ολόκληρες περιοχές να έχουν πλημμυρίσει και τους κατοίκους εκεί να βγάζουν τις βάρκες μάλλον στον δρόμο, Γιάννη. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε και θα επικοινωνούμε, καθώς το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη, αφού η εντολή για την εκένωση του Ορμενίου δόθηκε προ 10 λεπτών. Τι καιρό θα κάνει στην περιοχή η Χριστίνα Ρίγου? Θα βρέχει, θα συνεχίσει να βρέχει στη Θράκη, στον Εύρο, δηλαδή θα επιδεινωθεί η κατάσταση ή θα έχουμε βελτίωση τις επόμενες ώρες? Όχι, περιμένουμε βελτίωση του καιρού. Ειδικά αυτή η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα τις προηγούμενες ώρες επηρέασε κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα. Είχαμε κάποιο ψηλό βροχο, πιο ασθενή φαινόμενα στην Θράκη από χτες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί. Τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες θα περιοριστούν κυρίως στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ήδη έχουμε αρκετή βελτίωση και σε έκταση και σε ένταση. Και μέχρι το βράδυ θα υποχωρήσουν. Μάλιστα. Αυτό που θα μας απασχολήσει θα είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι που θα πνέουν στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τοπικά. Θα τους δούμε σε λίγο. Αφού υποχωρήσει σταδιακά η κακοκαιρία, θα το δούμε αναλυτικά σε λίγο. Αλλά μένουμε περισσότερο στην περιοχή της Θράκης, γιατί αντιμετωπίζει και τα περισσότερα προβλήματα αυτή την ώρα. Και ας ακούσουμε τι μας είπαν οι κάτοικοι της περιοχής στην κάμερά μας. Τέτοια νερά δεν έχουμε ξαναδεί εδώ και. Αυτό το σπίτι κατοικείτε?
Όχι, λείπουν, είναι Θεσσαλονίκη. Και τώρα περιμένω να βάλω στις πόρτες σιλικόνη γιατί κινδυνεύει να μπει μέσα στο σπίτι. Δεν σταματάει το κακό διότι έρχονται καινούργια ποσότητες νερού από Βουλγαρία. Μπορεί να κινδυνεύει, αλλά δεν δίνει σημασία κανένα. Ποιος είναι αυτός που δεν δίνει σημασία? Δεν ξέρω ποιος είναι. Εδώ έχουμε 3 βράδια να κοιμηθούν, μια εβδομάδα για να κοιμηθούν. Θέλω να... Η χτέσω εγώ όταν ήρθα ήταν που είναι αυτό το καβάκι πιο τύπου. Τώρα είναι εδώ ήρθε. Αυτά λοιπόν στον Εύρο. Δέσποινα, έχουμε και άλλες περιοχές στην Ευρώπη που η κακοκαιρία είναι ακόμη πιο έντονη, με χιονιά στην Βρετανία. Ακριβώς, Πόπη, ιδιαίτερα στα βόρεια, στα σύνορα με τη Σκωτία, σφοδρόγη χιονοκαταιγίδα πλήττει την Βρετανία. Μια ηλεκτρική καταιγίδα αντί για βροχή έφερε χιόνια. Δεκάδες αυτοκίνητα κόλλησαν στον δρόμο στα σύνορα με τη Σκωτία. Η χιονόπτωση είναι βαριά, ενώ έχει σημάνει κίτρινο συναγερμός και για το Σαββατοκύριακο με πολύ ισχυρούς ανέμους και θύελλες. Ανάλογο είναι το σκηνικό με πολλές πλημμύρες, ωστόσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ισχυροί άνεμοι, βροχές και πλημμύρες πλήττουν τη Βόρεια Καλιφόρνια. Οι άνθρωποι κυκλοφορούν στους δρόμους στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Καλιφόρνια, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, με καγιάκ. Τα σχολεία είναι κλειστά, κάτι που είναι πολύ σπάνιο να γίνει στην δυτική ακτή αυτό λόγω του καιρού. Έχουν γίνει πολλά ατυχήματα στους πλημμυρισμένους δρόμους. Ευτυχώς δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί, έχουν κλείσει αυτοκινητόδρομοι. Τα νερό στην Καλιφόρνια, έτσι, απίστευτο. Είναι απίστευτες οι εικόνες αυτές. Και οι εικόνες με τα κανό στους δρόμους. Έτσι πάνε στις δουλειές τους οι περισσότεροι και στις υποχρεώσεις τους, όσοι δεν μπορούν να τις αποφύγουν. Ακόμη και στο σούπερ μάρκετ έτσι έφτασαν. Να σου πω ότι έχουν μείνει χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα, έχουν ματαιωθεί πολλές πτήσεις, ενώ λένε πως αυτή θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη κακοκαιρία των τελευταίων 10 ετών σε ορισμένες περιοχές της Δυτικής Ακτής. Ανάλογο είναι το σκηνικό και στη Βραζιλία, όπου η Βραζιλία πλήττεται εδώ και 2 ημέρες από βροχές και πλημμύρες. Κοιτάξτε εδώ τα αυτοκίνητα πώς έχουν βυθιστεί, έχουν καλυφθεί σχεδόν από το νερό, το οποίο έχει βυθίσει σχεδόν τη μισή πόλη του Σάο Πάολο από κάτω, την έχει βυθίσει. Βλέπουμε εδώ τον κόσμο πώς προσπαθεί να προχωρήσει. Πού να προχωρήσεις, βέβαια. Είναι σαν να κολυμπάς μέσα σε τέτοια βάθη. Ακριβώς. Πόσες μέρες κάνει να φύγει αυτό το νερό τώρα, όταν υποχωρήσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, πότε θα ξαναγίνει όπως ήταν η περιοχή? Αν υποχωρήσουν θα θέλει αρκετές μέρες, τουλάχιστον μια εβδομάδα για να μπορέσει να απορροφηθεί όλος αυτός ο όγκος του νερού ή να διοχετευτεί. Δεν ξέρω. Εδώ βλέπουμε και αποκλεισμένους ανθρώπους πάνω σε μια γέφυρα. Προσπαθούν οι άνθρωποι εκεί στην περιοχή να καλύψουν πόρτες και παράθυρους, να μην μπουν άλλο τα νερά. Αλλά με τέτοιο όγκο νερού, πώς να καλύψεις? Ακριβώς. Δεν θα μπει στο δεύτερο πάτωμα, μάλλον, το νερό από ό,τι βλέπουμε στις οθόνες μας. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε. Να γυρίσουμε τώρα πίσω στα δικά μας. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει στην πολιτική σκηνή του τόπου και να μιλήσουμε με τον Νίκο Αρμένη, που είναι στη γραμμή μας και παρακολούθησε και τη χθεσινή ομιλία Σαμαρά στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιο είναι το συμπέρασμα, λοιπόν, και γιατί ανεβάζει τόσο πολύ τους τόνους σου, κύριο Σαμαρά, Νίκο? Πόπη, πριν σου πω για τη χθεσινή ομιλία του κύριου Σαμαρά, να σου πω ότι μόλις τώρα υπάρχει δήλωση της κυβερνητικής εκπροσώπου της κυρίας Βούλτεψη με αφορμή το τρομοκρατικό χτύπημα στην πρεσβεία του Ισραήλ. Δηλώνει ότι κάθε τρομοκρατικό χτύπημα χτυπά κατάστατα τη δημοκρατία, χτυπά την ίδια τη χώρα. Η καταδίκη της τρομοκρατίας αποτελεί αυτονόητη πράξη υπεράσπισης του δημοκρατικού πολιτεύματος, αυτονόητη πράξη υπεράσπισης της πατρίδας. Η κυβέρνηση τονίζει, δίνει αποφασιστικότητα και άφησε τη μάχη ώστε να συγγύσουν τα όπλα του τρόμου. Τώρα, τα χθεσινά. Ο κ. Σαμαράς διέψευσε πρώτον κατηγορηματικά τα σενάρια περί αλλαγής υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Είπε ότι ο Σταύρος Δήμας θα είναι υποψήφιος και στην τρίτη τελευταία διαδικασία. Έθεσε επίσης μια σειρά από διλήμματα ανάμεσα στην εκλογή του Προέδρου και την πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης επαναφέρει στο σώμα των ξένων τη λέξη Brexit, ότι έχει στόχο την επιστροφή της χώρας στα ελλείμματα και τα μνημόνια και ότι οι αγορές τρομάζουν και φοβούνται γιατί υπάρχει πιθανότητα να γίνουν εκλογές και να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, απευθύνθηκε στο σύνολο των βουλευτών, όχι μόνο στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σε όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου. Είπε ότι τώρα θα πρέπει να πάρουν την ευθύνη, να μην σκύψουν το κεφάλι μπροστά στον εκβιασμό που, όπως ανέφερε, τους γίνεται. Και μάλιστα τόνισε πως οι συνέπειες της επιλογής τους θα φανούν σε μερικές εβδομάδες και τότε κανείς δεν θα μπορεί να κρυφτεί από τη συνείδησή του. Λοιπόν, αυτά λέει η κυβερνητική παράταξη, η Νέα Δημοκρατία. Να δούμε τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ με τη βοήθεια της Ανέτας Καβαδία.
Καλημέρα, Πόπη, κυρίες και κύριοι. Στην Κουμουνδούρου χαρακτηρίζουν ως φάρσα τη στρατηγική που επιλέγει η κυβέρνηση και η οποία έχει στον πυρήνα της την επανάληψη του κλίματος κινδυνολογίας και τρομοκράτησης των πολιτών που επικράτησε στις εκλογές του 2012. Αυτό που επιχειρεί ο Αντώνης Σαμαράς τονίζουν είναι να περιορίσει τις απώλειες του κόμματός του, μόνο που κάτι τέτοιο προσθέτουν αποβαίνει τελικά εις βάρος της Ελλάδας, αφού είναι αυτός που καλεί επί της ουσίας τις αγορές να επιτεθούν στη χώρα μας. Mm-hmm. Μιλάνε για ένα στημένο επικοινωνιακό παιχνίδι και για ομοεκβιασμό και δημιουργία κλίματος αναταραχής, που στόχο έχει να αποτρέψει τις προώρες εκλογές. Ισχυρίζονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι μέρα με τη μέρα και όσο η κυβέρνηση θα βλέπει ότι δεν της βγαίνουν τα νούμερα, αυτά τα σενάρια τρομολαγνίας θα κορυφώνονται. Μέχρι και την τελευταία ψηφοφορία λένε θα ζήσουμε το σενάριο της καμένης γης, ότι δηλαδή αν δεν εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας η χώρα θα πάει σε εκλογές και με την επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα θα βγει χρεοκοπημένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Και πώς απαντούν σε όλα αυτά? Η λογική που επικρατεί στην ηγεσία του κόμματος είναι αφήστε τους να λένε, εκλαϊκεύστε, εξηγήστε το οικονομικό μας πρόγραμμα, θα δούμε. Μάλιστα. Και θα ακούσουμε πολλά προβοκατόρικα σενάρια, όμως όσοι τα δημιουργούν ξεχνούν ότι πλέον ο κόσμος τα καταλαβαίνει και αντιδρά. Ανέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούστε λίγο τη δήλωση που έκανε και ο Γιούγκερ. Πότε έγινε η δήλωση αυτή? Είναι μερικές ώρες από τη στιγμή που μίλησε και δήλωσε τι προτιμά να δει στην εξουσία της Ελλάδας, έτσι, στις θέσεις δηλαδή εξουσίας της Ελλάδας. Ο Γιούγκερ είπε ότι οι Έλληνες ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει μια λάθος επιλογή και ο ίδιος είπε δεν θα ήθελα να δω ακραίες δυνάμεις να κυβερνήσουν τη χώρα. Είναι μια δήλωση η οποία ίσως αποτελεί την ισχυρότερη παρέμβαση mm-hmm. στις πολιτικές εξελίξεις, όπως διαμορφώνονται τις τελευταίες ημέρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η ισχυρότερη παρέμβαση, η δήλωση παρέμβαση που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Έγινε μέχρι σε μια δημόσια συζήτηση. Μέχρι στιγμής, βέβαια. Γιατί στην τελευταία προεκλογική περίοδο είχαμε ακούσει ακόμη χειρότερα πράγματα. Για να δούμε τι θα ακολουθήσει. Έχουμε κάποιες μέρες μπροστά μας. Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είμαστε πάντα σε σύνδεση. Αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας είναι η πρεσβεία του Ισραήλ. Είμαστε πάντα σε σύνδεση εκεί, καθώς σε λίγο περιμένουμε και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Κικίλια, να προβεί και σε δηλώσεις, να κάνει δηλώσεις, αλλά και να παρακολουθούμε και εμείς τα όσα συμβαίνουν εκεί μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στα ξημερώματα σήμερα στις 3. Άγνωστοι γάζωσαν την πρεσβεία του Ισραήλ. Όμως θα μείνουμε στα πολιτικά πράγματα. Ελάτε μαζί μου να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη, καλή σήμερα. Καλώς ήρθες. Τι γίνεται? Περάσαμε από ποτάμια και ωκεανούς για να έρθουμε. Για να έρθεις, σήμερα χαμός στους δρόμους. Χαμός. Και αυτό το χτύπημα εκεί συνεντέλεσε έναν ακόμα χειρότερο. Ναι, γιατί έχει κλείσει η Κυφυσίας από ξημέρωτα και οδό, αλλά είναι... όλα έχουν πήξει, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, προσοχή, όσοι ετοιμάζετε να φύγετε, θα αντιμετωπίσετε και προβλήματα στην κυκλοφορία και για τους αποκλεισμένους δρόμους, αλλά και για την κακοκαιρία. Βρέχει ακόμα έξω. Βρέχει πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε που ήρθες, ωστόσο. Τι θα δούμε από εδώ και πέρα, τι γίνεται, τραβούν τα δύο άκρα? Τραβούν νομίζω... στα δύο άκρα οι ναι, μπορούμε να δούμε την επικαιρότητα σε τρία κομμάτια. Mm-hmm. Το ένα είναι η τρομοκρατία γύρω από την οικονομία. Το δεύτερο είναι η προεδρική εκλογή. Και το τρίτο είναι, εάν όχι, πρόεδρος... Τι γίνεται. Τι γίνεται. Στο πρώτο κομμάτι νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ οριακά σε σχέση με την ιστορία στο χρηματιστήριο και με τις ξένες αγορές και με τα σπρέντ. Αυτό νομίζω χρειάζεται μια αυτοσυγκράτηση και εκτιμώ ότι πρέπει να τα δείξουν όλοι. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι τον αφορά για τα μελούμενα να έχει σαφή θέση για το τι θα κάνει από το Μάρτι αμέσως. Mm-hmm. Τι εννοεί όταν λέει παράταση χρονική, θα αφήσει πίσω τη συμφωνία την όποια. Τα έχουν μπερδέψει λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι δηλώσεις είναι αντιφατικές, είναι πολλών διαφορετικών τάσεων. Είναι λίγο διαφορετικές. Όμως νομίζω και οι πληροφορίες που έχω είναι ότι ο Τσίπρας, εάν του προκύψει αυτό το ενδεχόμενο της Πρωθυπουργίας, θα ζητήσει και νομίζω ότι θα την πάρει και εκτιμώ ότι έχει πληροφόρηση ότι θα την πάρει μια χρονική παράταση, ώστε να αρχίσει μια διαπραγμάτευση για όλα τα ζητήματα όπως έχει δεσμευτεί. Αυτό δεν νομίζω ότι... να παρατείνει με συμφωνία το μνημόνιο και δεν θα το κάνει. Αυτό σημαίνει βεβαίως, αν ισχύουν οι πληροφορίες αυτές και αν συνεχίσουν να είναι έτσι η κατάσταση, ναι, γιατί αυτά έρχονται και τα πάνω κάτω ανά πάσα στιγμή. Αν του δώσουν παράταση, θα είναι σαν αδέχοντα να διαπραγματευτούν εκ νέου μαζί του. Βεβαίως, ναι. Δεν θα μείνουν δηλαδή στην αρχική απέτησή τους, αυτό που τώρα έχει μπροστά ναι, το κύριο Σαμαρά και ο κύριο Ζανιζέλος. Μπορεί να βάλουν κι άλλα στο τραπέζι, ναι, συμφωνώ. Και έχει ένα χρονικό περιθώριο, λέω εγώ, από τις πληροφορίες που έχω, μέχρι τον Ιούλιο, που είναι το μεγάλο ομόλογο των 12 δισεκατομμυρίων. Και είναι και το πρώτο αυτό ομόλογο που πρέπει να... Όχι, έχει ένα μικρό πριν, που είναι πιο λίγο. Ναι. Ναι. Θέλω οι τηλεθεατές σου να καταλάβουν το εξής, ότι είναι βέβαιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας δεν θα ζητήσει παράταση
μια συμφωνία που ξέρω δεν υπάρχει συμφωνία. Η τελευταία μας συμφωνία. Θα ζητήσει ένα χρονικό διάστημα να το δοθεί και νομίζω και το ξαναλέω δεύτερη φορά και όχι τυχαία ότι αυτό είναι λίγο προσυμφωνημένο αν το προκύψει η Πρωθυπουργία. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Πόσο πιθανό είναι να φτάσουμε εκεί και να μην δούμε ελιγμό από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά που θα έφερνε τα πράγματα έτσι ώστε να έχουμε πρόεδρο Δημοκρατίας. Δηλαδή να έρθει ένα τρίτο, μια άλλη υποψηφιότητα στο τρίτο. Κοίταξε, τα σενάρια για δεύτερη υποψηφιότητα στην τρίτη ψηφοφορία είναι υπαρκτά. Περίχαν δύο ενδεχόμενα. Το ένα είναι να είναι ο κύριος Κουβέλης και το άλλο να είναι κάποιος άλλος. Και γιατί, θα το εξηγήσω αμέσως γιατί εννοώ κάποιος άλλος. Για τον κύριο Κουβέλη νομίζω ότι έχει κλείσει το θέμα. Ο κύριος Κουβέλης δεν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα έχει την επόμενη εβδομάδα μία συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, μαθαίνω από τις πληροφορίες που έχω. Πιθανότατα μετά την πρώτη ψηφοφορία για πρόεδρο. Έχει κλείσει το ζήτημα αυτό. Πράγμα που σημαίνει ότι κατά μείζωνα λόγο η Δημάρ δεν θα προσέλθει να ψηφίσει ναι. Δεν θεωρώ ότι θα έχει και άλλες απώλειες. Μένει ανοιχτό το θέμα όμως. Άρα δεν θα έχουμε κέντρο-αριστερό υποψήφιο. Αν λοιπόν δεν έχουμε ανάγκη για να πάρουμε τις ψήφους της Δημάρ ως κυβέρνηση εννοώ, τότε γιατί να αλλάξουν τον κύριο Δήμα. Νομίζω ότι είναι δύσκολο. Αν χρειάζονται τους ψήφους των ανεξάρτητους Έλληνες, για τους ΑΝΕΛ, αλλά και για τους ΑΝΕΛ. Εάν χρειάζονται ψήφους των ανεξάρτητων Ελλήνων κατά κύριο λόγο, είτε αυτοί θα πάνε στον κύριο Δήμα ή σε κάποιον άλλον υποψήφιο. Αν θες τη διάστησή μου, δεν θα αλλάξει ο υποψήφιος, θα μείνει ο ίδιος. Θα μείνει ο ίδιος. Και οι πιθανότητες να εκλεγεί είναι μικρές. Θα μείνουν σταθεροί στη μέχρι στιγμή στάση τους, πιστεύεις, οι βουλευτές, έτσι όπως έχουν τοποθετηθεί, δεν μαζεύονται οι 180 με τίποτα. Όχι. Ή όσο περνάει ο καιρός θα τους βλέπουμε να αλλάζουν, ή θα βρεθούν μπροστά σε ένα πραγματικά πολύ δύσκολο δίλημα στην τελευταία ψηφοφορία. Κοίταξε, νομίζω ότι η κυβέρνηση, η πρόταση του κύριου Σαμαρά, στο πρόσωπο του κύριου Δήμα, θα πάρει στην πρώτη ψηφοφορία 165 με 168 ψήφους. 10-12 ψήφους πάνω από την ψήφο εμπιστοσύνης, όπως είναι ο προπολογισμός. Αυτό για να εμφανιστεί μια δυναμική. Σήμερα, όταν βάζεις τα πράγματα κάτω στο ρεπορτάζ και βλέπεις τους ανθρώπους σύμφωνα και με τις δηλώσεις... Πόσοι μαζεύονται? 171, από εκεί και πάνω δεν πάει. Άρα, για να βγει πρόεδρος, πρέπει να ψηφίσουν από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Θα δούμε τις επόμενες μέρες και το Σαββατοκύριακο μαθαίνω ότι θα υπάρχουν σε εφημερίδες διάφορα θέματα που αφορούν διάφορους βουλευτές και όχι μόνο και να δούμε αν... Τι είδους θέματα θα είναι αυτά? Δεν ξέρω. Δεν είναι δικά μου, οπότε δεν μπορώ να σου το πω. Μάλιστα. Αλλά θα νομίζω θα ότι μπορεί να έχουν πληροφορίες που λίγο να ζωρίσουν τα πράγματα από την πλευρά Μάλιστα. των εξάρτητων. Λοιπόν, ανοίγω μέτωπο Πασόκ τώρα. Μισό λεπτό να ακούσουμε ρεπορτάζ από την Ειρήνη Σαββοπούλου. Μου είναι στη γραμμή μας. Τι συμβαίνει στο Πασόκ, Ειρήνη? Η επίσταση, Πόπη, καλημέρα, της προεδρικής εκλογής φαίνεται να επιπέμπει για τα σχέδια του Γιώργου Παπανδρέου. Είχαμε χθες μια πολυσέλιδη ανακοίνωσή του με τρία μηνύματα. Το πρώτο που αφορά ουσιαστικά σε ένα βήμα ακόμα στο θέμα του νέου κόμματος. Όπως λένε οι πληροφορίες, βέβαια, η όποια απόφαση θα εκδηλωθεί μετά τις διαδικασίες της προεδρικής εκλογής. Το δεύτερο ήταν σαφώς πιο ξεκάθαρο το μήνυμα ότι θα ψηφίσει για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και το τρίτο, πως υποστηρίζει τη συγκρότηση μιας νέας κυβέρνησης, ευρύτερης συνένεσης και με προοδευτικό πρόσημο. Η Χαρλά Τρικούφη τώρα τον κατηγορεί πως προκαλεί πολιτική σύγχυση και αβεβαιότητα. Εγώ θέλω να σου πω εδώ, ο κύκλος της Αντιπροεδρίας είχαν προφανώς πιο ειρωνική διάθεση όταν έλεγαν πως ο Γιώργος Παπανδρέου δεν θέλει να κάνει κόμμα, θέλει να επιστρέψει ως πρωθυπουργός σε αυτή τη μεταβατική κυβέρνηση, δεν βρίσκεται απόκριση και προφανώς θέλει να κάνει το δημοψήφισμα. Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτό τώρα πώς το βλέπεις, Αντώνη? Τι γίνεται από την πλευρά του κύριου Παπανδρέου? Ο Παπανδρέου περίμενε την υποψηφιότητα, τη πρόταση αυτή για τον κύριο Δήμα, για να ανοίξει τα χαρτιά του. Νομίζω ότι η ανακοίνωσή του είναι και μπορώ να κάνω και να μην μπορώ να κάνω τώρα ακόμα. Δηλαδή δεν είναι απολύτως σαφής, όπως είναι πάντα οι δηλώσεις του Παπανδρέου. Έτσι δεν φεύγει από αυτό. Αυτή τη φορά όμως είναι σκόπιμο. Θέλει να ανοιχνεύσει προθέσεις. Ναι, γιατί το κάνει? Το κάνει γιατί θέλει να δει τα οργανωτικά του. Νομίζω ότι έχει δυνατότητες να κατέβει αν θέλει. Δηλαδή, να συγκροτήσει εννοείς ψηφοδέλτιο, να κατέβει στις εκλογές αν είναι πρόεδρος. Δεν είναι εύκολο. Τι ανταπόκριση θα έχει στις εκλογές, πες μου?
Κοίταξε, τώρα με βάζεις να εκτίθομαι. Δεν νομίζω να έχει μεγάλη ανταπόκριση. Εγώ κάνω την εκτίμηση ότι ο Παπανδρέου, αν κατέβει κόμμα, με τις ευθύνες που έχει για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η χώρα, νομίζω ότι δύσκολα θα περάσει το 3%. Και αν δούμε δύο ψηφοδέλτια από το πρώην ΠΑΣΟΚ, την ΔΙΠΑΡ του Βενιζέλου και το Εντάξει. όποιο κόμμα κάνει ο Παπανδρέου, ποιο θα είναι μπροστά. θα είναι μπροστά ο Βενιζέλος ή όχι. Πάντως θα είναι μεγάλο πλήγμα για τον Βενιζέλο αν κατέβει ο Παπανδρέου. Εκλογικό πλήγμα. Δηλαδή θα του στερήσει ένα ποσοστό που αναγκαστικά τη χώρα παρότι τη δεν συμπαθούν. Τη χώρα τη φρενάρει. Τη χώρα, επιπτώσεις για τη χώρα. Δεν ξέρω. Ο Παπανδρέου θέλει να είναι στο παιχνίδι. Γι' αυτό θέλει. Αν πάρει 3% και έχει 10 βουλευτές, είναι αυτό που ζητάει. Έτσι εκτιμώ ότι αυτή είναι η πρόθεσή του. Δεν το ξέρω. Ο χώρος αυτός της λεγόμενης σοσιαλδημοκρατίας όμως νομίζω μπαίνει σε ακόμα μεγαλύτερες περιπέτειες. Περιμένουμε να δούμε. Δεν είναι απόλυτα σίγουρο. Το πάρει ο κύριος Παπανδρέου θα το αντλήσει και από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα αφαιρέσει δύναμη από το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Και αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Οι διαρροές προς το ΣΥΡΙΖΑ, άμα δει κανείς τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, δείχνουν ότι υπάρχει ένας κόσμος του ΠΑΣΟΚ που ψηφίζει και ψήφιζε και Παπανδρέου κλπ. Που είναι εκεί. Εξάλλου και μετέχουν και στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ άνθρωποι που υπηρέτησαν τον πολιτικά τον Ανδρέα Μάλιστα. Παπανδρέου και τον Γιώργο Παπανδρέου. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν κοντά μας, Αντώνη. Χάρηκα που σε ξαναείδα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, προσέξτε. Δίνουμε κάθε μέρα ένα δώρο μεγάλο μέσα από την εκπομπή. Πολλές φορές όχι μόνο για έναν, αλλά για περισσότερους τηλεθεατές. Τώρα, καθώς πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα. Βλέπετε το δώρο, είναι λίγο επίπεδο, όπως βλέπετε. Το βλέπετε τώρα. Καθώς λοιπόν πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, σκεφτήκαμε ότι οι ανάγκες πια αυξάνονται και αυξάνονται η ανάγκη ρευστότητα στην οικογένεια. Ακριβώς όπως οι ανάγκες ρευστότητα είναι ιδιαίτερα υψηλές και επίκαιρες πάντα για τη χώρα. Σκεφτήκαμε λοιπόν με τους συναδέλφους εδώ όλους να σας προσφέρουμε σήμερα 1.000 ευρώ μετρητά. Όποιος τηλεφωνήσει στο 14748 και πατήσει πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους στον αριθμό που θα ακούσει στο ηχογραφημένο μήνυμα, ο πιο γρήγορος δηλαδή, αν να κλείσετε το τηλέφωνο, δεν είναι οι εργαζόμενοι στην εκπομπή μέσα στην τέτοια αυτή, μη δω το όνομα της Άννας στους νικητές, σας έφαγα. 1.000 ευρώ λοιπόν σήμερα για έναν τυχερό, για έναν γρήγορο μάλλον που θα τηλεφωνήσει στο 14748 για να τα ξοδέψει όπως θέλει αυτός, να τα κάνει ό,τι θέλει, να καλύψει ανάγκες της οικογένειας, να τα κάνει δώρα στα παιδιά ή να πληρώσει έμφυα, εφορίες, τέλη κυκλοφορίας, τι άλλο έχουμε στο τέλος, δόση εισοδήματος, Έχουμε. Δόξα τω Θεώ. Αυτά είναι λίγα για το Υπουργείο Οικονομικών. Κρατήστε κάτι να αγοράσετε κανένα δώρο. Να θυμάστε ότι κάποτε η εκπομπή LiveView σας έδωσε 1.000 ευρώ στο 14748. Σε πολύ λίγα λεπτά ερχόμαστε πάλι εδώ. Τι έχουμε για σας σήμερα. Αποφασίσαμε εδώ στην εκπομπή και είπαμε, το LiveView θα δώσει εν ώψη και Χριστουγέννων στους τηλεθεατές του τη δυνατότητα να κάνουν ό,τι θέλουν 1.000 ευρώ. Όχι σε όλους τους τηλεθεατές, μακάρι να μπορούσαμε. Αλλά σε έναν τυχερό, γρήγορο μάλλον, που θα τηλεφωνήσει στο 14748 και θα διεκδικήσει τα μετρητά αυτά, τα 1.000, ένα χιλιάρικο δηλαδή σε μετρητά, νομίζω ότι θα μπορεί... Όχι μόνο να μας θυμάται που του δώσαμε ένα χιλιάρικο έτσι με ένα τηλεφώνημα, αλλά θα μπορεί να πληρώσει και τις υποχρεώσεις του στην εφορία, ότι έχει να φέρει πέρα σε αυτό το μήνα που είναι και πολλά που λήγουν τέλος Δεκέμβρη, αλλά και να κάνει και ό,τι θέλει από αγορές δικές του. Να αγοράσει κάτι δώρο για τα παιδιά του, κάτι για τον εαυτό του, να επιβραβεύσει λίγο για τον εαυτό του, για τη σκληρή δουλειά που ρίχνουμε όλοι αυτές τις ημέρες. 1.000 ευρώ λοιπόν σας περιμένουν, διεκδικήστε τα στο 14748 και μέχρι τις 1 παρά 20 η γραμμή είναι ανοιχτή, μπορείτε να τηλεφωνείτε για να διεκδικείτε το χιλιάρικο και στη 1 παρά 4 θα ξέρουμε και ποιος είναι αυτός που θα έφυγε σήμερα με ένα χιλιάρικο πιο πλούσιος. Βαγγέλη Γκούμα, τι γίνεται στους δρόμους? Τα πράγματα χειροτερεύουν. Καταρχάς, υπάρχει φοβερή κίνηση σε όλους τους δρόμους και στην Εθνική Οδό αλλά και στους παράπλευρους δρόμους. Το θέμα είναι ότι εδώ στην καθίδρυση του δρόμου που έγινε στην οδό Φιβών 471, αν και πέρασε μια μπουλντόζα του Δήμου και έριξε χαλίκι, τα αυτοκίνητα τα οποία περνούν παρασέρουν μαζί τους το χαλίκι με αποτέλεσμα πάλι να δημιουργείται. Να γίνεται πιο βαθύ το άνοιγμα που έχει σχηματιστεί από τη χθεσινή βροχή. Νομίζουμε ότι με αυτό το ρυθμό σε περίπου 2 ώρες θα κλείσει πάλι ο δρόμος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
κουράγιο σε όσους έχουν βγει για τη δουλειά τους. Σήμερα στην Αθήνα και βροχή έχει και κλειστούς δρόμους, γιατί στην πρεσβεία του Ισραήλ βλέπετε ήδη ότι έχουν φτάσει άντρες αντιτρομοκρατικοί εκεί και κάνουν τη δουλειά τους, συγκεντρώνουν στοιχεία προκειμένου να καταλήξουν στην ταυτότητα των δραστών, να μάθουν ό,τι περισσότερο μπορούν. Ο Γιώργος Όμπολος παραμένει και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Οι Κηφισίες εξακολουθεί να είναι κλειστοί, άρα όσοι θέλουν να κατέβουν στο κέντρο θα δυσκολευτούν πολύ σήμερα, Γιώργο, έτσι. Έτσι ακριβώς, ναι, η Κηφισίας παραμένει κλειστή. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δείξω εικόνα από την Κηφισίας για να καταλάβετε για τι μποτιλιάσμα μιλάμε. Τα αυτοκίνητα είναι κινητοποιημένα και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, και στο ρεύμα Διανόδου προς Κηφισιά και στο καθόδου προς Αθήνα. Αυτή η κατάσταση λόγω της βροχής και λόγω της κλειστής διασταύρωσης πάνω στη γέφυρα της Κατεχάκη με την Κηφισίας. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα απίστευτο κομφούζιο. Τα νεύρα των οδηγών έχουν σπάσει. Όλοι ψάχνουν να βρουν εναλλακτικούς δρόμους για να κατευθυνθούν στους προορισμούς τους. Αλλά δυστυχώς όλοι οι δρόμοι του λεκανοπεδίου είναι σε άσχημη κατάσταση. Τώρα, η κινητικότητα που βλέπουμε είναι άντες τρομοκρατικής που έχουν φτάσει στο σημείο. Είναι οι αστυνομικοί οι οποίοι πηγαίνουν συνέχεια. Μάλιστα, υπάρχει και ένας άνθρωπος εκεί μπροστά από το φυλάκιο, της πρεσβείας. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ψάχνει εδώ και κάνα δεκάλεπτο. Μήπως υπάρχει κάποιος κάλικας, κάποιο άλλο υλικό, κάποιο στοιχείο που ενδεχομένως να βοηθήσει στις έρευνες των αστυνομικών. Από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, από όπου και μετακινηθήκαμε από εκεί που ήμασταν νωρίτερα, μπορείτε να δείτε στο πάνω μέρος του κτηρίου τις τρύπες που έχουν προκαλέσει οι βολίδες από το καλάσνικο. Βλέπετε ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο υπάρχουν βολίδες, τρία-τέσσερα σημάδια από τις βολίδες του Καλάσνικοφ. Υπάρχουν σημάδια ίχνη σε ένα τζάμι που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου δεξιά που το έχει θρηματίσει, το έχει διαπεράσει η βολίδα. Έχει και στον δεύτερο όροφο έχει επίσης σημάδια από τις βολίδες. Βλέπετε ότι έχει πάρα πολλά χτυπήματα. Επίσης μας λέγανε οι αστυνομικοί ότι στον τοίχο τον εξωτερικό βρήκαν πάρα πολλές βολίδες οι αστυνομικοί. Είναι ο τοίχος με τις πέτρες. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το δούμε από εδώ πέρα γιατί είναι μακριά το σημείο αυτό και δεν μπορούμε να δείξουμε τα σημάδια. Αλλά μας λένε ότι είναι διάτητος και είναι λογικό κιόλας γιατί οι τρομοκράτες λήξανε 54 βολίδες. Δεξιά μου, μόλις τώρα βλέπετε στα πλάνα σας, είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Κικίλιας. Ήρθε μόλις τώρα, συνοδευόμενος από αξιωματικούς της αστυνομίας, ενημερώνεται για την κατάσταση. Βλέπει από κοντά το σημείο που σημειώθηκε η τρομοκρατική ενέργεια. Τον βλέπετε, κρατάει μόνος του την ομπρέλα, ανεβαίνει την Κατεχάκη και κατευθύνεται εδώ στη διασταύρωση. Τώρα ο αστυνομικός που είναι εδώ στα μέτρα του έδειξε το σημείο που κινήθηκαν οι τρομοκράτες. Χαιρετά και ο ίδιος τους αστυνομικούς που είναι στα μέτρα εδώ που έχουν κλείσει τους δρόμους για τα αυτοκίνητα να μην περνάνε. Και τώρα ενημερώνεται για το πώς έγινε η επίθεση. Βλέπετε τον αστυνομικό, ο οποίος του δείχνει προς τα δεξιά προς την λεωφόρο Κηφισίας το σημείο που ήταν σταματημένοι οι τρομοκράτες και πυροβόλησαν κατά της πρεσβείας. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε ο κ. Κικίλιας έρχεται εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Θα προχωρήσει σε μία δήλωση. Ενημέρωσα από πριν για τη δήλωση που θα έκανε ο κ. Κικίλιας. Τον βλέπετε, έχει βγάλει την ομπρέλα. Δεν πτωείται από την καγκουγερία. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Είμαστε στον αέρα. Γίνεται η συνεννόηση με τους δημοσιογράφους εκεί. Εντάξει. Τι είδατε, πήγατε μέσα, δεν πήγατε μέσα, έτσι, ακόμα. Θα πάω τώρα, έχω συνάντηση με την κυρία πρέσβεια του Ισραήλ. Θέλω να τονίσω ότι κανείς δεν μπορεί να διαταράξει την σχέση μας με το Ισραήλ, που αποτελεί ευρύτερο κομμάτι της συνεργασίας μας στον τομέα της γεωστρατηγικής, στην περιοχή της νοτιοανατολικής λεκάνης της Μεσογείου. Η Ελλάδα παραμένει μια ασφαλής χώρα, και αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως συστηματικά και τον τελευταίο καιρό κλιμακώνουν την προσπάθειά τους σε μια πολύ κρίσιμη εποχή για τη χώρα να δημιουργήσουν προβλήματα, πρέπει να ξέρουν ότι θα έχουν το συνταγμένο κράτος, πολιτεία και τη στηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού απέναντί τους. Πώς εξηγείτε ότι έγινε χτύπημα σε μια από τις καλύτερα φυλασσόμενες πρεσβείες της εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα δεν κατάφερε κανείς να τους δει προς τα που έφυγαν να γίνει κάποια προσαγωγή? Όπως έχει αποδείξει η ελληνική αστυνομία τους τελευταίους μήνες, με σοβαρότητα, με μεθοδικότητα και με πολύ μεγάλο σεβασμό στους θεσμούς και τη δημοκρατία, κάνει τη δουλειά της. Για μία ακόμη φορά, λοιπόν, νομίζω
ότι θα αφήσουμε τις διευθύνσεις αυτές της ελληνικής αστυνομίας να κάνουν τη δουλειά τους και λίγα συντόμως θα έχουμε πράγματα να πούμε. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, έχετε ενημέρωση από τους αστυνομικούς εάν στην επίθεση αυτή εμπλέκονται τρομοκράτες που είναι ασύλληπτοι, η Πόλα Ρούπα για παράδειγμα ή ο Ξηρός που έχει αποδράσει, αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία? Όχι, είμαι νομίζω πολύ προσεκτικό σε αυτά τα οποία έχω δηλώσει. Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι διακριτά σεβόμαστε τη δουλειά των υπηρεσιών μας και αυτό πρέπει να κάνει ένα οργανωμένο και θεσμικά οχυρωμένο κράτος. Επαναλαμβάνω, η ελληνική πολιτεία στο σύνολό της στέγεται απέναντι σε αυτούς που με οποιαδήποτε αφορμή προσπαθούν σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τη χώρα να αποσταθεροποιήσουν την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Είχε σχέση με τις έρευνες για το Πολάφα και στην Κύπρο? Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Κικίλια. Τις ακούσαμε πολύ προσεκτικά. Του γίνανε βεβαίως και οι ερωτήσεις σε μία από τις πιο καλά φυλασσόμενες πρεσβείες της στην Αθήνα. Και σε μία πρεσβεία, η χώρα της οποίας βεβαίως έχει και μία από τις καλύτερες υπηρεσίες, μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, η Μοσάντ, που δεν κατάφερε και αυτή να σταματήσει τη δράση των τρομοκρατών. Θα γυρίσουμε όταν έχουμε νεότερα στο Γιώργο και τον ευχαριστούμε πολύ. Επαναλαμβάνουμε ότι λόγω του τρομοκρατικού χτυπήματος η Κηφισίας είναι κλειστή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κίνηση σήμερα στο κέντρο της πόλης, γιατί παίρνουμε πολλά μηνύματα από εσάς που μας λέτε γίνεται χαμός στους δρόμους. Επίσης, σήμερα είχαμε εξέλιξη και από την Ευελπίδων. Ήταν να πραγματοποιηθεί μετά την αναβολή που είχε πάρει η δίκη Κασιδιάρη για το χαστούκι που είχε δώσει στη Λιάνα Κανέλη στη διάρκεια της εκπομπής στον Αντένα, της πρωινής εκπομπής εκεί του Παπαδάκη. Πήρε πάλι αναβολή Λάμπρο Χαβέλα. Ο Λάμπρος Χαβέλας είναι στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Ακριβώς, Πόπη, αναβολή πήρε. Είναι λογικό γιατί έχουν αποχή οι δικηγόροι. Αναβολή επαόριστο, κατέτηση. Ο κύριος Κασιδιάρης, ο οποίος προσήλθε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Για άλλη μια φορά τον είδαμε προκλητικό. Επιτέθηκε κατά του πρωθυπουργού, του κύριου Σαμαρά, καταχειροκροτούμενος από τους οπαδούς οι οποίοι βρισκόντουσαν και υποβροχή ακριβώς έξω και μέσα στο κτίριο 8 των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων. Πόπη. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ βλέπουμε την επίμαχη σκηνή, η οποία βεβαίως έχει παίξει εκατομμύρια φορές, όχι μόνο στην ελληνική τηλεόραση, αλλά και στη διεθνή τηλεόραση, στα διεθνή μέσα. Εκατομμύρια φορές το έχουμε δει και κάθε φορά που το βλέπουμε είναι πραγματικά το ίδιο σοκαριστικό. Λοιπόν, άλλη μια φορά αναβολή λόγω της αποχής των δικηγόρων. Θυμίζουμε ότι οι δικηγόροι είναι σε επαόριστον αποχή. Προσέξτε τώρα τι έχουμε στα χέρια μας και θα σας μεταδώσουμε. Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς αντιδρούσατε αν πέφτατε face to face, πρόσωπο με πρόσωπο, face to face, το λέμε στο χωριό μου, με την Τρόικα, με εκπροσώπους της Τρόικα, με τον Ράιχενμπαχ για παράδειγμα, ή τα ανώτατα στελέχη των Τροϊκανών, των δανειστών μας. Πώς θα αντιδρούσατε εσείς και πώς αντέδρασαν βάλια σκούρα οι επιβάτες μιας πτήσης όταν διαπίστωσαν ότι είχαν ανάμεσά τους μέλη των δανειστών και των ελεγκτών μας? Είπα να τους πούνε ένα τραγουδάκι. Είμαστε κριτικοί εμείς, οι κριτικοί εξάλλου. Λοιπόν, να τα ακούσουμε λοιπόν. Εδώ, να τα ακούσουμε. Ακόμα. Ποιο τραγουδάκι διάλεξαν? Να πάρω το, να πάρω το τουφέκι μου. Κάτσε σε πάει, κοπελιά. Πού είναι ο Ράιχενμπαχ, δεν τον τραβήξανε? Πες του πιλότου να έρθει. Λοιπόν, πότε θα κάνει ξαστεριά το τραγούδι σαν του Ράιχενμπαχ? Το παράλλαξαν λίγο βέβαια για να σκοτώσω Γερμανούς και Έλληνες προδότες, θα πούνε. Για να τα ακούσουμε λίγο. Μου λένε ότι στο τέλος... Να κατέβω να σκοτώ για να σκοτώσω Γερμανούς. Ναι,
Μάλιστα, Βάλια. Ακούστηκε στο τέλος. Δώσαμε τώρα όλη τη σκηνή και όλο λοιπόν, το πλαίσιο. Είναι λοιπόν το μεσημέρι της Τρίτης, είμαστε στη πτήση που είναι Βρυξέλλες, Αθήνα και τυχαίνει να συνταξιδεύουν 50 κριτικοί με μέλη της Τρόικα, αναγνωρίζουν μεταξύ άλλων το Horst Reichenbach και ξεκινάνε, είχαν μία λίρα μαζί τους και του λένε το τραγουδάκι εδώ με την παραλλαγή αυτή, με τους προδότες που μόλις ακούσαμε. Πρέπει να σου πω ότι φυσικά οι άνθρωποι ακούγαν αποσβολωμένοι, η Τρόικα δεν καταλάβαιναν βέβαια και τι έλεγαν, αλλά και μερικοί από τους επιβάτες επικροτούσαν, χαμογελούσαν κρυφά ή φανερά, άλλοι πάλι τους έλεγαν όχι μην κάνετε τέτοια καραγκιοζηλίκια, γενικά πάντως πήραν και αρκετά θετικά σχόλια, όταν δεν έφτασαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος υπήρξαν και χειροκροτήματα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Το μήνυμα βεβαίως ήταν με κριτικά, σταρά τα λόγια στο τέλος του τραγουδιού. Το ακούσατε το μήνυμα που έστειλαν. Εκνευρίστηκαν κάποιοι από την πτήση, το ακούσατε και αυτό. Φτάνει το καραγκιοζηλίκι κλπ. Κύριε Μητσοτάκη, καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Μόλις μας ήρθε το βίντεο αυτό και έτυχε να είναι και πριν από εσάς. Ήταν εκρηκτική η συντοπίτα σας, έτσι. Ναι, δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει σίγουρα για έλλειψη ευρηματικότητας. Αλλά βλέπετε πόσο. Εύκολο μελωδικό είναι, το μήνυμα εύκολο που στείλατε πάντως. Είναι να παρεκτραπεί μία κατά τα άλλα έξυπνη και χιουμοριστική ενέργεια σε έναν λόγο μισοροδοξίας και μίσους. Mm-hmm. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα κύριε Μητσοτάκη, ερώτηση από εδώ και στο εξής. Τι γίνεται, έχουμε μπροστά μας την κρίσιμη ψηφοφορία, πολλοί βλέπουν αδιέξοδο, ακόμη περισσότερο είναι αυτοί που βλέπουν πρόορες εκλογές. Και το πράγμα τεντώνεται και από τις δύο πλευρές. Εγώ δεν θα προεξοφλήσω κανένα αδιέξοδο μέχρι που να ψηφίσουν οι βουλευτές, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αποφασίσουν εάν πρέπει να μείνουν πιστοί σε αυτό το οποίο επιτάσσει το Σύνταγμα, που είναι να ψηφίσουν για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Διότι το Σύνταγμα συνδέει έμεσα την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με την προώρη διάλυση της Βουλής. Όταν το 1945 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής προέβλεψε την σχετική διάταξη για την ενισχυμένη πλειοψηφία, δεν φανταζότανε ποτέ ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα τέτοιο ακραίο σημείο πόλωσης που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να φτάνει στο σημείο να μην προτείνει καν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θέλω να το τονίσω αυτό, διότι δεν έχει ακουστεί επαρκώς. Κανονικά θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει και να πει: Κοιτάξτε, να δείτε, εμένα δεν μου αρέσει ο κύριος Δήμας. Εγώ αντιπροτείνω τον κύριο Β, οτιδήποτε, οποιονδήποτε ή οποιαδήποτε έκνε. Δεν το κάνει αυτό. Παραβαίνοντας ευθέως το Σύνταγμα. Και το ίδιο κάνουν και τα μικρότερα κόμματα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, από τους οποίους τελικά θα εξαρτηθεί και η εκλογή, να μην γελιόμαστε, θα περάσουν κάποια δύσκολα βράδια, συνομιλώντας με τη συνείδησή τους. Και πιστεύω ότι υπάρχουν σοβαρές ελπίδες να συγκροτηθεί η απαιτούμενη ισχυρή υπερπλειοψηφία των 180 βουλευτών, ώστε να εκλεγεί πρόεδρος και η χώρα να αποφύγει την περιπέτεια των προώρων εκλογών. Με τον ίδιο στην υποψήφιο ναι, το πρόεδρο, τον κύριο Δήμα, δηλαδή. Το θεωρώ δεδομένο. Και για τις τρεις. Το θεωρώ δεδομένο. Εξάλλου δεσμεύτηκε και ο Πρωθυπουργός ότι η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξει τον κύριο Δήμα και στις τρεις ψηφοφορίες. Τώρα, ακόμη και αν αυτό. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά αλλάξει άποψη και προσέλθει σε κάποια ψηφοφορία με τον δικό του υποψήφιο, αυτό σίγουρα θα συνιστά μια ενδιαφέρουσα αλλαγή στάσης. Αλλά μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται. Δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Αν ωστόσο από την πρώτη και δεύτερη ψηφοφορία φανεί ότι δεν συγκεντρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός των 180. Θα έπρεπε ο κ. Σαμαράς, νομίζετε, να κάνει έναν ελιγμό στην τρίτη διαδικασία εκλογή. Εντάξει, αφήστε. Να κατεβάσει κάποιον που θα μπορούσε να συμφωνήσουν περισσότερο. Νομίζω ότι ζήτημα αυτή τη στιγμή αλλαγής υποψηφίου δεν τίθεται. Θα ήταν και ένας τακτικός ελιγμός και πολύ άκομψος για τον κύριο Δήμα. Εμείς προτείνουμε τον κύριο Δήμα, διότι θεωρούμε ότι θα είναι ένας πολύ καλός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μια ιδεολογική αναφορά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έχει όμως ένα υπερκομματικό προφίλ, χαίρει αναγνώριση στην Ευρώπη. Εγώ είχα συνεργαστεί πολύ καλά μαζί του όταν ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και ο κύριος Δήμας ήταν επίτροπος περιβάλλοντος. Ναι. Το περιβάλλον είναι ψηλά στην ατζέντα του, ένα σημαντικό θέμα, άρα έχει και μια συγκεκριμένη ταυτότητα ως προς ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολεί την κοινή γνώμη. Είναι μια πολύ καλή υποψηφιότητα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θέλουμε να κλείσουμε πρόεδρο. Δεν πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που ορίζει το Σύνταγμα. Από εκεί και πέρα, το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δυστυχώς και σήμερα και για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο δεν υπάρχει καμία ουσιαστική συζήτηση και δεν υπάρχει καμία αντιπρόταση. Μόνο ένα κόμμα άκουσα να προτείνει κάτι το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε κανείς να το ακούσει με κάποιο ενδιαφέρον.
Και αυτό είναι το ποτάμι. Το οποίο, αν μη τι άλλο, είπε να εκλέξουμε πρόεδρο, να συμφωνήσουμε στη συνταγματική αναθεώρηση, στην αλλαγή του εκλογικού νόμου και μπορεί να συζητήσει και μία ενδεχομένως μικρή επίσπευση της ημερομηνίας των εκλογών. Αυτό δεν θέλω να τοποθετηθώ δημόσια. Το συζητάτε εσείς αυτό, εάν συμφωνώ, δηλαδή συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Εγώ το μόνο το οποίο θα σας πω είναι ότι είναι, αν μη τι άλλο, μία εναλλακτική πρόταση η οποία δείχνει μία διάθεση να βγούμε από ένα αδιέξοδο το οποίο προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το προκαλέσαμε εμείς το αδιέξοδο. Και να σας πω και κάτι ακόμα, κύριε Ζαμανίδη, εγώ έζησα από πρώτο χέρι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Ήταν απολύτως σαφές σε εμένα εδώ και καιρό ότι υπήρχαν φωνές μες στην Τρόικα που δεν ήθελαν να κλείσουμε τη διαπραγμάτευση. Και δεν ήθελαν να κλείσουμε τη διαπραγμάτευση για έναν απλό λόγο. Διότι έβλεπαν την πολιτική αβεβαιότητα και ήθελαν πρώτα να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο και μετά να κλείσει τη διαπραγμάτευση. Πείτε μου κάτι, κύριε Μητσοτάκη, αν εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας, θα μπορέσει να κλείσει η διαπραγμάτευση? Πιστεύω πως ναι. Θα είναι σταθερό το πεδίο, πιστεύω ότι αν εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας, πρώτον θα είναι μια τεράστια στρατηγική ήττα για το ΣΥΡΙΖΑ. Τεράστια στρατηγική ήττα, ο οποίος έχει βάλει όλα του τα αυγά στο καλάθι της πρόορης διάλυσης της Βουλής. Θα είναι μια τεράστια ανακούφιση για την αγορά. Δεν αναφέρομαι στο χρηματιστήριο. Με ενδιαφέρει λιγότερο το χρηματιστήριο. Αναφέρομαι στην πραγματική αγορά, η οποία είναι παγωμένη σήμερα. Ξέρετε, έχουμε Χριστούγεννα σε λίγο. Και κάποιοι επαγγελματίες περιμένουν να ζήσουν από αυτή τη σεζόν των Χριστουγέννων. Mm-hmm. Νομίζετε ότι όλο αυτό το κλίμα κάνει καλό στην αγορά? Ανοίγω παρένθεση. Η περιφέρεια Αττικής απαγόρευσε στους εμπόρους της Κηφισιάς να κάνουν μια λευκή νύχτα. Να κάνουν τι δηλαδή, να δουλέψουν 4 ώρες παραπάνω ένα βράδυ, mm-hmm. μπας και γίνει λίγος παραπάνω τζίρος. Με αυτά τα μυαλά πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα. Άρα λοιπόν, αν εκλεγεί πρόεδρος, θα υπάρχει σίγουρα μια άμεση οικονομική ανάκαμψη. Επενδύσεις που είναι παγωμένες θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Θα έχουμε δηλαδή ένα παράθυρο ενός έτους μέχρι τις επόμενες εκλογές, 18 μηνών, όπου θα μπορούν να γίνουν σημαντικά πράγματα στην οικονομία. Ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση? Να επιταχυνθεί πάλι το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης. Το οποίο δεν σας κρύβω ότι από τον Ιούνιο αυτού του έτους έχει φρενάρει. Άρα πρέπει και εμείς να ξαναβρούμε το μεταρρυθμιστικό μας ρυθμό. Ναι, θα κλείσει για παράδειγμα την Τρόικα, αλλά η ίδια οικονομία θα ανασάνει. Και αναφέρομαι στην πραγματική οικονομία, αυτή με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από ότι η εικόνα του χρηματιστηρίου. Έχει φρενάρει το μεταρρυθμιστικό έργο? Ναι. Εν όψη τι, γιατί κολλήσατε από τον Ιούνιο μέχρι και τώρα? Δεν ξέρω. Ίσως παρεμηνεύθηκε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, αλλά σίγουρα υπάρχει ένα φρενάρισμα. Και να σας πω κάτι, εδώ πέρα που φτάσαμε. Δεν έχει νόημα να λέμε πια στους πολίτες, ξέρετε, εμείς τα κάναμε όλα σωστά, αυτοί τα κάνουν όλα λάθος. Να κάνουμε κι εμείς τη δικιά μας αυτοκριτική ως κυβέρνηση, ειδικά από τη στιγμή που τι διεκδικούμε στην ουσία. Διεκδικούμε και με την προεδρική εκλογή χρειάζεται ένα καινούριο ξεκίνημα. Μάλιστα. Άρα για να κάνουμε αυτό το καινούριο ξεκίνημα πρέπει κι εμείς να δούμε τι κάναμε καλά, τι δεν κάναμε καλά και τι διορθώσεις απαιτούνται και στη δικιά μας την πορεία. Θα γυρίσουμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Μητσοτάκη να δούμε όλα τα σενάρια που παίζουν για την επόμενη μέρα και κυρίως τι συμφωνία θα είναι αυτή η οποία θα κλειστεί για τη χώρα, για την επόμενη μέρα της χώρας, αλλά και για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Τρόικα. Αλλά πρώτα θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ρίχνοντας μία ματιά στην Κηφισίας, είδα την εικόνα που είχαμε λίγο νωρίτερα. Δείτε τι γίνεται αυτή την ώρα στην Κηφισίας. Εντάξει, περπατάνε εκεί τα αυτοκίνητα, δεν είναι και πλήρως ακινητοποιημένα. Λίγο νωρίτερα νομίζω γινόταν μεγαλύτερος χαμός. Αυτά συμβαίνουν τώρα στην Κηφισίας λοιπόν, γέφυρα της Κατεχάκη. Αυτοί από πού έρχονται? Πρέπει να στρίβουν μέσα από το νέο ψυχικό, αφού είναι κλειστός ο δρόμος εκεί. Θα βγει ο Γιώργος να... Ναι. Μπράβο, σωστά. Είναι κλειστή η γέφυρα πάνω στη γέφυρα. Είναι καλή, σωστά, σωστά. Είναι κάτω από τη γέφυρα που έρχονται τα αυτοκίνητα. Σωστά. Λοιπόν, θα γυρίσουμε και πάλι σε εσάς, Γιώργο, αλλά και στην κουβέντα μας με τον κύριο Μητσοτάκη σε πολύ λίγο. Θυμίζουμε όμως ότι έχουμε σήμερα στη διάθεσή σας και μέσω του 14748 1000 ευρώ τα οποία θα κρατήσει στα χέρια του το μεσημέρι ένας φίλος ή μία φίλη, όποιος τηλεφωνήσει στο 14748 και πατήσει πιο γρήγορα το κουμπί, το νούμερο που θα του ζητηθεί στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου του. Ένα χιλιάρικο σε μετρητά. Ρευστό δηλαδή, στα χέρια σας το μεσημέρι. Στο 14748 το διεκδικείτε και καλή σας επιτυχία. Και 1000 ευρώ μπορούν να γίνουν δικά σας αν τηλεφωνήσετε τώρα και στο πιο γρήγορο ή πιο γρήγορη. Ένας τηλεθεατής, τηλεθεάτρια θα έχει ένα χιλιάρικο στα χέρια του το μεσημέρι στο, επαναλαμβάνω, 14748. Καλή επιτυχία σε όλους. Σκεφτήκαμε να βάλουμε το χρήμα, μια και ρευστό εννοώ και όχι κάποιο δώρο, κάποιο τεχνολογικό προϊόν όπως σας έχουμε συνηθίσει, διότι Χριστούγεννα έρχονται, τέλος χρόνου πλησιάζει, οι ανάγκες αυξάνονται και οι φορολογικές.
και οι υποχρεώσεις σας προς την εφορία και τα ταμεία. Οπότε βοηθούμε όσο μπορούμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο. Για όποιον θέλει να τηλεφωνήσει και να το διεκδικήσει. Καλή επιτυχία. Με τον κύριο Μητσοτάκη είμαστε στο στούντιο της εκπομπής. Λέγαμε λοιπόν πώς θα γίνουν τα πράγματα, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση από εδώ και στο εξής. Είπατε ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Τσίπρα σε περίπτωση που γίνει κυβέρνηση, αν φτάσουμε σε εκλογές. Γιατί θα έχει λίγο χρόνο στη διάθεσή του για να κλείσει συμφωνίες. Πριν δούμε λίγο τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, αν δούμε τι θα γίνει σε περίπτωση που χάσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές, κύριε Μητσοτάκη. Πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Καταρχάς, εγώ δεν. Πρώτον, δεν προεξοφλώ εξορισμού όπως κάποιοι κάνουν ότι δεν υπάρχει προεδρική πλειοψηφία. 20 μέρες είναι πολλές και πιστεύω πραγματικά ότι ανεξάρτητοι βουλευτές θα σκεφτούν δύο φορές την εθνική ευθύνη την οποία έχουν στα χέρια τους. Ναι, ίσως μόνο δύο βουλευτές έχουν σκεφτεί ότι θα σκεφτούν δύο φορές. Είναι ίσως μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που θα κληθούν οι βουλευτές να πάρουν από το 1974 και μετά. Mm-hmm. Το βάρος ευθύνης είναι πολύ, πολύ μεγάλο και θα πρέπει να συνομιλήσουν με μεγάλη ειλικρίνεια με τη συνείδησή τους πριν αποφασίσουν τι θα κάνουν. Άρα, εγώ δεν προεξοφλώ ούτε ότι δεν θεωρώ δεδομένο ότι θα πάμε σε εκλογές. Όπως και αν πάμε σε εκλογές, προφανώς και δεν θεωρώ δεδομένο ότι θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο λέω. Ναι, υποθετικά μιλώντας πάντα. Αυτό το οποίο λέει. Σε υποθετική βάση θα ανοίξει μια κουβέντα μετά για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό είναι δευτερεύον. Διότι αυτό που θα ανοίξει κουβέντα πρωτίστως για το μέλλον της χώρας. Διότι εγώ, ξέρετε, δεν μ' αρέσει να κινδυνολογώ. Αλλά λέω κάτι πολύ, πολύ απλό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που βασικά αμφισβητεί το σύστημα ιδεών που ορίζει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και το βλέπουμε σε όλες τις εκφάνσεις. Κάποιες πιο ακραίες, όπως του κύριου Λαφαζάνη και των συνοδοιπόρων του, αλλά και στελέχη που είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Βίτσας λέει με σαφήνεια: δεν δεσμευόμαστε, θα καταργήσουμε το μνημόνιο. Εδώ ο κύριος Μητρόπουλος λέει ότι δεν μπορεί να καταργηθεί το μνημόνιο με ένα νόμο. Υπάρχει γενικά μια σύγχυση, αλλά υπάρχει και ένας προσανατολισμός ότι εμείς με την Ευρώπη και με τις αγορές δεν τα πάμε καλά. Αυτό νομοτελειακά θα δημιουργήσει προβλήματα στη χώρα, διότι η χώρα χρειάζεται να χρηματοδοτηθεί. Πρέπει να ξεπληρώσει το χρέος το οποίο ήδη έχει αναλάβει. Πώς μπορεί να γίνει λοιπόν αυτό πρακτικά? Μπορεί να γίνει είτε με πρόσβαση στις αγορές. Αν φαντάζεστε εσείς το ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνει στις αγορές, να μου το πείτε. Σίγουρα οι αγορές δεν το φαντάζονται. Λοιπόν, αυτό είναι δεδομένο. Οι αγορές απέδειξαν όμως ότι δεν φαντάζονται ούτε την Νέα Δημοκρατία. Να αλλά εσείς με ρωτήσατε για το σενάριο τι θα γίνει. Ναι. Λοιπόν, αλλά μισό λεπτό. Εμείς λέμε κάτι διαφορετικό. Εμείς λέμε ότι θα πάμε σε προληπτική γραμμή στήριξης για να βγούμε στις αγορές. Ο κ. Τσίπρας δεν λέει αυτό. Άρα, ή θα πάρεις λεφτά από τις αγορές, ή θα πάρεις λεφτά από αναγκαστικό διακρατικό δανεισμό, δηλαδή νέο μνημόνιο, ή θα χρεοκοπήσεις. Αυτές είναι οι τρεις επιλογές. Τέταρτη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να τοποθετηθεί μεταξύ αυτών των τριών επιλογών. Ποια διαλέγει? Διότι δεν υπάρχει τέταρτη. Η χώρα έχει ανάγκες χρηματοδότησης. Και θα τις έχει σύντομα, τον Απρίλιο, τον Μάιο, θα πρέπει να ξεπληρώσει κάποια από τα χρέη της. Λοιπόν, ή θα δανειστεί από τις αγορές, ή θα δανειστεί από την Τρόικα με νέο μνημόνιο, ή θα χρεοκοπήσει. Τις ίδιες επιλογές έχετε κι εσείς, βέβαια. Εμείς έχουμε μια διαφορετική επιλογή. Τις έχετε εξηγήσει αυτές στον κόσμο, νομίζετε? Δηλαδή, το τι θα γίνει σε περίπτωση που συνεχίσετε εσείς να είσαστε στην κυβέρνηση. Εγώ σας λέω λοιπόν τι θα γίνει. Βγαίνει πρόεδρος και συνεχίζετε να διαπραγματεύεστε με την Τρόικα. Τι κάνετε, τι υπογράφετε μαζί? Να σας πω λοιπόν τι θα γίνει. Καταρχάς, το πλαίσιο των παρεμβάσεων που συζητάει η ελληνική κυβέρνηση είναι γνωστά θέματα αυτά. Δεν είναι άγνωστα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε με περισσότερο θάρρος στους πολίτες. Ασφαλιστικό. Ναι, είναι παράλογο τη σήμερα ημέρα να παίρνει κάποιος σύνταξη με 15 χρόνια ένσημα. Είναι παράλογο, δεν το αντέχουμε το 75% των συντάξεων που δίνονται ακόμα είναι και σήμερα. Είναι παράλογο όμως να ψαλιδίσετε και τους συντελεστές. Μισό λεπτό. Που υπολογίζονται οι συντάξεις. Δεν αναφέρω. Είναι παράλογο στις καμιές συντάξεις να αλλάξετε τον τρόπο υπολογισμού. Αυτά είναι που ενοχλούν τον κόσμο. Όχι τώρα αν θα γυρίσουν στη δουλειά τους κάποιοι άνθρωποι που ποντάριζαν να φύγουν στα 40 σύνταξη. Εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτό. Λοιπόν, εγώ αναφέρομαι σε μια πραγματικότητα ότι σήμερα δυστυχώς καλλιεργήσαμε μια ιδέα στον κόσμο ότι μπορεί να βγαίνει στη σύνταξη πολύ πιο νωρίς από ό,τι το αντέχουν τα ταμεία και από ό,τι είναι λογικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Ευτυχώς ζούμε πολύ παραπάνω από ό,τι ζούσαμε πριν από 20 χρόνια. Λοιπόν, αυτές είναι αλήθειες, τις οποίες πρέπει να τις πούμε. Αυτό που σας λέω δεν έχει τίποτα να κάνει με το ύψος των συντάξεων. Τις επούδυνες και τις έχετε πει. Για δηλαδή, να μπορούμε η συμφωνία με την Τρόικα για να καλύψετε τα 2,5 δις δημοσιονομικού κοινού που βλέπει η Τρόικα μπροστά μας. Πώς θα κλείσει? Αν εσείς αναφέρετε εις πέρα στην συμφωνία. Καταρχάς, εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν τις δέχονται όμως. Το βλέπετε. Όχι, δεν είναι δεδομένο δεν τις δέχονται. Μα δεν τις δέχτηκαν. Εγώ σας λέω ότι δεν τις δέχονται αυτή τη στιγμή, διότι δεν ήθελαν να κλείσει συμφωνία. Αυτή είναι η δικιά μου πολιτική. Δηλαδή, θέλανε να βάλουν τη χώρα σε μια τέτοια ταλαιπωρία. Είναι η δικιά μου πολιτική εκτίμηση ότι όσο δεν υπάρχει ορατότητα
για το τι συμβαίνει στη χώρα. Η συμφωνία αυτή δεν έκλεινε. Εμείς έχουμε βάλει συγκεκριμένα πράγματα στο τραπέζι. Έχουμε μιλήσει και για μέτρα τα οποία ναι, είναι και δύσκολα. Διότι το να αυξήσει και το ΦΠΑ σήμερα στα ξενοδοχεία είναι ένα δύσκολο μέτρο. Δεν είναι εύκολο. Και αυτό το βάλαμε στο τραπέζι. Αλλά βάλαμε και μια σειρά από διαρθρωτικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τις οποίες δυστυχώς και με δικιά μας ευθύνη και της Νέας Δημοκρατίας, τις παρουσιάζαμε αμυντικά αντί να τις παρουσιάζουμε επιθετικά. Αντί να λέμε αυτά τα πράγματα είναι απαραίτητα, δεν θα έχουμε συντάξεις για τη δικιά μου τη γενιά. Τη δικιά μας τη γενιά, κύριε Τσαπανίδου. Δεν θα έχουμε συντάξεις για τη δικιά μας τη γενιά, εάν συνεχίσουμε έτσι, ότι πρέπει να υπάρχει μια αλληλεγγύη μεταξύ των γενιών. Ότι είναι παράλογο να βγαίνει κάποιος στη σύνταξη με 15 χρόνια ελάχιστης απασχόλησης. Και προφανώς δεν αναφέρομαι σε κάποιον ο οποίος είναι 57 ετών και θα βγει στη σύνταξη σε 2 χρόνια. Γιατί αυτά έχουν μεταβατικές διατάξεις. Άρα να πούμε επιτέλους την αλήθεια στους πολίτες για την πραγματική κατάσταση. Ξέρετε, έχουμε μια αίσθηση στην Ελλάδα ότι μπορούμε να αλλάζουμε την πραγματικότητα. Αυτή η σαχλαμάρα, συγγνώμη, που είχε υποθεί, ότι αν θέλεις κάτι πάρα πολύ, θα συνωμοτήσει όλο το σύμπαν για να γίνει. Αυτό είναι μια μπούρδα. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι αυτή που είναι. Δεν μπορούμε, επειδή πιστεύουμε εμείς ότι υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα, να αλλάξουμε την πραγματικότητα. Πρέπει να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν. Πόσο θα την πληρώσουμε την πραγματικότητα, κύριε Μητσοτάκη, είναι το κρίσιμο ερώτημα που λέω, δεν έχει απαντήσει ακόμη η κυβέρνηση σε αυτό. Εγώ σας λέω λοιπόν, κυρία Δηλαδή, κυρία αν θα πάμε στις εκλογές, οφείλει κάποιος να μας πει, τόσο ο Τσίπρας όσο και ο κύριος Σαμαράς, τι στο καλό θα κάνετε μετά. Δηλαδή, θα μας βάλετε καινούργιους φόρους, θα πληρώσουμε και άλλο μάρμαρο. Εγώ σας λέω λοιπόν, κυρία Τσαπανίδου, ότι δεν υπάρχουν άλλα μέτρα. Και γιατί δεν υπάρχουν άλλα μέτρα? Μα η Τρόικα σας είπε ότι αυτά πρέπει να υπογράψετε. Αυτά τα και μέτρα. Και είπατε, για να τα υπογράψουμε όλα αυτά, να κλείσουμε τη συμφωνία, μάλλον θα πάμε και σε εκλογές, να σταθεροποιηθούμε στην κυβέρνηση. Κυρία Τσαπανίδου, με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση θα έχουμε μία ανάπτυξη, και το πιστεύω αυτό πραγματικά, γιατί υπάρχει δυναμικό στην οικονομία. Υπάρχει μία αίσθηση στον κόσμο, στις παραγωγικές τάξεις, ότι περάσαμε τη δυσκολία. Θα έχουμε ανάπτυξη 30% το 2015. Θυμηθείτε το. Λοιπόν, με 3% ανάπτυξη και το δημοσιονομικό κενό θα καλυφθεί και θέσεις απασχόλησης θα δημιουργηθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι δημιουργούνται μέχρι σήμερα και νέες επιχειρήσεις θα δημιουργηθούν και η οικονομία επιτέλους θα αρχίσει να βλέπει πραγματικό φως. Λοιπόν, εγώ ρωτώ, εμείς την ανάπτυξη τη φανταζόμαστε μέσα από τον ιδιωτικό τομέα. Για να μειωθεί η ανεργία σήμερα στην Ελλάδα πρέπει να δημιουργηθούν 100.000 νέες επιχειρήσεις. Λοιπόν, πώς θα δημιουργηθούν αυτές? Πώς θα δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις? Τώρα ο κύριος Τσίπρας λέει και τον τουρισμό, παραδείγματος χάρη, ότι θέλει κρατικό αερομεταφορέα, ότι δεν του αρέσουν τα all-inclusive πακέτα, ότι θα καταργήσει τις χωροταξικές ρυθμίσεις που φέραμε, που δίνουν επιτέλους μια στοιχειώδη ευελιξία για να γίνουν επενδύσεις. Κύριε Μητσοτάκη, όμως ο Τσίπρας τα λέει για το μέλλον αυτά. Εσείς είσαστε αυτοί που προτείνετε αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά, στα ξενοδοχεία. Εσείς δηλαδή βάζετε μια βόμβα στα θεμέλια του τουρισμού. Προσπαθείτε να κάνετε ανταγωνιστική τη χώρα. Τα νησιά. Αυξάνοντας το ΦΠΑ. Αυξάνοντας τις τιμές. Τα νησιά αφήσε τα. Τα ξενοδοχεία. Έξω, γιατί ενδεχομένως να είναι κάτι που θα έπρεπε. Θα έπρεπε, νομίζετε. Κοιτάξτε, μεταξύ της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά και της οριζόντιας αύξησης του ΦΠΑ παντού, μπορεί να συζητούσα και το πρώτο εγώ. Δεν θα έστελνε τους τουρίστες στις γειτονικές χώρες που είναι πολύ φθηνότερες. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Και μιλάω πάντα για τα μεγάλα νησιά. Καταρχάς, σήμερα ο ΦΠΑ στα ξενοδοχεία είναι, σήμερα που μιλάμε, το 6% είναι από τους χαμηλότερους συντελεστές. Άρα θα συζητάμε για μια ευθυγράμμιση με το τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν συζητάμε να κάνουμε λιγότερο ανταγωνιστικό το προϊόν. Και σας λέω ότι και αυτή δεν είναι η πρώτη. Γιατί να ευθυγραμμιζόμαστε όμως σε ένα προϊόν που είναι η κύρια πηγή εσόδων μας? Γιατί να ευθυγραμμιζόμαστε σε ένα μέσο όρο και να μην προσπαθούμε να μείνουμε ανταγωνιστικοί? Να προσελκύσουμε μεγαλύτερο αριθμό τουριστών. Εγώ μπορώ να σας προτείνω, κύριε Τσαπανίδου, και μια σειρά από εναλλακτικές, χωρίς να χρειαστεί να πάμε στο ΦΠΑ και μείωση των κρατικών δαπανών. Και αυτό θα το συζητούσαμε. Εγώ δεν θεωρώ ότι η αύξηση του ΦΠΑ είναι μονόδρομος. Δεν το συζητήσατε όμως. Δηλαδή, οι προτάσεις της κυβέρνησης, έτσι όπως είχαν βγει προς τα μέσα, ήταν αυτές. Ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν γίνανε δεκτές από την Τρόικα, έτσι. Έχετε δίκιο. Οι προτάσεις της κυβέρνησης είναι αυτές και δεν είναι όλες εύκολες. Και με εξαίρεση το ΦΠΑ, για το οποίο και εγώ έχω μια επιφύλαξη, για τις υπόλοιπες προτάσεις, ειδικά για τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις, πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και να εξηγήσουμε γιατί είναι πραγματικά απαραίτητες. Εγώ κρατώ μία επιφύλαξη για το ΦΠΑ και τα υπόλοιπα δεν έχω καμία δυσκολία να βγω να τα υπερασπιστώ. Όπως δεν έχω δυσκολία να υπερασπιστώ αυτά τα οποία κάνω εγώ στη δημόσια διοίκηση, το οποίο δεν μου τα επέβαλε καμία τρόικα, διότι εγώ κατάφερα και άλλαξα την ατζέντα από τις απολύσεις και την πήγα στις διαρθρωτικές αλλαγές. Και είπε ότι χρειαζόμαστε και καινούριο μισθολόγιο και καινούριο σύστημα αξιολόγησης στο δημόσιο. Πείτε μου για το σύστημα αξιολόγησης. Φύγανε στον εισαγγελέα, στη δικαστική πια οδό, δύο δήμαρχοι οι οποίοι αρνήθηκαν την αξιολόγηση. Τι θα γίνει από εδώ και στο εξής? Δεν αρνήθηκαν την αξιολόγηση. Ακόμα είναι χειρότερο.
αρνήθηκαν να πάνε οι ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης να ελέγξουν τους φακέλους των υπαλλήλων, ώστε να διαπιστώσουμε αν έγιναν παράνομες μετατροπές συμβάσεων. Γι' αυτό πήγαν στον εισαγγελέα, για παράβαση καθήκοντος. Δεν είναι δυνατόν σήμερα, τη σήμερα ημέρα, κυρία Τσαπανίδου, να μην μπορούμε επιτέλους σε αυτή τη χώρα να συμφωνήσουμε στα αυτονόητα. Πάει ελεγκτής της δημόσιας διοίκησης και λέει: έλα να ελέγξω, να δω το φάκελο, να δω μήπως τυχόν έγιναν λοβιτούρες, παράνομες μετατροπές συμβάσεων. Και να λέει ο Δήμαρχος: όχι, δεν σου επιτρέπω να μπεις μέσα. Μα πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Πού, με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δήμαρχος Λάρισας ζήτησε ως μάρτυρες υπεράσπισης, δεν ξέρω αν με τη συμφωνία τους ή όχι, την κυρία Κωνσταντοπούλου, Ζωή, και τον κύριο Κουβέλη. Μάρτυρες υπεράσπισης στην προσπάθεια να μην ελεγχθούν ενδεχόμενες παρανομίες. Και τα προσπερνάμε, ξέρετε, αυτά όσα να είναι φυσιολογικά. Στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας εξακολουθούμε να συζητάμε για πράγματα τα οποία... Εμένα μου φαίνονται τόσο αυτονόητα. Δεν γνωρίζω καλά την υπόθεση. Σας τη λέω εγώ λοιπόν που την γνωρίζω, πολύ καλύτερα. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Με το σύστημα αξιολόγησης, μια και πιάσαμε αυτό, τι θα γίνει? Ξέρετε, η λέξη αξιολόγηση σε αυτή τη χώρα είναι ταμπού. Όχι μόνο ταμπού, είναι και άγνωστη και δεν θέλουμε να τη μάθουμε ποτέ. Ξέρετε γιατί μας αρέσει η αξιολόγηση? Διότι ήμασταν θύματα εδώ και 30 χρόνια μιας αριστερής λογικής ότι είμαστε λύση. Ναι, αλλά δεν γίνεται αξιολόγηση. Εγώ επιχείρησα να κάνω αξιολόγηση. Για πρώτη φορά έβαλα το θέμα της αξιολόγησης με σκληρό τρόπο, με ποσόστοση. Είχα πει εξ αρχής ότι είναι ένα μεταβατικό μέτρο για ένα χρόνο. Καινούριο τα φέρετε. Νέο το έφερα ήδη. Όχι απλά το παρουσίασα ήδη και ξέρετε τι έκανα. Έστειλε μια επιστολή στην ΑΔΔ. Γιατί με κατηγορούν για έλλειψη διαλόγου. Και είπα: ελάτε να συζητήσουμε το νέο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο ξεφεύγει από τις ποσοστώσεις, βάζει τον υπάλληλο περισσότερο στο κόλπο, αν θέλετε, διότι ξέρετε και μια αξιολόγηση δεν μπορεί να δουλέψει, αν και οι υπάλληλοι δεν πιστεύουν τελικά, θα είναι προς όφελός τους, ειδικά οι καλοί υπάλληλοι, αυτοί που θέλουν να διακριθούν μέσα από την αξιολόγηση. Ξέρετε τι απάντηση πήρα? Δεν συζητάμε, λέει, μαζί σας, γιατί κάνετε απολύσεις. Και μια και το φέρει κουβέντα, πώς θα φύγουν μες στο 15? Δεν θα φύγει κανείς μες στο 15. Όχι, συγγνώμη, θα εξακολουθούν να φεύγουν. Τα παράνομα δικαιολογητικά, οι παράνομες μετατροπές συμβάσεων και όπου τους βρίσκουμε θα τους διώχνουμε. Έχετε όσο καιρό είμαι εγώ στο Υπουργείο. Έχετε όμως πλαφόν, πρέπει να φύγουν τόσοι? Όχι. Μέσα στο 15. Όχι. Όσο μπορεί να φύγει και μηδέν αριθμός. Δεν βρεθεί κανένας με πλαστά δικαιολογητικά. Ότι... Όχι, λέω, αν δεν βρεθεί κανένας, ναι, μπορεί και μηδέν. Δεν υπάρχει. Ή έχετε ορίσει ένα μήνυμα? Δεν υπάρχει στόχος για το 2015. Όσοι προκύψουν. Γιατί επιτέλους περνάμε ένα μήνυμα και σε αυτή τη διοίκηση ότι οι πρακτικές του παρελθόντος δεν γίνονται άλλο ανεκτές. Δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε με αυτό το καθεστώς ανομίας. Δεν γίνεται ο έντιμος δημόσιος υπάλληλος να κάθεται δίπλα σε αυτόν που μπήκε από την πίσω πόρτα και να θεωρούμε ότι δεν έγινε τίποτα. Το ενιαίο μισθολόγιο. Το ενιαίο μισθολόγιο. Μπαίνει το 15. Πώς θα πληρώνουν τη δημόσια υπάλληλοι? Το ενιαίο μισθολόγιο θα εφαρμοστεί. Το καινούριο μισθολόγιο. Η αναμόρφωση του μισθολόγιου θα εφαρμοστεί από 1η-1η-16. Γιατί θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε ένα μισθολόγιο το οποίο να δίνει περισσότερες προοπτικές καριέρας στους καλούς υπαλλήλους. Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Και το βλέπουμε και σήμερα, ξέρετε. Εγώ προκήρυξα θέσεις γενικών διευθυντών για πρώτη φορά με αντικειμενικό τρόπο και αξιοκρατικό. Δεν είχαμε τόσες υποψηφιότητες όσες θα περίμενα. Και ξέρετε γιατί? Διότι άμα δείτε, σου λέει ο άλλος, μα θα πάω γενικός διευθυντής, θα έχω όλη την ευθύνη της θέσης, διότι είναι σημαντικές θέσεις αυτές, με σημαντικές ευθύνες, για να παίρνω 3,60. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα στη διοίκηση η ψαλίδα μεταξύ του νεοπροσλαμβανόμενου και του γενικού διευθυντή είναι πάρα πολύ μικρή και πρέπει να την ανοίξουμε για να δώσουμε προοπτικές καριέρας στους καλούς υπαλλήλους. Αυτές λοιπόν είναι παρεμβάσεις που θέλουμε να κάνουμε. Από το 2015 τι θα ισχύσει? Από το 2015 το μόνο το οποίο θα ισχύσει είναι η παρέμβαση ως προς τους νεοπροσλαμβανόμενους, όπου λέμε ότι θέλουμε πραγματική δοκιμαστική περίοδο. Προβλέπεται και σήμερα στην πράξη, δεν εφαρμόζεται. Πραγματική δοκιμαστική περίοδο σημαίνει και ένα μισθό λίγο χαμηλότερο από τον εισαγωγικό μισθό. Δόκιμος είσαι και θα κριθεί στο τέλος. Εάν πραγματικά αξίζει το προνόμιο της μονιμότητας. Αυτό σημαίνει δόκιμος. Δεν σημαίνει ότι αυτόματα μονιμοποιείσαι. Λοιπόν, αυτή είναι η παρέμβαση. Και μια παρέμβαση που θα φορά το Υπουργείο Οικονομικών. Και πόσο θα παίρνουν οι νέοι εισερχόμενοι? Λίγο λιγότερο από τον μισθό σήμερα. Ο νεοεισερχόμενος, απλά για να το πούμε και αυτό, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο δημόσιο, παίρνει σήμερα 1.090 ευρώ. Ενώ τώρα? Θα παίρνει λίγο λιγότερο. Λίγο λιγότερο. Λιγότερο από 10% λιγότερο. Μάλιστα. Μεικτά είναι αυτά. Αυτά είναι μεικτά. Αλλά το λέω διότι είναι 1.090. Το λέω διότι πολλές φορές και στον ιδιωτικό τομέα που μας ακούνε δεν υπάρχουν πολλές δουλειές οι οποίες να δίνουν μισθό νεοπρασλαμβανόμενου 1.090 ευρώ με κατώτατο μισθό στα 5-6. Άρα λοιπόν θέλετε να εξισώσετε το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα
προς πάλι, τα κάτω. Πάλι δεν εξισώνεται. Όχι, δεν εξισώνεται. Θα σας πω γιατί. Γιατί ο κατώτατος μισθός σήμερα στον ιδιωτικό τομέα είναι 5,86. Είναι 5,86 στην ουσία, αλλά είναι επί 14. Άρα, αν το ανάγω στην 12μηνη κλίμακα, είναι 6,80 ο κατώτατος μισθός σήμερα στο δημόσιο. Και στο ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο θα είναι 9,80. Άρα δεν μιλάμε για καμία εξίσωση. Mm-hmm. Επί 12 μήνες, έτσι. Επί 12. Και στη μία και στην άλλη επί 12. Δεν μιλάμε για εξίσωση, λοιπόν. Να το ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα. Ο κατώτατος μισθός σήμερα στον ιδιωτικό τομέα, εκεί δεν έχει σημασία αν είσαι πι ε, αν έχεις πτυχίο ή δύο πτυχία ή τρία πτυχία, το κατώτατο μισθό θα πάρεις στις πιο πολλές δουλειές. Λοιπόν, δεν μιλάμε γι' αυτό. Μάλιστα. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι για 2 χρόνια δοκιμαστική προϋπηρεσία. Με εκπαίδευση όμως εισαγωγική υποχρεωτική. Υποχρεωτική εισαγωγική εκπαίδευση, με ένα πλαίσιο υποστήριξης, με μέντορα, ο οποίος θα τους βοηθάει, γιατί δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να μπει κανείς στη δημόσια διοίκηση. Και στο τέλος της διετίας, αξιολόγηση. Εκτιμώ ότι η μεγάλη πλειοψηφία θα μονιμοποιηθεί. Δεν αμφιβάλλω γι' αυτό, διότι παίρνουμε καλό κόσμο στο δημόσιο σήμερα μέσω ΑΣΕΠ. Αλλά ξέρετε, μας προκύψουν και κάποιοι οι οποίοι φάνηκε ότι δεν αξίζουν, γιατί να τους μονιμοποιήσουμε, δεν καταλαβαίνω. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Μητσοτάκη. Καλημέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Να πάω λίγο μία τελευταία, γιατί βλέπω ότι είναι και 25 και πρέπει να φύγετε κιόλας γιατί πετάτε. Αλλά σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καλά αποτελέσματα σε κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές, θα ανοίξει κουβέντα για αρχηγό μέσα στη Νέα Δημοκρατία? Δεν εκτιμώ καταρχάς ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Αυτό είναι το. Αν υποθετικά θα ανοίξει κουβέντα για τον αρχηγό. Δεν εκτιμώ ότι αυτή η συζήτηση είναι όρημη για να γίνει. Αλλά πάλι, επειδή σας λέω ότι σε κάθε περίπτωση θα πάμε σε ένα σκληρής πόλωσης, αν πάμε σε εκλογές. Και εκτιμώ ότι ούτε η πρωτιά είναι τελειωμένη υπόθεση. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία από τις εθνικές εκλογές, αν γίνουν, πάλι θα είναι ο ισχυρός πόλος της σταθερότητας. Θα είναι η ισχυρή κεντροδεξιά η οποία θα εξασφαλίζει τη σταθερότητα στη χώρα. Την παρουσία του κυρίου Παπανδρέου τις τελευταίες ημέρες πώς τη βλέπετε και την προσπάθειά του να κάνει καινούριο κόμμα? Να δανειστώ μια φράση ενός αρθρογράφου που διάβασα σήμερα, ότι όλα τα είχαμε, ο κ. Παπανδρέου μας έλειπε. Αλλά δεν το είπα εγώ, το διάβασα στην εφημερίδα. Κοιτάξτε, αλλά συμφωνείτε με αυτό. Τώρα, να σας πω κάτι. Διάβασα την επιστολή του κ. Παπανδρέου. Η οποιαδήποτε αλλαγή στάσης, η οποιαδήποτε μετάλλαξη, στην πολιτική είναι δικαίωμα του καθενός να αλλάζει. Προβλέπει όμως ένα βασικό πράγμα, μια στοιχειώδη αυτογνωσία και μια στοιχειώδη αυτοκριτική. Όταν ξεκινάμε με την αφετηρία ότι τα έκανα όλα καλά, με ρίξανε και το δημοψήφισμα ήταν μια λαμπρή ιδέα, τώρα δεν μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μητσοτάκη και καλό σας ταξίδι. Πάμε στη Δήμητρα Καδά τώρα, διότι παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες το χρηματιστήριο να βυθίζεται. Σήμερα τα πράγματα έχουν αρχίσει ελαφρώς να διορθώνονται. Ακριβώς, που μετά από μια πρόσκαιρη πτώση της τάξης του 2% να κάνει τη χρηματιστηριακή αγορά, υπάρχει μια μικρή σταθερή άνοδος στο 1,7% περίπου αυτή τη στιγμή. Να σημειώσουμε βεβαίως ότι οι απώλειες των προηγούμενων ημερών ήταν τεράστιες. Ήταν 21% η ισορρευτική πτώση στις προηγούμενες 3 μέρες. Χάθηκαν 13 δις, κεφαλαιοποίησαν την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Ενώ ανάλογες πιέσεις υπήρχαν και στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τι έγινε, παιδιά? Προσέξτε τι έχουμε σήμερα για σας. Σε περίπτωση που τώρα ανοίξατε την τηλεόρασή σας, δείτε τι περιμένει όποιον τηλεφωνεί στο 14748 και διεκδικήσει τη σημερινή μας προσφορά. Δεν έχουμε σήμερα λάπτοπ, κομπιούτερ, κινητά τηλέφωνα, τάμπλετς. Έχουμε ρευστό, γιατί φτάνουμε στο τέλος του χρόνου και είπαμε να συμβάλλουμε κι εμείς στη ρευστότητα της οικογένειας. Να γεμίσουμε τα οικογενειακά σας ταμεία, το ταμείο της οικογένειας, με 1 χιλιάρικο. 1.000 ευρώ θα πάρει λοιπόν ο φίλος ή η φίλη που θα διεκδικήσει στο 14748 και θα είναι ο πιο γρήγορος από τους υπόλοιπους. 1:20 κλείνει η γραμμή, όπως κάθε μέρα. Το 14748 εννοώ, και λίγο αργότερα θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός. 1.000 ευρώ λοιπόν για σας. Και γίνεται χαμός, πρέπει να σας πω, στα τηλέφωνα και μας στέλνετε και μηνύματα ότι πολύ χαιρόσαστε και προτιμάτε τα χρήματα από το λάπτοπ και το κινητό. Τα χρειαζόμαστε και εκείνα. Αλλά και τα χρήματα καμιά φορά κακό δεν είναι. Καλή επιτυχία σε όλους, ερχόμαστε. Έχουμε επιστρέψει κοντά σας. Αν ανοίξατε τώρα την τηλεόρασή σας, προσέξτε τι θα σας πω, διότι σήμερα είναι
η μέρα του χιλιάρικου. Ένα χιλιάρικο μπορεί να γίνει δικό σας, μπορεί να φτάσει στο δικό σας πορτοφόλι, μπορεί να φτάσει στα δικά σας χέρια μέσα από την εκπομπή μας. Και το μεσημέρι ένας φίλος, μία φίλη να είναι πλουσιότερος κατά 1.000 ευρώ. Και να τα διαθέσει βεβαίως με όποιον τρόπο θέλει ο ίδιος. Θέλει να αγοράσει κάτι για τον εαυτό του, για τα παιδιά του, να προσφέρει για τις γιορτές των Χριστουγέννων σε κάποιους που γιορτάζουν, να τα κρατήσει για δυσκολότερες στιγμές. Ή να κάνει αυτό που όλοι εδώ θεωρούμε πιθανότερο, να πληρώσει δηλαδή υποχρεώσεις προς την εφορία, τέλη κυκλοφορίας που λήγουν και αυτά, να πληρώσει φόρο εισοδήματος και έμφυα και ό,τι άλλο λήγει, δικά σας, 1.000 ευρώ μέσα στα επόμενα λεπτά. 1:20 θα κλείσουν οι γραμμές και 1:10 με τους τίτλους της εκπομπής. Τίτλους τέλους εκπομπής θα ξέρουμε και ποιος θα πάρει 1.000 ευρώ στην τσέπη του σήμερα. Πάμε στο μεταξύ λίγο με τον συνάδελφο τώρα, τον Λάμπρο Χαβέλα, να δούμε τι γίνεται στη ΓΕΣΕΕ, εκεί που καταληψίες προκάλεσαν φθορές στο κτίριο. Όχι μόνο φθορές, Πόπη, αλλά και πλιάτσικο. 6 μέρες που ήταν αυτά τα άγνωστα άτομα μέσα στο κτίριο της ΓΕΣΕ έχουν προκαλέσει φθορές από ό,τι έχουμε μάθει από τους υπαλλήλους της ΓΕΣΕ, αλλά έχουν προχωρήσει, έχουν κλέψει από σκληρούς δίσκους, ποντίκια από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έχουν καταστρέψει το κεντρικό φωτοτυπικό μηχάνημα της ΓΕΣΕΕ που κοστίζει αρκετές χιλιάδες ευρώ. Έχουν, μάλιστα όπως μου λέγανε, προσπαθήσανε, μπήκανε μέσα στο λογιστήριο και προσπάθησαν να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο της ΓΕΣΕΕ. Ευτυχώς δεν το κατάφεραν. Έχουν παραβιάσει αρκετά γραφεία μέσα στο κτίριο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Ελλάδος. Και βέβαια αυτό το οποίο λέει και η ΓΕΣΕΕ είναι ότι εμείς δεν καλέσαμε στο παρελθόν την αστυνομία, δεν την καλέσαμε ούτε και τώρα. Θα κρίνει ο ελληνικός λαός τις πράξεις αυτές. Πόπι. Ευχαριστούμε πολύ, Λάμπρο. Τι κάνεις, Στέφανε, πώς είσαι? Καλημέρα, μια χαρά. Όλα καλά? Είναι και Παρασκευή σήμερα, ακόμα καλύτερα. Είσαι μια χαρά, έτσι? Έτοιμος. Ωραία, εντάξει. Σου έχω και ένα θέμα να σου δείξω εγώ. Ωραία. Δεν θα μου δείξεις εσύ θέμα, σου δείξω εγώ κάτι που σου ταιριάζει κιόλας. Θα σου το δείξω σε λίγο. Για να το βρω, γιατί πρέπει να μπω στο ipop.gr και να το ψάξω. Μου στείλε η Εύα μήνυμα, μου λέει: αυτό που ανεβάσαμε είναι αφιερωμένο στο Στέφανο. Αλλά θα το βρω τώρα και θα το δείξω. Όσο εγώ θα ψάχνω το iPop, για πάμε μέχρι τη Δέσποινα Μαρδελενάκη να δούμε λίγο γκλαμουριά, να ανοίξει το μάτι μας, να δούμε χρυσές σφαίρες. Δέσποινα, έχουμε σήμερα. Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις χρυσές σφαίρες σε μια τελετή που θα γίνει τον Ιανουάριο του 2015. Έγινε η τελετή στο Beverly Hills. Να σας πω ότι η ταινία Birdman του Μεξικανού σκηνοθέτη Αλεχάνδρο Ινιάρη του προηγείται στις υποψηφιότητες. Έχει συγκεντρώσει 7 υποψηφιότητες. Και μάλιστα και οι πρωταγωνιστές της είναι υποψήφοι για καλύτερο ανδρικό ρόλο και για καλύτερο γυναικείο. Να σου πω ότι ανάμεσα στους ανθρώπους, στους άνδρες μάλλον ηθοποιούς που είναι υποψήφοι για βραβείο είναι ο Benedict Cumberbatch, το παιχνίδι της μίμησης, είναι ο γνωστός από την σειρά του BBC Sherlock Holmes, ενώ για πρώτο γυναικείο στο δράμα η Jennifer Aniston έχει τις υποψηφιότητες, καθώς και η Julianne Moore, η οποία έχει 2 υποψηφιότητες και για κομική ταινία, αλλά και για την και δραματική ταινία. Σε δραματική ταινία και η Reese Witherspoon είναι υποψήφια. Είναι μια τελετή που έγινε στο Beverly Hills. Το ανακοίνωσε η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου της υποψηφιότητας και να σου πω ότι τα Golden Globes είναι οι προάγγελοι των Όσκαρ, έτσι λένε πολλοί όσοι γνωρίζουν από κινηματογράφο. Και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Επειδή λοιπόν εμείς εδώ από αστέρες τέτοιας εμβέλειας δεν έχουμε, έχουμε κάτι άλλο. Μπορούμε να φωτογραφηθούμε μαζί τους, όλοι όσοι θέλουμε, και επισκεφτούμε το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, στο οποίο θα πάμε αμέσως τώρα. Θα συναντήσουμε τον κύριο Κοκκινίδη, τον Θεόδωρο, θα μας πει πώς θα κάνει όλα αυτά τα ομοιώματα, πώς θα δουλεύει κλπ. Και παράλληλα θα μας δείξει και πολιτικούς που φιλοξενούνται εκεί ανάμεσα στις εγχώριες και μη διασημότητες. Για παράδειγμα, ορίστε. Ποιος είναι μπροστά μας αυτή τη στιγμή και μπορούμε να του πάρουμε συνέντευξη. Καλά, αν δεν υπήρχατε εσείς από πίσω, κύριε Κοκκινίδη, να κουνιέστε, θα έλεγε κανείς ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είναι κανονικός. Ή ο Ανδρέας Παπαδρέου είναι αυτός, βρε παιδιά, έτσι. Σωστά, στέκω λίγο στο κέρι. Αυτό ήταν έπιφο. Κύριε Ταματάκια, όπου καλωσορίζω. Παιδιά, ειλικρινά σας το λέω. Από εδώ που κάθομαι, είναι σαν να βλέπω Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αλλά είναι Ανδρέας Παπαδρέου. Μπορεί να μην βοηθάει η κάμερα. Θόδωρε, συγγνώμη.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι, τώρα που ήρθε κοντά το πλάνο, το βλέπω ολοκάθαρο, ρε παιδιά. Με συγχωρείτε, δηλαδή δεν λέτε και κάποια κουβέντα. Πολλές φορές όταν βλέπουμε μια προσωπικότητα, πολλοί έχουν στο μυαλό τους κάποιο πρόσωπο σε κάποια ηλικία. Δεν έχουμε όλη την ίδια εικόνα. Εγώ ήταν φιλοτέχνησα τον Ανδρέα Παπανδρέου, στο μυαλό μου ήταν η εικόνα λίγο μετά στις αρχές της δεκαετίας του 80. Έτσι λοιπόν, πολλοί τον θυμούνται όμως ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, που ήταν πολύ διαφορετικός. Ή νεότερος επίσης ήταν διαφορετικός. Και να πω ότι τα πρόσωπα που έρχονται από το παρελθόν, που το φωτογραφικό υλικό δεν είναι πλούσιο, και εμένα με δυσκολεύει στο να δημιουργήσω και να αποτυπώσω τα χαρακτηριστικά στο βαθμό που ίσως θα ήθελα. Είναι πολύ πιο εύκολα εντός εισαγωγικών για μένα τα πράγματα όταν υπάρχει δυνατότητα να μου ποζάρει κανείς. Μία από τις προσωπικότητες που έχουν έτσι μεγάλο έργο να ποζάρουν, ώστε λοιπόν και εγώ μπορώ να έχεις απόλυτο πιο... δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν μου λες, Θεοδωρέ, επειδή τα έχουμε ξαναπεί, σου μιλάω με αυτή την άνεση και την οικειότητα, το έχουμε γνωριστεί κλπ. Πες μου, σε παρακαλώ, ποιο είναι το μείωμα δίπλα στο οποίο φωτογραφίζονται οι περισσότεροι επισκέπτες σου. Αυτό έχει να κάνει αναλόγως στις ηλικίες. Οι άνθρωποι της μεγαλύτερων ηλικιών στέκονται δίπλα στους πολιτικούς. Έτσι, μπράβο, ήθες. Γιατί τους είναι πολύ γνώριμα πρόσωπα, έχουν, τους έχουν αδυναμία. Οι νεότεροι βέβαια, περισσότερο... Εντάξει, δες εδώ τώρα, εξαιρετική είναι η δουλειά σου, καταπληκτική. Καταπληκτική. Για πάμε να δείξουμε και από κοντά λίγο με κάποια ομοιώματα ακόμη. Οι νεότεροι λοιπόν, όπως σας είπα, φωτογραφίζονται συνήθως στους pop stars, στα πρόσωπα που είναι πιο σύγχρονα. Έτσι λοιπόν, αναλόγως στις ηλικίες έχει να κάνει αυτό. Δεν έχει να κάνει με τόσο ότι ποιο έργο είναι αγαπημένο. Από εκεί πέρα νομίζω ότι το... Το καινούριο σου ομοίωμα είναι αυτό, έτσι, καινούριο απόκτημα. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο έργο που έχει μπει στο μουσείο. Είναι το κέρινο ομοίωμα της Ζωζό Σακουτζάκη. Το χειμώνα που μας πέρασε πόζαρε για μένα. Ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία να ζήσει να αναστραφώ, να τη γνωρίσω και να προσπαθήσω αυτό που για μένα είναι πολύ μεγάλο στοίχημα πάντα. Είναι γνωρίζοντας τους ανθρώπους αυτούς, να μπορέσω στοιχεία του χαρακτήρα τους να τα αποτυπώσω στο κερί. Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο, γιατί προσπαθώ να δώσω το χαρακτήρα σε ένα σταθερό υλικό, σε ένα υλικό στατικό. Έχει την δυσκολία του. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι όταν κανείς έχει και βρεθεί πετατέτ με το έργο, το νιώθει αυτό. Και μπορεί να δει και τον ζήλο, μπορεί να δει εκτός από την ίδια προσωπικότητα που είναι το προφανές και που είναι πολύ αγαπημένοι και σπουδαίοι όλοι. Να δει και τα υπόλοιπα στοιχεία που για μένα είναι πολύ σημαντικά. Δεν μου λες ρούχα και λοιπά. Έχεις ζητήσει από τον ίδιο τον καλλιτέχνη στην προκειμένη περίπτωση, από την κυρία Σαπουτζάκη, κάποιο δικό της ή το έχεις φτιάξει μόνο? Είναι ένα ρούχο αντιγραφό με κάποιο ρούχο που έχει φορέσει η ίδια. Μάλιστα. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως οι αθλητές μας, ο Θοδωρής Ζαγοράκης και η Βούλα Ιπακουλίδη, έχουν δωρήσει τις δικές τους στολές. Και όχι μου βέβαια να πω ότι είναι το κέρινο μήμα του Μίμη Πλέσσα. Ναι, το βλέπουμε. Φαίνονταν λίγο πριν στο πλάνο. Το βλέπουμε. Όπου και ο Μίμης ο Πλέσσας επίσης πόζαρε κάποια στιγμή, τα προηγούμενα χρόνια. Ένα πολύ σπουδαίο μεγάλο μουσικό κεφάλαιο του τόπου μας και πραγματικά έτσι είναι μεγάλη μας. Τώρα που το λες, ο Μίμης Πλέσσας είναι, γιατί νόμιζα ότι ήταν ο Στίβι Γόντερ. Στίβι Γόντερ είναι αρκετά πιο σκούρο ούτω ή άλλω. Εντάξει, μωρέ, έπεσα έξω και σε αυτό. Κάτι γίνεται λοιπόν με την κάμερα, εγώ. Δεν υπάρχει, ναι. Η Μαντόνα δεν είναι τώρα. Αυτό που βλέπω εγώ, σαν να πέφτει πιο αργά και πιο γρήγορα η εικόνα, την πριγκίπισσα Νταϊάννα βλέπω εγώ. Έλα βρε Θόδωρε, γιατί μου το κάνεις αυτό. Λοιπόν, πόσο καιρό σου παίρνει να κάνεις ένα ομοίωμα? Παίρνει περίπου 4-6 μήνες, αναλόγω και δυσκολία που θα συναντήσω. Και το επόμενο τώρα, αφού έχουμε και την Ζωζό Σαπουτζάκη εκεί, ήρθε να το δει η ίδια? Βέβαια, έχει βρεθεί εδώ στο μουσείο 2 φορές. Ήταν έτσι πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό για μένα, γιατί μπορούσα να προχωρήσω στα βήματα πάνω που ήθελα. Μάλιστα. Τα επόμενα βήματα, μια και να ρωτήσατε. Προσωπικότητες πολλές έχουμε στη χώρα μας και το εξωτερικό επίσης, βέβαια, που είναι πολύ σπουδαίες και μεγάλες. Οπότε προσπαθώ να αγγίξω πολλούς έτσι διαφορετικούς τομείς. Το επόμενο έργο είναι από το χώρο των γραμμάτων, δεν θέλω ακόμα να πω έτσι όνομα. Και είναι ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας με πολύ μεγάλο έργο. Μας έχει αφήσει πολύ μεγάλο έργο. Ποιος να είναι, έλα Στέφανε. Όχι όσο αυτό που είδαμε, βρε παιδί μου. Ο Έλληνας των τεχνών και των γραμμάτων που έχει αφήσει σπουδαίο έργο και που είναι εν ζωή, έτσι. Όχι, δεν είναι εν ζωή. Α, δεν είναι εν ζωή. Απλά τις σημαντικές μου φοβίζεται, οπότε σε σχέση με τα προηγούμενα αυτά που είναι. Γιατί αν ήταν εν ζωή, ξέρεις, θα περιοριζόταν λίγο το περιβάλλον, θα ήταν πιο πιθανό να βρούμε μία απάντηση.
Λοιπόν, α, η Βούλα Πατουλίδου με τη Βούλα Πατουλίδου. Τι ωραία. Σωστά. Καταπληκτική. Αυτή η φωτογραφία είναι από πέρυσι που είχαν μεταφερθεί τα έργα μου στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, όπου ήταν μια, για ένα διάστημα εκεί, για ένα μήνα περίπου, είχα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και φέρεσε πολύ κόσμο. Ο Αντώνης Ρέμος δεν είναι τώρα ο προηγούμενος, όχι. Ναι, λοιπόν, ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θόδωρε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετική δουλειά στην Καβάλα. Επισκέπτες, όσοι περάσετε από την πόλη, θα πάτε οπωσδήποτε να δείτε το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, διότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε απολύτως τίποτα από τα βρετανικά ανάλογα, Madame Tissot κλπ. Ευχαριστούμε τον Θόδωρο Κοκκινίδη και την καταπληκτική δουλειά που κάνει. Λοιπόν, έχετε παιδάκια. Θέλω να ρωτήσετε τα παιδάκια σας, τώρα αν είναι εύκολο, δηλαδή και στείλτε μας και ένα μήνυμα στο τηλέφωνο. Πώς πιστεύουν ότι οι μάγοι έφτασαν στη Φάτνη? Ποιος τους οδήγησε, πώς οδηγήθηκαν οι μάγοι, οι τρεις μάγοι, στη Φάτνη του Χριστού με τα δώρα τους? Διότι η έρευνα στο εξωτερικό δίνει ότι η απάντηση που δώσαν τα παιδάκια είναι από το Google Maps. Απλά τα πράγματα, δηλαδή τα παιδάκια νομίζουν ότι οι μάγοι πήγαν έτσι στη Φάτνη. Και είχαν και smartphones που είχαν φορτώσει στα Google Maps και βρήκαν φυσικά τα... Καλά, τρελό. Το 20% στην κάρτα διαβάζω. Θεωρεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ποδοσφαιριστής της Chelsea. Εμείς αυτήν την εκπομπή θα πούμε αλήθειες και θα πούμε ότι δεν είναι. Ο Ιησούς Χριστός είναι ποδοσφαιριστής, αλλά δεν είναι της Chelsea. Έχει πάρει μεταγραφή για τη Manchester United εδώ και ένα χρόνο, οπότε είναι παραπληροφόρηση. Τον διεκδικούσε και ο για τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάτι. Νομίζω ότι πολλοί θα μας κόψουν και την καλημέρα τώρα με αυτά που λέμε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τι άλλες ερωτήσεις γίνανε και πήρανε τέτοιες τρελές απαντήσεις? Απίστευτες απαντήσεις. Ένα στα δύο παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών πιστεύουν ότι στις 25 Δεκέμβρη γιορτάζουμε τα γενέθλια του Άγιου Βασίλη, ενώ το 10% πιστεύει ότι ο Ρούντολφ Λαφάκη βρισκόταν μέσα στο στάβλο τη στιγμή τη γέννηση του Θεανθρώπου. Απίστευτες απαντήσεις. Είχε λαφάκια. Δεν ξέρουμε αν ήταν ο Ρούντολφ, βεβαίως. Λαφάκια. Είναι πολύ νότια, νομίζω, για να έχει λαφάκια, αλλά... Αφού τα βάζουμε στη Φάτνη, μου το χαλάς. Εντάξει, Στέφανη, μου τα χαλάς. Ναι. Και κυρίως το χαλάς τα παιδάκια. Έπρεπε να δώσω και εγώ τις ίδιες απαντήσεις εκεί. Για πες, λοιπόν. Δειγματολόγιο 1000 παιδιά στη Βρετανία, σε μεγάλο εμπορικό κέντρο. Οι απαντήσεις πραγματικά σοκάρουν αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά δείχνουν πως δεν έχουν καμία γνώση σχετικά με τις γιορτές των Χριστουγέννων. Απαντούν μόνο με ό,τι βρίσκουν στο διαδίκτυο ή σχετικά με πώς συνδυάζουν στο δικό τους το μυαλό. Καλά, το επικό βεβαίως ήταν το πώς φτάσανε στη Φάτνη οι μάγοι, ρε παιδί μου. Με το Google Maps ήταν το κινητό και τους έδειχνε πού θα, περίπου θα πάνε. Άλλες τέτοιες απαντήσεις έχεις συγκεντρωμένες? Οι πιο χειρές, τα πιο χειρά χαστούκια σε αυτές τις απαντήσεις ήταν εκτός από το Google Maps αυτό της, που θεωρούσαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ποδοσφαιριστής στη Τσέλσι. Μάλιστα, όσα παιδιά δεν θεωρούσαν πως ήταν ποδοσφαιριστής, δήλωσαν πως ήταν ή αστροναύτης ή παίχτης στο X-Factor. Στο X-Factor ο Χριστός. Ναι. Famous, δεν το συζητάμε. Επίσης, τα παιδάκια αυτά, τα οποία τα λέμε παιδάκια, 5 με 12. 12 δεν το λες και παιδάκι ακριβώς το παιδάκι. Έχει πάει σχολείο, έχει μάθει τα βασικά. Όταν το ρωτήσανε τι γιορτάζουμε στις 25 Δεκεμβρίου, είπε τα γενέθλια του Βασίλη. Απλά πράγματα. Ένα στα τρία παιδιά, μάλιστα, είπε πως ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε στο Νότιο Πόλο. Δηλαδή, απίστευτες απαντήσεις που δεν έχουν καμία βάση. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Μη φύγεις. Βάλτε το βίντεο. Προσέξτε τι κάνανε σε μια γειτονιά. Συγχρονίσαν τα φωτάκια όλα, τα χριστουγεννιάτικα, και τα κάνανε σε αυτό το ρυθμικό μια ολόκληρη γειτονιά. Και σηκώσαν και ένα ντρόουν και δείτε, βάλτε και τον ήχο. Το Wizards of Winston είναι το τραγούδι, of Winter, με συγχωρείς, είναι το τραγούδι που κάνουν κάθε χρόνο μια τέτοια εκδήλωση, σαν ένα μίνι διαγωνισμό για το ποια πόλη, ποια γειτονιά των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχει τον καλύτερο στολισμό και τη μεγαλύτερη πρωτοτυπία στο πώς θα πρωτοτυπήσουν. Εδώ λοιπόν συγχρονίστηκαν τα σπίτια, βάλτε ξανά φωνή λίγο. Yeah.
Έχω απολαύσει. Είναι καταπληκτικό, παιδιά. Είναι απίστευτο ο συντονισμός της γειτονιάς ολόκληρης με τα φωτάκια να λειτουργούν έτσι, να παίζουν έτσι. Να είναι σαν φωτορυθμικό δηλαδή στο τραγούδι αυτό. Ξέρεις, θα πει φωτορυθμικό ή είναι πολύ παλιά έκφραση. Ξέρεις, εντάξει, ησύχασα τώρα. Δεν μου λες, εμείς έχουμε κάτι τεχνολογικά προηγμένο σε αυτή τη χώρα. Έχουμε τεχνολογικά. Τι έχουμε? Γραμματώσιμα από. Από αυτά που τα αφήνει και κολλούνται. Και από αυτά που τα αφήνει και κολλούνται, μόνο που έχουν πάνω το νέο barcode. Το οποίο θα μπορείς να διαβάζεις κάποιος με το smartphone του. Στην ουσία θα ψέλουν τα καινούργια γραμματόσημα. Τα γραμματόσημα που μιλάνε. Τα γραμματόσημα που τραγουδούν τα Χριστουγεννιάτικα. Δείχτε τα. Να τα δοκιμάσουμε. Εδώ, εμείς. Crash test στα καινούργια γραμματόσημα. Λοιπόν, τα καινούργια γραμματόσημα των ελληνικών ταχυδρομείων μιλούν, τραγουδούν, σας λένε τα τραγούδια, τα κάλαντα, τα τραγούδια των Χριστουγέννων κλπ. Είναι αυτά που βλέπετε στις οθόνες μας και έχουν αυτούς τους κώδικους, τους κώδικες, τους έξυπνους κώδικες, οι οποίοι τώρα θα δούμε αν λειτουργούν. Μισό λεπτάκι να το ψάξω λιγάκι να βρω εγώ την εφαρμογή μου εδώ πέρα που έχω. Πρέπει να κατεβάσετε βεβαίως την ανάλογη εφαρμογή. Ένα QRP reader ή ένα QRC reader. Πολύ εύκολα θα κάνετε τη δουλειά σας με αυτό. Ανοίγετε λοιπόν την εφαρμογή στο κινητό. Επί της ουσίας μπαίνει, παίρνει πρόσβαση στην κάμερα του τηλεφώνου και σκανάρει τον κώδικα. Τον έπιασε τον κώδικα ήδη. Για να ακούσουμε τι κάνει. Λέει, τα ελληνικά ταχυδρομεία σας εύχονται χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Και τι ακούγεται? Για κάτσε να το βγάλω από το αθόρυβο. Ορίστε. Αυτό το τραγουδάκι μας το τραγουδάει αυτή η κάρτα. Κανονικά τα κάλαντα των Χριστουγέννων. Να μπούμε λίγο και στην άλλη. Για να μπούμε λίγο και σε μία άλλη. Προσέξτε τώρα, έτσι, ανοίγει η εφαρμογή και πάμε να σκανάρουμε αυτό. Το πιάσε. Τα ελληνικά ταχυδρομεία μας εύχονται χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Το ίδιο κι αυτό. Το ίδιο. Βάλτε και κανένα άλλο, παιδιά. Μόνο τα κάλαντα. Βάλτε και κάτι διαφορετικό. Μόνο τα κάλαντα σε όλα τα γραμματόσημα. Βάλτε για το Ρούντολφ. Τώρα που αρέσει στα παιδάκια. Λοιπόν, με αυτό θα σας χαιρετήσουμε, θα πάμε προς το τραπέζι. Πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε Θεσσαλονίκη. Θα πάμε τώρα Θεσσαλονίκη. Σε λίγο. Στη Θεσσαλονίκη θα σας πάμε σε χριστουγεννιάτικο χωριό. Οπότε μην φύγετε. Καθίστε εδώ. Αλλά τηλεφωνήστε και στο 14748 για να αποκτήσετε 1000 ευρώ μετρητά. 1000 ευρώ σε μετρητά. Θα φτάσουν στα χέρια σας αν είστε ο πιο γρήγορος ή η πιο γρήγορη από όσους μας παρακολουθείτε. Σηκώστε τώρα το τηλέφωνο, πάρτε στο 14748 αν θέλετε το μεσημέρι να έχετε 1000 ευρώ στο πορτοφόλι σας ή στην τράπεζα ή τουλάχιστον στο λογαριασμό σας, στο τάξης, για να κλείσετε κάποια τρύπα όπως λέει και ο κόσμος και ο λαός. Δικά σας το 14748, διάλειμμα διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγο και πάλι εδώ. Διαβάζω μήνυμα που έστειλε η Ελένη, η Θήβα. Ο ένας μου γιος, λέει, στο Twitter μου το έστειλε, λέει ότι οι Σπαρτιάτες έστειλαν τους μάγους στη Φάτνη. Οι Σπαρτιάτες τους έστειλαν. Μικρούλικο είναι, μωρέ, το καημένο, το γλυκούλι μας. Θα του εξηγήσει βεβαίως η μαμά Ελένη ότι τα πράγματα δεν γίνανε ακριβώς έτσι. Οι υπόλοιποι θέλετε, όσοι θέλετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 14748 και να διεκδικήσετε τη σημερινή μας προσφορά, που προσέξτε τι είναι. Είναι 1000 ευρώ σε μετρητά. Είπαμε σήμερα και λόγω των γιορτών που έρχονται και λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του χρόνου και λόγω της οικονομικής δυσκολίας στην οποία βρισκόμαστε όλοι, να μην σας προσφέρουμε σήμερα κινητά, λάπτοπ, κομπιούτερ, τηλεοράσεις κλπ. Αλλά να σας δώσουμε ρευστό, μετρητά. Ένα χιλιάρικο λοιπόν, 1000 ευρώ για να τα βάλετε στο πορτοφόλι σας, στο τραπεζικό σας λογαριασμό ή να πληρώσετε τις υποχρεώσεις σας δικά σας αν τα διεκδικήσετε στο 14748 και καλή επιτυχία σε όλους. Ελάτε τώρα να δούμε τι συνέβη λόγω της βροχόπτωσης στο ρέμα της Εσκατιάς. Ο Βαγγέλης Γκούμας είναι εκεί και έχουμε μια κατάρρευση στο οδόστρωμα. Βαγγέλη. Έτσι ακριβώς είναι, Πόπη. Δυστυχώς επαληθεύτηκαν οι φόβοι που είχαμε σε ρεπορτάζ που είχαμε προβάλει τις προηγούμενες ημέρες. Αυτός ο δρόμος λοιπόν χθες το βράδυ με τη δυνατή νεροποντή, όπως μπορείτε να δείτε, κατέρευσε όλος. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε περνάνε αυτοκίνητα από το δρόμο.
Ξυστά λοιπόν από το σημείο που έχει καταρρεύσει μέσα στο ρέμα της Ασχατιάς. Είναι μια κατάσταση η οποία είχε ξεκινήσει ουσιαστικά από τις πρώτες πλημμύρες πριν από 1,5-2 μήνες. Κανείς εδώ λοιπόν δεν ήρθε να δει τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται, να γίνουν κάποια έργα, με αποτέλεσμα μετά από 2 μήνες με τη συνεχή νεροποντή ο δρόμος κατέρευσε. Οι κάτοικοι εδώ διαμαρτύρονταν και έλεγαν ότι δεν έχει έρθει κάποιος από την περιφέρεια ή από το Δήμο προκειμένου να δει τι γίνεται, ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν. Και αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς με την εικόνα είναι ότι και το υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου είναι θέμα χρόνου να καταρρεύσει. Μπροστά η γέφυρα που περνάνε και αυτή τη στιγμή αυτοκίνητα, και εδώ η γέφυρα έχει φύγει, ένα μεγάλο κομμάτι έχει αποκολληθεί, αλλά και στο σημείο στο οποίο πατάμε και εγώ και ο συνάδελφος ο Ηλίας Σαββόπουλος, ουσιαστικά είναι κούφιο από κάτω. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το βλέπουμε με τα μάτια μας πώς έχει φύγει το οδόστρωμα λοιπόν και λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων εκεί. Μια περιοχή η οποία συνεχώς ταλαιπωρείται. Συνεχώς. Φεύγουμε για να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να δούμε τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει φορέσει βεβαίως και αυτή τα γιορτινά της εν ώψη Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Και η Λία βρίσκεται. Πού νομίζετε, για πάμε. Έχει και παιδιά γύρω της από ό,τι βλέπω. Λία, καλή σου μέρα. Μέσω του ipop.gr θα πάμε στην πρώτη ημέρα λειτουργίας του Αστερόκοσμου. Και είμαστε στο εργοστάσιο Σοκολάτας, το πιο γλυκό εργοστάσιο που υπάρχει. Και από νωρίς το πρωί έρχονται οι μαθητές των σχολείων, όλων των τάξεων και δημοτικών και γυμνασίων και λυκείων έχουμε εδώ πέρα. Έρχονται σήμερα πίσω μας, είναι οι μαθητές που ήρθαν από το Λύκειο, από τον Εστόριο Καστοριάς, μόνο και μόνο για το εργοστάσιο Σοκολάτας. Και ο κύριος Αβανίδης, ο εμπνευστής του, θα μας πει τι ακριβώς βλέπουμε, τι γίνεται σήμερα εδώ. Σας καλωσορίζουμε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης και στέλνουμε τις πιο γλυκές, τις πιο σοκολατένιες ευχές για καλά Χριστούγεννα σε όλη την Ελλάδα. Βρισκόμαστε στο Εργοστάσιο και Μουσείο Σοκολάτας αυτές τις μέρες και λόγω του Αστερόκοσμου που ξεκινάει σήμερα γίνεται ένα υπέροχο, πολύ λαχταριστό Christmas Choco Factory. Εδώ υπάρχουν απίθανα θέματα για όλες τις ηλικίες και βεβαίως είναι ένα σημαντικό θεματικό πάρκο που συνδυάζει την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία και μπαίνουμε έτσι όλοι οι επισκέπτες μας στην αρχή του πάρκου μας, στο μουσιακό τμήμα, εκεί όπου όλοι γνωρίζουν την μέχρι σήμερα άγνωστη ιστορία της σοκολάτας και του κακάο με τα πάρα πολλά μυστικά που υπάρχουν. Εδώ αγγίζουν μικροί και μεγάλοι πραγματικούς φρέσκους καρπούς κακάο, παίρνουν ως αναμνηστικό σπόρους κακάο για να θυμούνται την επίσκεψή τους και σίγουρα μέσα με έναν βιωματικό τρόπο, μπαίνοντας στο κομμάτι που έχουμε δημιουργήσει, επειδή η ιστορία της σοκολάτας και του κακάο ξεκινάει από μια ζούγκλα και από τους Ασδέκους, έχουμε δημιουργήσει και τις ανάλογες συνθήκες. Ένας μισογκρεμισμένος ναός Ασδέκων μέσα σε μια ζούγκλα, με πραγματικές όμως συνθήκες τροπικού κλίματος, για να νιώσουν όλοι πώς είναι η περιοχή όπου φύεται και το κακάο. Έχει και την υγρασία και τις θερμοκρασίες. Βλέπουμε μια πολύ ωραία ταινία με τον αγαπημένο ηθοποιό, τον Θανάση τον Τζαλταμπάση, που περιγράφει και αυτός με τον δικό τρόπο την ιστορία της σοκολάτας. Όλα τα στάδια παραγωγής της σοκολάτας. Και φυσικά μετά το μουσείο μπαίνουμε στο κυρίως εργοστάσιο, εκεί όπου αρχίζει περισσότερο το παιχνίδι, αρχίζουν περισσότερο οι γευστικές δοκιμές με σοκολάτες διαφόρων τύπων, ιδιαίτερες σοκολάτες, με κρασάκι για τους ενήλικες και βέβαια εδώ στο εργαστήρι της σοκολάτας τα παιδιά κάνουν τις κατασκευές τους. Εδώ βλέπουμε τις εικόνες που τα παιδιά μπορούν να πιάσουν τη σοκολάτα και να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί. Υπάρχουν αντίστοιχα όμως εργαστήρια και μπισκότου. Υπάρχει ο ποιοτικός έλεγχος της σοκολάτας, εκεί όπου γίνονται κρυκτικά πειράματα με θέμα τη σοκολάτα. Και βεβαίως, αφού περάσουμε από έναν λαβύρινθο, από έναν μαγικό λαβύρινθο, που είναι μια μηχανή του χρόνου, και ταξιδέψουμε στις εποχές που ταξίδεψε και το κακάο, θα φτάσουμε στο μεγάλο μυστικό. Ποιο είναι το μεγάλο μυστικό? Ο μεγαλύτερος καταράκτης πραγματικής σοκολάτας της Ευρώπης. 1.200 λίτρα πραγματικής σοκολάτας ρέει μέσα στο εργοστάσιο και δίνει ενέργεια σε κάθε τμήμα του εργοστασίου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με την πρώτη ευκαιρία θα έρθουμε να σας δούμε από κοντά. Λοιπόν, στο μεταξύ, τυχερή η Λία που είναι εκεί. Το δεύτερο σίγουρο είναι ότι θα σας στείλουμε εμείς πολλές σοκολάτες για να αποδείξουμε ότι είμαστε πραγματικά ελκυστικοί και ένα εργοστάσιο. Θα δωροδοκηθούμε. Θα καθίσουμε και θα δωροδοκηθούμε στην προηγούμενη περίπτωση. Να είστε καλά, καλημέρα. Περισσότερα στο ipop.gr. Πολύ γλυκό θέμα από τη γλυκιά Λία. Το οικογένεια, δεν έχω
Αδυναμία είναι γνωστό. Λιάκη, φιλάκια πολλά. Γεια σας τώρα, αστερόκοσμο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι έχουμε. Έχουμε και μεγάλες επισκέψεις στην πατρίδα μας τις επόμενες ημέρες. Για όσους θέλετε να βγείτε να διασκεδάσετε και να ζήσετε διαφορετικές εμπειρίες και μάλιστα εν ώψη Χριστουγέννων, ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ θα έρθει στην Αθήνα και για μια εμφάνιση στο Μέγαρο Μουσικής Βάλια. Στο Μέγαρο Μουσικής, 19 Ιανουαρίου θα μας έρθει πάπη ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ. Θα μας απαγγείλει αποσπάσματα από τις εξομολογήσεις του Αγίου Αυγουστίνου, που και ο Άγιος Αυγουστίνος έχει ζήσει ένα έκλειτο βιο, όπως ζει και ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ. Θεωρείται το κακό παιδί. Έχουν απομακρύνει ότι έχει νόπρευμα από χείρι του. Η τελευταία του εμφάνιση δεν ήταν από τις καλύτερες. Να μας έρθει νυφάλιος, γιατί θέλουμε να απολαύσουμε το ταλέντο του. Και τελευταία δεν το πάει πολύ καλά. Και έχει βρεθεί πολλές φορές μεθυσμένος και έχει κατηγορηθεί παλιότερα για κακοποίηση και επίθεση. Επίσης, τελευταία είχε γίνει ντόρος με το γεγονός ότι απαρνήθηκε τη γαλλική υπηκότητα και πήρε τη ρώσικη προκειμένου να αποφύγει την υψηλή φορολογία. Πάντως, εμείς θα τον απολαύσουμε όπως και να έχει στις 19 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα έχουμε λόγους για να γιορτάσουμε, θα έχουμε αλλάξει το χρόνο, θα είμαστε μέσα στην καλή χαρά. Ένας άνθρωπος ανάμεσά μας όμως, ένας συνάνθρωπός μας από το Βόλο, μάλλον, όπως όλα δείχνουν, είναι σαν την καλή χαρά από σήμερα κιόλας. Διότι είναι ο υπερτυχερός του Τζόκερ και κέρδισε 5, κάτι εκατομμύρια ευρώ. Και θα πάμε κατευθείαν στον ιδιοκτήτη του πρακτορείου όπου παίχτηκε το τυχερό δελτίο. Είναι ο κύριος Ιωάννη Τζικόπουλος. Καλή σας μέρα, κύριε Τζικόπουλε. Καλημέρα από τον ωραίο Βόλο και τον προχειρό Βόλο. Και υπερτυχερό, έτσι. Και ναι, και υπερτυχερό Βόλο. Ναι. Για πείτε μας λοιπόν, ξέρετε καταρχάς ποιος είναι? Όχι, δεν έχουμε, δεν ξέρουμε ακόμα, όχι. Όχι, να μας πείτε όνομα, να μας πείτε όμως αν είναι οικογενειάρχης, αν είναι νέος, μεγαλύτερος, αν έχει ανάγκες ή όχι. Δεν ξέρουμε τίποτα, ειλικρινά σας μιλάω, δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν έχει επικοινωνήσει, δεν έχει επικοινωνήσει μαζί σας. Όχι, όχι, ούτε επικοινωνία έχουμε με τον άνθρωπο. Λίγο σε περίπτωση που μας παρακολουθείτε από το Βόλο, ψαχτείτε μήπως είστε εσείς ο τυχερός, έχει εμφανιστεί, έχει δηλώσει ότι είναι ο νικητής κάποιος. Όχι. Ωραία, οπότε ψαχτείτε, παιδιά, βγάλτε όσοι έχετε παίξει στο Βόλο, στο πρακτορείο του κυρίου Τζικόπουλου. Να μην ξέρει κιόλας ότι έχει κερδίσει. Αυτό λέω. Και τα νούμερα, ναι. Αυτό λέω, οπότε ψαχτείτε εκεί στο Βόλο. Υπάρχει ένας τυχερός που έχει κερδίσει 5,1 εκατομμύρια ανάμεσά σας. Τι σας λένε σας από το πρωί που τώρα πια είστε και το τυχερό πρακτορείο? Υπάρχει πολύ χαρά στο μαγαζί, συγχαρητήρια από τους πελάτες. Πόσα λεφτά πλήρωσε ο υπερτυχερός για τα... 2,5 ευρώ. Πω, ήταν τυχαία επιλογή. 5 στήλες, 2,5 ευρώ. 5 στήλες, 2,5 ευρώ λοιπόν. Και, και η τύχη ήταν μαζί του. Από σήμερα είχατε ξανά άλλα τέτοια κέρδη, αλλά κέρδη στο παρελθόν. Στο Βόλο νομίζω πως τόσο μεγάλο ποσό δεν νομίζω να έχει ξαναυπάρξει. Και ειδικά στο μαγαζί είναι το πρώτο μεγάλο ποσό. Μακάρι να φέρετε τύχη και σε άλλους, κύριε Τζικόπουλε. Να είστε καλά. Μακάρι, επαναλαμβάνω, επειδή μάλλον δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο τυχερός, στο Βόλο ψαχτείτε. Μπορεί να είστε εσείς. Ποιος ξέρει. Εγώ δηλαδή στη θέση σας θα είχα φύγει τώρα τρέχοντας και θα κοιτούσα αν έπαιξα κανένα τζόκερ, αν ανήκω στους τυχερούς. Και από το Βόλο πάμε μέχρι τα Τρίκαλα. Έγινε μια μεγάλη επιχείρηση μεταφοράς ενός άγριου ζώου από το ζωολογικό κήπο των Τρικάλων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλη η διαδικασία κράτησε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως τις λεπτομέρειές της και μάλιστα καταγράφηκε λεπτό προς λεπτό από το BBC και θα παιχτεί σε ένα ντοκιμαντέρ. Μιλάμε με τον συνάδελφο, τον Οδυσσέα Ράπτη από τα Τρίκαλα. ΑΕ, καλημέρα σας, κύριε Ράπτη. Καλημέρα, θα ήταν μεγάλη μου τιμή να είμαι συνάδελφο δικό σα. Αυτό νόμιζα ότι είσαστε τα Τρίκαλα. Προσέξτε, νόμιζα τα Τρίκαλα.gr. Αλλά μετά είδα το ΑΕ και λέω τι λέω. Καλά είμαι, κύριε Ραφ. Τι έγινε με τη μεταφορά, για πείτε μα. Τι είναι τα Τρίκαλα ΑΕ? Η Τρίκαλα ΑΕ είναι η αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικαίων. Βγήκαμε και πέρσι, είμαστε στο Μήλο των Εξωτικών, όλα αυτά. Μάλιστα. Σωστά. Η Τρίκαλα ΑΕ λοιπόν χρηματοδοτεί εδώ και αρκετά χρόνια τη λειτουργία του ζωολογικού κήπου, όχι ως προς την πλευρά της ευπρέπειάς του, αλλά κυρίως τις διεθνείς του σχέσεις. Δηλαδή υπάρχει ένας ζωολογικός κήπος, ο οποίος ιδρύθηκε το 1980 στα Τρίκαλα, και λόγω του ότι ήταν... Ο τίγρης είναι αυτός που βλέπουμε στις οθόνες μας τώρα. Είναι ο φίβος. Αυτός είναι ο φίβος. Αυτό είναι ο φίβος. Και γιατί το στείλατε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Σαντιέγκο? Δύο λεπτάκια. Το 80 ιδρύθηκε ο κήπος. Μας στείλανε από το Υπουργείο Γεωργίας. Κύριε Ράπτη, δεν είμαστε συνάδελφοι, αλλά εδώ θα σας μαλώσω εγώ τώρα. Διότι αν μου πιάσετε από το 80 την ιστορία μέχρι σήμερα, θα χρειαστούμε δύο εκπομπές για να τα πούμε.
Αυτό και αυτό που λέτε. Λοιπόν, ο φίβος μας λοιπόν είναι το Τίγρης που μας είχε απομείνει, καθώς τον πέρυσι η αδελφούλα του η Αθηνά πάνω σε μια επέμβαση για να φτιάξουμε το πόδι της έφυγε, επιβίωσε. Και ο φίβος έκτοτε έδειχνε σημάδια μελαγχολίας και ήταν μόνος του μέσα σε έναν εξαιρετικό και τεράστιο χώρο. Έτσι λοιπόν ο κύριος Μπάρνς, ο σύμβουλός μας σε θέματα ευζοίας από το Λονδίνο, από το Ηνωμένο Βασίλειο, κατόρθωσε και βρήκε στο Σαν Ντιέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών ένα κέντρο περίθαλψης αγρίων ζώων που βρίσκονται σε κοντά στο θάνατό του. Δηλαδή ο φίβος μας είναι 15 ή 18 ετών. Γυροκομείο ζώων δηλαδή, έτσι. Ναι, κάπως έτσι, γυροκομείο, πολύ ωραία η έκφρασή σας. Έτσι λοιπόν τα χρήματα που απαιτεί για τη μεταφορά ήταν αρκετά. Έκανε έναν έρανο μέσα από τα διεθνή μέσα και μάλιστα το BBC συνέδραμε σε αυτό αρκετά, με αρκετά χρήματα, γι' αυτό και ήταν χθες κινηματογραφούσα. Έφτασε στο Σαν Ντιέγκο. Τώρα που μιλάμε, προσγειώνεται στο Σαν Ντιέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών και μετά με αυτοκίνητο, με φορτηγό, θα μεταφερθεί στο κέντρο του Σαν Ντιέγκο, στο πολύ σωστά, όπως είπατε, γυροκομείο αγρίων ζώων. Τι συγκινητική ιστορία όμως. Πέθανε το τέρι του και άρχισε να έχει μελαγχολία, Η αδερφή του ήταν αδερφάκια και είχαν μια δυσπλασία στα πίσω πόδια. Πάλι μας τα είχε στείλει το Υπουργείο Γεωργίας, τα είχε κατάσχει από τσίρκο, το οποίο είχε έρθει στην Ελλάδα. Ζήσανε μαζί μας 15 χρόνια. Εμείς φροντίσαμε να τους έχουμε ένα από τα, πολύ, από τα πιο πολυτελή και πιο όμορφα κλουβιά για τίγρης στην Ευρώπη. Ήτανε, ας το πω, τα αγαπημένα μας ζώα. Και τώρα το ζωολογικό μας κήπο θα το μετατρέψουμε σε ελληνική χλωρίδα και πανίδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ράπτη, που ήσασταν κοντά μας. Καλημέρα σας, καλή σας μέρα. Λοιπόν, αλλαγή θέματος τώρα από τη συγκινητική ιστορία των άγριων ζώων. Πάμε τώρα σε άλλα άγρια πράγματα που συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή του τόπου και δει στο Πασόκ. Είναι κοντά μας ο κύριος Θάνος Μωραΐτης, ο βουλευτής του Πασόκ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Συγκρίνονται οι αγριότητες μεταξύ τους ή όχι? Όχι, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Τι βλέπετε να γίνεται τώρα, κυρία Μωραΐτη, για πείτε μας, τι κίνηση ήταν αυτή από την πλευρά του κυρίου Παπανδρέου? Ο κύριος Παπανδρέου έκανε την κίνησή του και μίλησε ξεκάθαρα, πιστεύω, ανοιχτά για το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Και εκτιμώ ότι είπε ουσιαστικά πράγματα και κατέθεσε βεβαίως και την πρότασή του. Αυτό το οποίο είπε πάνω απ' όλα και μίλησε για συνένεση, μίλησε για σύνεση και για συνεννόηση. Και για να φύγουμε από τον κύριο Παπανδρέου, γιατί προφανώς δεν με καλέσατε να εκπροσωπήσω τον κύριο Παπανδρέου, αλλά να σας μεταφέρω, αυτά τα οποία γίνονται αυτές τις μέρες. Σας λέω ότι τα πράγματα, κυρία Τσαμπανιού, είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμα για τη χώρα και εκτιμώ τόσο ο κύριος Παπανδρέου σου και άλλοι πολιτικοί παράγοντες αυτού του τόπου θα πρέπει δημοσίως να τοποθετηθούν, δημοσίως να πάρουν θέση. Πρέπει να δούμε τη σκληρή πραγματικότητα κατάματα και να πάρθουν πρωτοβουλίες. Για δώστε λίγο πολύ την πραγματικότητα, έτσι όπως την αντιλαμβάνεστε. Πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα οδηγούνται σε μεγαλύτερο αδιέξοδο από αυτό το οποίο βρίσκονται σήμερα. Δηλαδή. Πάρθηκε μια απόφαση από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό, περί επίσπευσης της προεδρικής εκλογής. Φοβάμαι ότι είναι μια απόφαση η οποία δεν προετοίμασε το περιβάλλον ώστε να πετύχει τον στόχο τον οποίο ήθελε να εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας. Και βεβαίως οδεύουμε και μπαίνουμε σε ένα τρίμηνο αρκετά δύσκολο, με πολλά θέματα ανοιχτά. Και τα ανοιχτά θέματα είναι η διαπραγμάτευση, είναι η ρύθμιση του χρέους, είναι η συνταγματική αναθεώρηση που όφυλαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, κυρία Τσαπανίδου, να προτάξουν ως πρώτο και μεγαλύτερο ζήτημα απ' όλα πριν οδηγηθούμε στις κάλπες. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο κύριος Παπανδρέου, πολλοί άλλοι και εγώ πριν, έχουμε βάλει όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί πιστεύω δεν μπορούμε πλέον να παίζουμε κανένας με τις τύχες της χώρας, ειδικά σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκρία. Θα βρεθούν οι απαραίτητες ψήφοι έτσι ώστε να κλείσει το θέμα του Πρόεδρου. Όπως διαμορφώνεται το περιβάλλον αυτή τη στιγμή, εγώ άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή χθες την τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά, του Πρωθυπουργού, στην κοινοβουλευτική ομάδα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά φοβάμαι ότι ίσως δεν είναι ο πρώτος στόχος του Πρωθυπουργού για τις Νέες Δημοκρατίες. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αν ήθελε πραγματικά ο κύριος Πρωθυπουργός τις επόμενες δύσκολες και κρίσιμες ώρες και μέρες για τη χώρα να πετύχει αυτόν τον στόχο, πιστεύω θα έκανε μια άλλη ομιλία, παράδειγμα. Θα μπορούσε να συνθέσει πράγματα, να καλέσει πολιτικές κινήσεις ή κόμματα κοντά του και όχι να
απομονωθεί και σκληρά, αν θέλετε, να μιλά για τρεις ψηφοφορίες όπου θα είναι το ίδιο πρόσωπο και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να ελπίζω και είμαι από αυτούς που ελπίζω ότι έστω και την τελευταία ώρα θα μπορέσουμε πράγματι να έχουμε μια λύση σε αυτό το μεγάλο θέμα. Αλλά γιατί το πρόβλημα δεν είναι η Προεδρία της Δημοκρατίας. Το πρόβλημα είναι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, το κρίσιμο αυτό θα διάστημα. Πάμε και σε αυτό. Να πάμε στα κρίσιμα. Η Προεδρία της Δημοκρατίας θα κλείσει. Ο κύριος Δήμας, δηλαδή, μέχρι και την τρίτη ψηφοφορία θα καταφέρει να συγκεντρώσει 180 τουλάχιστον. Το ελπίζω. Είμαι από αυτούς όμως που. Εσείς στο Πασόκ δεν έχετε, δεν έχετε ανθρώπους που το βλέπουν διστακτικά. Όχι, κανένας. Θέλω να πω και να υπογραμμίσω και να τονίσω ότι οι βουλευτές Πασόκ, κυρία Τσαπανίδου, έχουν σηκώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Αυτό το οποίο έχουν προτάξει σε όλες τις φάσεις είναι η πολιτική σταθερότητα. Και μάλιστα έχουμε ψηφίσει πράγματα με τα οποία μπορεί να διαφωνούσαμε. Αλλά το κάναμε γιατί έπρεπε να προχωρήσει η χώρα. Βεβαίως, πολλοί από εμάς, ξέρετε, νιώθουμε εκτεθειμένοι αυτή τη στιγμή. Και νιώθουμε εκτεθειμένοι γιατί ενώ έχουμε τραβήξει όλο αυτό το κάρο 2,5 χρόνια, μετά από, αν θέλετε, μία, δεν θα λέγα λάθος διαπραγμάτευση, αλλά από πολλούς λάθος χειρισμούς στο τελευταίο χρονικό διάστημα, οδηγηθήκαμε σε ένα αδιέξοδο σε επίπεδο διαπραγμάτευσης. Η κυβέρνηση έβαλε τους 3-4 τελευταίους μήνες κάποιους στόχους. Κανένα από τους στόχους αυτούς δεν πέτυχε. Εγώ και πολλοί άλλοι φωνάζαμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι θα πρέπει η χώρα να προετοιμαστεί, ότι τέλος του 2014 φεύγουμε από το μνημόνιο και έχουμε μπροστά μας δύσκολες αλλά πάρα πολύ κρίσιμες επιλογές. Το αν θα πρέπει να βγούμε στις αγορές, πώς θα βγούμε στις αγορές, αν θα μπούμε σε άλλο πρόγραμμα, να δούμε τους συμμάχους μας, να δούμε 1000 πράγματα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν έγινε καμία προετοιμασία. Και αντί έστω την τελευταία στιγμή να πάρθουν αποφάσεις και πρωτοβουλίες, αν θέλετε, από τον Πρωθυπουργό σε επίπεδο Βουλής, να έρθουν τα άλλα κόμματα, να συζητήσουν, να δουν τα διέξοδα από κοινού, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη την εθνική συνεννόηση, την συνένεση, την σύνεση και όλα αυτά, εκτιμώ ότι τα πράγματα οδηγήθηκαν εντελώς σε ένα άλλο σημείο και πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα δρομολογούνται για εκλογές στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Γίνανε δηλαδή άστοχες κινήσεις και στη διαπραγμάτευση και από τον κύριο Βενιζέλο και από τον κύριο Σαμαρά. Θα σας πω βεβαίως. Ναι, μιλάω πάρα πολύ ξεκάθαρα. Ήσασταν εκεί και εσείς όμως. Μιλάω βεβαίως. Είσαστε και εσείς βουλευτές του Πασόκ. Ήμασταν εκεί και εμείς και σας είπα ότι ήμουν από αυτούς που έβαζα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα εδώ και 6 μήνες. Θέλω να θυμίσω σε εσάς αλλά και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν ότι μέλη της κυβέρνησης έδιωχναν το Δουνουτού από τη χώρα, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός έσκιζε σελίδα-σελίδα το μνημόνιο. Έγινε ένα τραγικό λάθος, κυρία Τσαπανίδου. Συριζοποιήθηκε ο πολιτικός λόγος της κυβέρνησης, εγκαταλείφθηκε ένα σχέδιο το οποίο δεν έχει σημασία αν συμφωνούσα εγώ ή όχι, αλλά τουλάχιστον υπήρχε ένα σχέδιο και στο επίπεδο πλέον και στο πεδίο του λαϊκισμού προσπάθησε η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την αντιπολίτευση. Και αυτό ήταν ένα τραγικό λάθος. Και τις επιπτώσεις αυτού του στρατηγικού λάθους τις ζούμε σήμερα. Οδηγηθήκαμε σε μία λάθος διαπραγμάτευση, σε μία λανθασμένη διαπραγμάτευση. Είχαμε την εικόνα της Γαλλίας όπου κατέρευσαν όλα στη διαπραγμάτευση. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, σας θυμίζω, οδηγούνταν στο φιάσκο του Λονδίνου και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σημείο 0. Εμάς μας παρουσιάζαν μία εικόνα σκληρής διαπραγμάτευσης με την Τρόικα, κυρία Μωραΐτη. Ακριβώς. Και σε εσάς το ίδιο. Σε όλους. Μα είναι σκληρή διαπραγμάτευση με την Τρόικα, κυρία Τσαπανίου. Εσείς ποτέ περιγράφετε μία διαπραγμάτευση, η οποία στηρίζεται σε όρους επικοινωνιακού χαρακτήρα. Όχι, καθόλου. Η διαπραγμάτευση με την Τρόικα είναι πάρα πολύ και ήταν πάρα πολύ δύσκολη πάντα. Ποτέ δεν υπήρξε εύκολη ή δύσκολη διαπραγμάτευση. Σας λέω όμως ότι από τα λάθη αυτά τα οποία έγιναν το τελευταίο διάστημα, από τη στρατηγική η οποία άλλαξε από τις ευρωεκλογές και μετά, εκτιμώ ότι κάπου εκεί στο δρόμο χάθηκε ο στόχος της κυβέρνησης. Και έγινε τι. Οδηγηθήκαμε, ακούστε, μιλώ για τους τελευταίους 3-4 μήνες, και οδηγηθήκαμε στο αδιέξοδο το οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Κάτω λοιπόν από την πίεση αυτή του αδιεξόδου της διαπραγμάτευσης, ο Πρωθυπουργός έφερε την εκλογή του Προέδρου ένα μήνα, 1,5 μήνα πριν.
Φοβάμαι λοιπόν για όλα αυτά που γίνονται. Με τον κύριο Βενιζέλο, με τη σύμφωνη με γνώμη του κύριου Βενιζέλου. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία μαζί. Ο κύριο Σαμαρά με την σύμφωνη γνώμη του κύριου Βενιζέλου. Ακριβώς σύμφωνα. Λάθος του κύριου Βενιζέλου. Τώρα αυτό που συνένεσε. Θα σα πω. Λέω λοιπόν ότι πήραν αυτή την απόφαση, που καλώς την πήραν. Έπρεπε όμως πριν και όφυλα να προετοιμάσουν, τη χώρα για αυτά τα οποία έρχονται. Έπρεπε να εξαντλήσουν, αν θέλετε, όλα τα κοινοβουλευτικά είχαν όπλα. Είχαν τα περιθώρια να το κάνουν. Αυτό θα πω ακριβώς. Πιστεύω ότι υπήρχαν. Να εξαντλήσουν όλα τα κοινοβουλευτικά όπλα που διαθέτει η δημοκρατία μας. Θα φέρω δύο παραδείγματα. Δηλαδή. Υπάρχει χώρα όπου ο πρωθυπουργός της χώρας δεν μιλάει με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν νομίζω. Μόνο εμείς, μόνο σε εμάς συμβαίνει αυτό. Και είναι ευθύνη και των δύο. Υπάρχει χώρα όπου σε κρίσιμες περιόδους. Μίλησε ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Τσίπρα. Όχι, αυτό μίλησαν, μίλησαν για άλλα θέματα. Μα τι λέτε τώρα. Με άλλη ατζέντα. Όχι, όχι, κύριε Τσίπρα. Κύριε Μωραήτη, συγγνώμη. Πω σε κρίσιμη συνάντηση, κρίσιμη εποχή, συναντήθηκε ο κύριος Βενιζέλος, αντιπρόεδρος κυβέρνησης, με τον κύριο Τσίπρα. Για τα εθνικά θέματα. Εγώ μιλώ και λέω ότι έπρεπε να συναντηθεί ο πρωθυπουργός με τον κύριο Τσίπρα. Και το έλεγαν βουλευτές του κύριου Σαμαρά. Μέσα σε αυτή και το δεύτερο, σας είπα, συμβούλιο αρχηγών. Δεν μπορεί σε μια κρίσιμη καμπή. Σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι για τη χώρα, τα πολιτικά κόμματα να μην προτάσουν όλα και γι' αυτό φέρνουν την ευθύνη, την εθνική συνεννόηση. Πείτε μου κάτι, μέσα σε αυτό το κρίσιμο περιβάλλον, έτσι όπως το παρουσιάζετε και που αντιλαμβάνεται πια και ο κάθε Έλληνας ότι είναι κρίσιμα τα πράγματα, ο Γιώργος Παπανδρέου ξεκινάει τη δημιουργία κόμματος. Δεν ξέρω, αυτό το είδατε εσείς κάπου γραμμένο. Μέσα από την επιστολή του, τι είναι, μέσα από, από το κείμενό του, τι προκύπτει. Εγώ δηλαδή. δεν είδα στο κείμενο του κ. Παπανδρέου να λέει αυτό. Λέει κάτι άλλο. Δεν θα κάνει κόμμα ο κ. Παπανδρέου. Είναι υποθετικό το ερώτημα. Να το ρωτήσω πολύ συγκεκριμένα. Ναι. Ζητούσατε να γίνει συνέδριο στο Πασόκ. Και ζητάω. Και ζητάτε. Δεν φτάνουν οι μέρες για να πραγματοποιήσετε το συνέδριο. Εκτιμώ και θέλω να πιστεύω. Δεν φτάνουν. Ναι. Εγώ εκτιμώ. Βαδίζουμε. Εκτιμώ και θέλω να πιστεύω ότι και την ίστατη ώρα. Ναι, η σύντρεφή μου και εγώ και κάποιοι άλλοι θα πάρθουν αυτές οι πρωτοβουλίες ώστε να φύγουμε από το κομματικό και πολιτικό πλέον αδιέξοδο το δικό μας. Προσέξτε με λίγο, έτσι, να πάμε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ο χρόνος δείχνει να μην φτάνει για να κάνετε συνέδριο που θα μπορούσατε να βάλετε διάφορα θέματα στο τραπέζι. Το τι θέματα θα βάλετε θα μας το πείτε εσείς. Τα έχω βάλει και δημοσίως, τα έχω βάλει στα όργανα, τα έχουμε πει και εδώ μαζί. Τα έχουμε πει και μαζί. Θα τα πούμε πάλι. Ερώτηση. Στις εκλογές. Αν γίνουν εκλογές, θα γίνουν τώρα. Θα γίνουν μέσα μετά τον καινούριο χρόνο. Θα γίνουν τέλη Γενάρη. Σε ποια ψηφοδέλτια θα κατεβείτε εσείς? Στο κυρίου Βενιζέλου, το Πασόκ. Εγώ είμαι Πασόκ, κυρία Τσαπανίδου. Του κυρίου Βενιζέλου, το Πασόκ. Ή σε ένα άλλο Πασόκ που θα κάνει ο κύριος Παπανδρέου. Δεν μ' αρέσει ο όρος που το βάζετε. Είμαι από αυτούς που θα παλέψω μέχρι την τελευταία στιγμή να μην υπάρχουν νέα κόμματα, να μην υπάρχουν προβλήματα και διέξοδα. Θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις να καταφέρουμε. Να αλλάξουμε δρόμο. Να μείνει δηλαδή το Πασόκ ενιαίο. Όχι, βεβαίως και να μείνει. Αλλά προσέξτε λίγο. Θέλω να με ακούσετε λίγο. Βεβαίως. Να μείνει ενιαίο, το λέτε εσείς. Εγώ θα έλεγα να αποκτήσει ξανά ένα ιδεολογικό πολιτικό στίγμα το οποίο θα πρέπει να εκπέμψει στους πολίτες. Πώς θα γίνει σήμερα αυτό? Το Πασόκ δεν εκπέμπει αυτό ακριβώς. Πώς θα γίνει αυτό? Εγώ απέναντι. Πώς μπορεί το Πασόκ το σύγχρονο να το σήμερα να αλλάξει? Κυρία Τσαπανίδου, απέναντι σε ένα Πασόκ προσωπικών επιδιώξεων ή φιλοδοξιών. Απέναντι σε ένα Πασόκ παραγόντων και στελεχών, θέλω να υπάρχει ένα Πασόκ το οποίο θα πιάσει ξανά το νήμα της ιστορίας και της αλλαγής, θα σταθεί δίπλα στο μη προνομιού ήχο Έλληνα, θα αναλάβει την ιστορική του ευθύνη, θα μιλήσει ξεκάθαρα και θα υπερασπίσει αυτούς που πρέπει. Με αρχηγό. Εγώ αυτό. Με αρχηγό, ακούστε, με πρόεδρο. Αυτά θα τα λύσουν τα συνέδριά μας. Ναι, με πρόεδρο. Όχι, αυτό δεν είναι η ώρα να συζητάμε για πρόεδρο. Πιστεύετε, κύριε δεν είναι η ώρα. Με... Λέω ότι δημοσίως έχω τοποθετηθεί. Μπορεί να το πετύχει αυτό ο κύριος Παπανδρέου. Δημοσίως έχω τοποθετηθεί. Ή θα πρέπει καλύτερα δημοσίως... να τεθεί στην κριτική της βάσης του Πασόκ η ηγεσία στα χέρια του κύριου Παπανδρέου και πάλι. Πιστεύω ότι. Τα στελέχη, τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν το τι θα κάνουν. Σας είπα και πάλι και κλείνω με αυτό, όμως. Όχι, και το θεωρώ το πιο σημαντικό απ' όλα, ότι είμαι από αυτούς που δίνω και θα δώσω τις δυνάμεις μου όλες, ώστε αυτός ο χώρος, ακούστε με, να έχει επόμενη μέρα. Κύριε να έχει Μωραϊτη, επόμενη μέρα. Αυτό όμως θα πρέπει να το αντιληφθεί. Πρέπει να βάλει υποψηφιότητα για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ ο κ. Παπανδρέου. Α, θέλω να σας πω κατά κάτι. Την άποψή σας. Θα σας πω. Αυτό το έκλεισε ο κ. Παπανδρέου το θέμα, κυρία Τσεπανίδου. Ο κ. Παπανδρέου έκανε μια τοποθέτηση πριν 20 μέρες περίπου, που αφορούσε καθαρά την παράταξή μας και το κόμμα μας. Και κατέθεσε μια ξεκάθαρη πρόταση. Σε αυτή την ξεκάθαρη πρόταση, λοιπόν, ο κ. Παπανδρέου είπε κάτι πάρα πολύ βασικό. Σε αυτό που προτείνω, εμένα δεν με ενδιαφέρει καμία καρέκλα. Όταν ο κ. Παπανδρέου δημόσια τοποθετείται, κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση. Λέει αυτό δημόσια, το υπογραμμίζει
και εμείς να πάμε πάλι την κουβέντα εκεί, δεν νομίζω. Οι ευθύνες αυτή τη στιγμή και οι αποφάσεις ανήκουν σε όλους εμάς, τους υπόλοιπους, το τι θα κάνουμε και πώς θα πορευτούμε, αν θέλετε, και αυτές τις δύσκολες ώρες και μέρες που έχουμε μπροστά μας. Βοηθήστε μας να διαβάσουμε λίγο ανάμεσα στις γραμμές. Σας βοηθήστε μας λίγο, σας παρακαλώ πολύ, να μιλήσουμε πιο ξεκάθαρη γλώσσα. Κοιτάξτε, με ξέρετε πάρα πολύ καλά. Πολύ. Έτσι, και ξέρετε ότι ποτέ δεν έχω κρυφτεί. Επίσης, ξέρω πολύ καλά ότι συνομιλείτε και με τον κύριο Παπανδρέου. Και ευθέως σας ρωτάω αν εσείς έχετε καταλάβει και αν σας έχει πει ότι ετοιμάζει καινούριο κόμμα ο κύριος Παπανδρέου ή ότι ετοιμάζεται να ξαναγυρίσει το Πασό και να διεκδικήσει την Προεδρία ή ότι ξαναβγαίνει στα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Παπανδρέου, με παρένθεση και αστερίσκους που ανοίγω εγώ, με έναν πρώην υπουργό οικονομικό του να ετοιμάζεται να καθίσει στο σκαμνί του ειδικού δικαστηρίου μετά από πόσα χρόνια ξαναστείνεται ειδικό δικαστήριο στη χώρα, και με αδειάσματα από την ευρωπαϊκή πλευρά για τα περίφημα δημοψηφίσματα και με δηλώσεις από την ευρωπαϊκή πλευρά και την πλευρά του Δουνουτού ότι τότε δεν θα μπορούσαν να πετάξουν την Ελλάδα έξω για τα κατέρεε το σύσσωμη Ευρώπη, και με δηλώσεις οι οποίες δεν ευνοούν την πολιτική που τότε ασκούσε ο κ. Παπανδρέου. Αν σας πω εγώ τώρα, αφού σας άκουσα τόσο που να λέτε όλα αυτά, αυτή η πολιτική και αυτές οι αποφάσεις, οι κρίσιμες αποφάσεις του Παπανδρέου σήμερα δικαιώνονται, και αυτές δικαιώνονται. Πώς? Θα σας πω. Ήρθε ο κύριος Σαμαράς, κυρία Τσαπανίδου. Είναι πρωθυπουργός 2,5 χρόνια στη χώρα. Θέλω να μου πείτε, από όλα αυτά τα οποία μας είπε στα Ζάπια ο κύριος Σαμαράς, από όλα αυτά τα οποία εξήγηλε προεκλογικά, πριν τις εκλογές του 2012, ναι. Στη συνέχεια υλοποίησε τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Ο κύριος Σαμαράς πήρε τη σκυτάλη. Πήρε τη σκυτάλη από τα χέρια του κυρίου Παπανδρέου, ο οποίος είχε υπογράψει μνημόνια για τη χώρα. Ακούστε, μάλιστα. Και προφανώς ο κύριος δέσμευσε τη χώρα να ακολουθήσει μια πολιτική. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Κάντε σε όποιον πολιτικό θέλετε σήμερα το ερώτημα αν σε εκείνη τη φάση, σε εκείνη τη συγκυρία υπάρχει άλλος δρόμος. Τότε ήμασταν μόνοι μας. Σήμερα είναι πολλοί, κυρία Τσαπανίδου, που λένε ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Τι επιβλήθηκε. Το αντίθετο σας λέω, κύριε Μωρέ. Όχι, κάνετε λάθος. Οι ίδιοι Ευρωπαίοι βγαίνουν και λέγανε ότι δεν μπορούσαν να διώξουν την Ελλάδα τότε. Οι Ευρωπαίοι έπαιξαν ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι απέναντι στη χώρα. Και πέσατε στην παγίδα. Ακούστε. Δεν θα έλεγα παγίδα. Ήταν πάρα πολύ σκληρό το παιχνίδι. Σας θυμίζω ότι όταν όταν ο κύριος Παπανδρέου βρέθηκε με την ζεστή, με την καυτή πατάτα στα χέρια του, δεν υπήρχε ευρωπαϊκός μηχανισμός, δεν υπήρχε τίποτα και όλο το πολιτικό σύστημα έβαλε κατά του Πασό και του Ιδίου. Κατάφερε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τότε, σε εκείνη τη συγκυρία, να δημιουργήσει τον ευρωπαϊκό μηχανισμό από τον οποίο διεσώθη η χώρα μας και άλλες τρεις χώρες μετά. Και εγώ θα σας πάω στο άλλο ερώτημα. Κύριε Μωραϊτη, ο κύριος Σαμαράς, 2,5 χρόνια, κυρία Τσαπανίδου. Τάζατε χρήματα. Αυτό έγινε προεκλογικά. Όταν αναλάβατε την Προεδρία, μοιράζατε χρήματα. Δώσατε επιδόματα στον κόσμο τον πρώτο καιρό που αναλάβατε την κυβέρνηση. Αυτό έγινε το Νοέμβριο του 2009. Μα δεν ενημερωθήκατε από το κεντρικό τραπεζίτη της χώρας ότι δεν είχαμε χρήματα στα ταμεία της χώρας, ότι χρωστάμε, ότι πέφτουμε στα βράχια. Αν θα μου δώσετε όμως το χρόνο. Γιατί τα ερωτήματά σας πλέον. Ξέρετε είναι... τι θέλω όχι, να σας επειδή πω. Είναι πολλά. Όχι, όχι. Ξέρετε τι θέλω ξέρω να που πω. Θέλετε να το πάτε. Είναι αλλά όταν βάζετε αυτά τα ερωτήματα, ακούστε με. Θέλω να με σεβαστείτε όπως σας λέω. Μα και φυσικά, αστείευεστε. Όταν λοιπόν βάζετε αυτά τα ερωτήματα, θα πρέπει να πάρετε και απαντήσεις. Και κυρίως οι τηλεθεατές. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί 4 χρόνια τώρα οι πολίτες έχουν βυθιστεί μέσα σε ένα καζάνι συνωμοσιών. Όπως το λέω, συνωμοσιών και μύθων. Έτσι. Εμείς δεν στεκόμασταν πουθενά το 2010 και το 2011 και στη δική σας εκπομπή και σε όλες, γιατί ήμασταν οι κακοί που επιλέγαμε τα μνημόνια, δεν ξέρω τι άλλο, ενώ υπήρχαν άλλες λύσεις, σας θυμίζω. Η Ρωσία, η Κίνα, θυμάστε λίγο τι ακούγαμε. Είχαν γεμίσει τα παράθυρα όλων των καναλιών οικονομολόγους μεγάλους, οι οποίοι μας ανέλυαν διάφορα πράγματα. Το μαζεύω και λέω τα εξής. Ο Παπανδρέου και εμείς τότε πήραμε μια ιστορική απόφαση δύσκολη. Δεν το βάλαμε στα πόδια. Θα μπορούσε ο Παπανδρέου, η κυρία Τσαπανίδου, να το βάλει στα πόδια, να πάει στο σπίτι του ή να πάει σε ταβέρνες που πήγαν άλλοι. Ο κύριος Παπανδρέου αναμετρήθηκε με την ιστορία, πήρε δύσκολες αποφάσεις και, σας λέω, το κόμμα που ήταν απέναντί του, σε εκείνη τη φάση, και μιλώ για τη Νέα Δημοκρατία που ήταν στο Σύνταγμα, έτσι σήμερα, 2,5 χρόνια, δεν έχει κάνει
κιχ παραπέρα, έχουν κάνει μάλιστα σημαία τα μνημόνια. Υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σήμερα που λένε. Σας ακούω πολύ. Τα ερωτήματά σας είναι ναι, κρίσιμα. Όχι, μισό λεπτό, αν δεν μου δώσετε το χρόνο, πάρα πολύ. Θέλω να σας βάλω μία ερώτηση επί της ουσίας. Βάλτε μου ό,τι θέλετε. Επί της ουσίας. Αλλά λέγατε ότι υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν από όπου θέλετε από τη φοροδιαφυγή. Να απαντήσω σε αυτό. Και διαμορφώνατε κλίμα στις αγορές. Διαμορφώνατε κλίμα. Βάζατε περίστροφα στα αυτιά μας, στο λαιμό μας, στα τραπέζια. Δημιουργούσατε κλίμα. Μιλούσατε για χώρα διεφθαρμένων και πουλημένων και χρεοκοπημένη. Δημιουργούσατε κλίμα. Ο Παπανδρέου και όλοι μας θέλαμε το 2009 και το αποδείξαμε και με τις αποφάσεις μας και με τις ρήξεις και με τις συγκρούσεις και με τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν ότι θέλαμε πίσω να αφήσουμε ένα χθες. Ένα πελατειακό χθες, το οποίο στηρίχθηκε, κυρία Τσαπανίδου, σε ένα πολιτικό, οικονομικό και μηντιακό κατεστημένο, το οποίο διέλυσε τη χώρα. Αν με ρωτήσετε τώρα αν έχει ευθύνες και το κόμμα μου, θα σας πω ναι, γιατί και το κόμμα μου μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κυβερνούσε τη χώρα σε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης. Λέω λοιπόν όμως τώρα. Το κόμμα σας μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κυβερνά ακόμα τη χώρα. Βεβαίως. Αλλά ακούστε όμως. Έχετε έναν βουλευτή λοιπόν, ο οποίος στηρίζει αυτή την κυβέρνηση και έρχεται σήμερα στην εκπομπή σας και μιλάει ανοιχτά και εξάστερα. Μου είπατε για το λεφτά υπάρχουν. Δεν ξέρω τώρα αν θα πρέπει να χάσουμε το χρόνο σας. Όχι, δεν θα το θεωρώ σημαντικό. Πάμε λίγο ο κύριος Παπανδρέου δεν είπε λεφτά υπάρχουν και θα μοιράσω. Είπε λεφτά υπάρχουν και μπορούμε να τα βρούμε, να φορολογήσουμε, να κάνουμε. Αλλά σας είπα, συνωμοσίες 4-5 χρόνια. Ακούστε με, 4-5 χρόνια συνωμοσία γιατί έπρεπε το Πασόκ, έτσι, το οποίο μπήκε ανάμεσα από την αριστερά και από τη δεξιά, να τελειώσει. Αυτό ήταν όλο το θέμα εκείνης της περίοδου. Σήμερα λοιπόν δικαιώνονται οι ιστορικές επιλογές οι οποίες έγιναν και αν θέλετε και εγώ και ο Παπανδρέου και όλοι μας τι λέμε. Λέμε κάτι πολύ βασικό. Γιατί φωνάζουμε. Κύριε Μωραϊτή, πώς δικαιώνονται οι επιλογές σας. Δεν μπορούμε να βγούμε από τα μνημόνια που μας βάλατε. Όχι. Δεν μπορεί η χώρα να βγει, να κάνει το επόμενο βήμα. Όχι, δεν μπορεί να βγει η χώρα γιατί ακολουθήθηκε μια λάθος στρατηγική, κυρία Τσαπανίδου. Γιατί έγιναν λάθη τους τελευταίους μήνες. Μα ήσασταν εσείς στην κυβέρνηση, δεν φύγατε ποτέ. Μα το είπα, ακούστε με, γιατί μα το είπα στην εκπομπή σας τώρα πριν. Λέω ότι κι εγώ στήριξα. Και εγώ στήριξα τις επιλογές και ψήφισα τα πάντα 2,5 χρόνια και νιώθω εκτεθειμένος γιατί ενώ το έκανα αυτό, ανταγωνίστηκε κυρία Τσαπανίδου η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση. Ποιος θα ασκήσει πιο γρήγορα τα μνημόνια, ποιος θα διώξει το δουνοτού πιο γρήγορα, αντί να προετοιμάσουμε τη χώρα για το επόμενο βήμα. Δεν προετοιμάσαμε τη χώρα, γι' αυτό σήμερα αλήθεια, λουζόμαστε. Το επόμενο βήμα, έτσι όπως το οραματίζει ο κύριος Παπανδρέου για αυτή τη χώρα, πώς αυτό είναι. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Είναι εντός, εκτός ή επί ταύτα. Ο κύριος Παπανδρέου χτες έκανε μια δημόσια παρέμβασή του. Πιστεύω ότι είναι μια παρέμβαση που συζητιέται αυτή τη στιγμή. Είναι μια ουσιαστική παρέμβαση. Συζητιέται. Και μιλάει ξεκάθαρα. Συζητιέται και πρέπει να σας μεταφέρω μερίδα κόσμου που επικοινωνεί μαζί μας. Επαναλαμβάνω. Που λέει ότι θα έπρεπε μέσα στην δημόσια αυτή τοποθέτηση ο κ. Παπανδρέου να έχει αναλάβει και μέρος των ευθυνών του. Ο κ. Παπανδρέου έχει κάνει την κριτική του, κ. Τσαπανίδου. Έχει κάνει την κριτική του όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να καταθέσει το κάθε δημόσιο πρόσωπο την πρότασή του για την επόμενη μέρα. Πρέπει να κοιτάξουμε τον πολίτη στα μάτια και θα πρέπει να σταματήσει η καραμέλα. Θα πρέπει να σταματήσει η καραμέλα ότι ο Παπανδρέου έφερε τα μνημόνια, ότι το Πασόκ έφερε τις πολιτικές και όλα αυτά. Αυτοί που δεν συμφωνούσαν. Μα δεν έγινε έτσι, όχι, κύριε Μωραϊτή. Έχουμε έναν πρωθυπουργό στη χώρα, ακούστε με λίγο, και έχουμε και έναν ο οποίος θέλει να έρθει να κυβερνήσει. Και μιλώ για τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου και αυτοί πριν έρθουν σκίζουν από τώρα τα μνημόνια, αλλά οφείλουν να μας πούν ποια πολιτική θα ακολουθήσουν. Πώς θα περιφρουρήσουν τις θυσίες του ελληνικού λαού και πώς αυτή η έρμη χώρα, κυρία Τσαπανίδου, θα καταφέρει να γυρίσει σελίδα. Γιατί πολλοί μιλούν σήμερα, γιατί μιλούν για την επιστροφή. Μιλούν για την επιστροφή στην κανονικότητα. Μιλούν ότι πρέπει να γυρίσουμε εκεί που μας πρέπει να γυρίσουμε, λοιπόν. Πρέπει να πάμε μπροστά, ναι, πού? Να συγκρουστούμε με όλα αυτά τα οποία μας οδήγησαν στο 2009. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Κύριε Μωραϊτή, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας συμπεριφορές, λογικές και πολιτικές. Ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω. Μία χώρα η οποία από τη μία μέρα στην άλλη, τη μία μέρα τους τάζατε χρήματα που υπήρχαν και την άλλη μέρα τους βάλατε σε ένα μνημόνιο. Όχι, ξαναλέω. Μία χώρα για το η οποία τα τελευταία χρόνια έχει το 30% του πληθυσμού του βυθισμένο κάτω από το όριο της φτώχειας. Την ανεργία να χτυπάει κόκκινο. Τον κόσμο να μην προλαβαίνει να πληρώνει φόρους. Να είπα... μην ξέρει κανείς τι της ξημερώνει η επόμενη μέρα και αν μπορούμε ή δεν μπορούμε να βγούμε από τα μνημόνια. Όλα αυτά μετά την πολιτική που εσείς επιλέξατε να ασκήσετε για τους χύψη λόγους. Δεν αισθάνεστε μία ανάγκη να πείτε ότι ένα συγγνώμη στον κόσμο αυτό για την δοκιμασία που τον βάλατε. Ακούστε κάτι, κυρία Τσαπανίδη, τώρα καταλαβαίνω το ερώτημά σας.
Αλλά αφού σας έχω πει όλα αυτά τα επιχειρήματα. Δεν εμφανίζεστε ως σωτήρες. Κάνετε λάθος. Δεν εμφανιζόμαστε ως σωτήρες. Εμείς βρεθήκαμε στην πιο δύσκολη θέση σε όλη τη μεταπολίτευση. Έπρεπε ή να το βάλουμε στα πόδια, ή να ράξουμε στα σπίτια μας, ή να πάμε σε ταβέρνες. Ή να πείτε την αλήθεια στον κόσμο. Να πούμε την αλήθεια. Την αλήθεια είπαμε. Είπαμε την αλήθεια. Πότε την καταλάβατε την αλήθεια? Όταν υπογράψατε στον Μάρτιο του 2010, όταν είχαμε την πλήρη εικόνα. Γιατί λοιπόν δεν έκανε? Το Μάρτιο του 2010, όταν είχαμε την πλήρη εικόνα. Όχι, λέω, την πλήρη λοιπόν, εικόνα τη μάθαμε με τα μνημόνια. Αντί να το βάλουμε στα πόδια, αντί να το βάλουμε λοιπόν στα πόδια, ο Παπανδρέου και όλο το Πασόκ λοιπόν, πήρε δύσκολες αποφάσεις. Πήρε πολύ δύσκολες αποφάσεις. Νομίζω ότι μέχρι και αύριο το πρωί να συζητάμε, πάλι δεν θα τελειώσουμε την κουβέντα αυτή. Ήταν ενδιαφέρουσα, πρέπει να σας πω, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ακούει ο κόσμος, μαθαίνει, βλέπει και τις προοπτικές και καταλήγει σε συμπεράσματα. Πρέπει να σας πω επίσης ότι τόσο μαχητικός στέλεχος Πασόκ υπέρ της πολιτικής Παπανδρέου, δεν έχω ξαναδεί. Έχω καιρό να δω. Δεν είμαι υπέρ της πολιτικής Παπανδρέου. Κάνετε ένα λάθος. Ήταν η πολιτική του Πασόκ. Αυτή... Ήταν η πολιτική του Πασόκ το 10, το 11, ναι. το 12, ακούστε με, η οποία έφερε τα δεν αποτελέσματα... Δεν μου λέτε με την ίδια μαχητικότητα, ακούστε θα σας δούμε να εμφανίζεστε ξανά στο προσκήνιο. Ακούστε με, που έφερε τα αποτελέσματα αυτά για τη χώρα. Και η χώρα έφκανε, είχε δημοσιονομικές επιτυχίες που δεν είχε καμιά άλλη χώρα. Ναι. Αυτό γιατί να μην το πούμε δηλαδή. Πρέπει να ξεχνάει κάποιος ότι ο Παπανδρέου τον Οκτώβριο του 2011 κατάφερε τη μεγαλύτερη διαγραφή χρέους στον κόσμο που έγινε μέχρι σήμερα. Τώρα αστείευεστε. Όχι καθόλου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα απλά πολύ, δεν κύριε Μωραΐτη. Κύριε Μωραΐτη, ευχαριστώ, δεν έχουμε χρόνο και πρέπει να φύγω. Θα σας ξανακαλέσω σύντομα. Θα σας ξανακαλέσουμε σύντομα να ακούσουμε την άποψή σας. Πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις, τρέχοντας. Ναι. Και πρέπει επίσης, μου λένε, να για 2 ακόμη λεπτά σηκώστε το τηλέφωνο και μέχρι τις παρά 20 διεκδικήστε 1 χιλιάρικο καθαρά, 1000 ευρώ στην τσέπη σας. Τα οποία 1000 ευρώ μπορείτε να τα διαθέσετε όπως θέλετε, γιατί είναι ρευστό. Δεν είναι δώρο, δεν είναι κάποιο είδους προσφορά. Είναι μια προσφορά σε ρευστό, σε μετρητά. 1000 ευρώ λοιπόν για σας που θα τηλεφωνήσετε για τα επόμενα 4 λεπτά. Στο 2 λεπτά, στο 14-748. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Εδώ λοιπόν πάλι κοντά σας να φωνάξουμε τον συμπαρουσιαστή μας. Ήρθα. Άλλον έλεγε. Που, γιατί κοίταξες αλλού, κοίταξες. Με άδεια σας κατευθείαν. Σε άδεια σε μέρα. Ένα παιδί μου το κατευθείαν. Το Ζανί κοίταξες. Θέλω να συμπαρουσιάσουμε τον Ζανί. Έλα Ζανί να συμπαρουσιάσει εσύ άμα. Θέλει Ζανί. Δεν θέλει Ζανί. Δεν θες να λάμψουμε όλοι μαζί. Έτσι. Τώρα που είναι Χριστούγεννα, σαν τα λαμπάκια. Τα... Για... Τη σύγκριση μαζί. Γιατί θα μετρηθούμε στα κιλά, μόνο όλοι, και θα χάσουμε. Όλοι, όλοι φοβούνται τη σύγκριση. Γιατί μου λες ψέματα. Τι έγινε, τι. Μου λες ψέματα ότι δεν έχω μάθει με κάρπο ένα τύπο από το δεύτερο. Ο ένας ωραίος τύπος. Ωραίος τώρα είναι. Θέμα γούστου. Πολύ ωραίος τύπος. Πολύ ωραίος τύπος. Τι γίνεται. Δεν μιλάω άλλο. Φτάνει. Τι έγινε. Γιατί λοιπόν μου πες ψέματα. Τι σου πα. Είχε ενημερωθεί ότι εγώ είπα για σένα συμπαρουσιαστή κλπ. Αν είχε στείλει email, δεν σημαίνει ότι το διάβασα κιόλας. Γιατί πάντα έχω την απάντηση, να ξέρεις. Τώρα, ωραίο τύπο. Γιατί έχει πάντα απάντηση στην απάντηση. Θα μου στείλει και ένα διαβάστηκε. Ναι. Τσεκ. Πώς, δεν γίνεται. Το ανοίξαμε για να μην το δάμε. Δεν μπορεί, τι κάνει, όλα, γιατί έχουμε σήμερα. Δυστυχώς σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ δυστυχώς σήμερα. Δυστυχώς. Ναι. Γιατί οι άλλοι είχαν αποκλειστεί. Ο ΠΑΟΚ ήταν να αποκλειστεί, δεν τα κατάφερε, έχασε. Και μείναμε με μία ομάδα πια μόνο στην Ευρώπη, τον Ολυμπιακό. Μπορώ λίγο να κάνω μία μικρή παρένθεση προσωπικού επίπεδου. Άγγελε Πετρίδη, σε σένα απευθύνομαι. Τι είπα χθες όταν μιλούσαμε για την πρόβλεψη που έκανα για το σκορ? Μου λέει θα κερδίσουμε. Και του λέω να δεις που το σκορ θα είναι 1-2. Δεν ξέρω όμως αν θα χάσουμε ή αν θα κερδίσουμε με αυτό. Έτσι όπως το ξεκίνησες. Και μου λέει το έχεις δει. Παίζεις επανάληψη ο αγώνας. Μας τα πες και εμάς να πιάσουμε τίποτα στο στοίχημα. Είδες. Ρώταμε κι εσύ. Έτσι όπως το ξεκίνησες με το Άγγελ, νόμιζα θα πεις τον Αναστασιάδη τίποτα. Όχι. Τον Άγγελο Πετρίδη, το φίλο μου λες. Δυστυχώς έπεσες μέσα. Έχασε ο ΠΑΟΚ, αποκλείστηκε. Τώρα είναι μόνο Ολυμπιακός στο Europa League. Τη Δευτέρα έχει την κλήρωση για να μάθει τον αντίπαλό του. Ο Αστέρας ήταν η καλύτερη παρουσία χθες. Όπως όλο το Europa League από τις ελληνικές ομάδες. Ήταν 0-0. Αποκλείστηκαν όλες οι ελληνικές. Αποκλείστηκαν οι τρεις ελληνικές που ήταν στο Europa και συνεχίζει ο Ολυμπιακός που έφυγε από το Champions League και πήγε στο Europa. Οπότε μένουμε με μία ομάδα. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό γιατί σε λίγο θα χάσουμε και τα προνόμια που έχει το 10η θέση στην Ελλάδα και δεν θα βγαίνει ούτε ο πρωταθλητής του Champions League. Θα δούμε. Μακάρι να πάει καλύτερα ο Ολυμπιακός στο μέλλον. Μπας και πάρει κανένα βαθμό. Μάλιστα. Ναι.
Λοιπόν, αυτά έχουμε το Σαββατοκύριακο πρωτάθλημα. Βρέχει έξω καταρακτοδό, έχουμε μουλιάσει. Βρέχει. Κάνα με δουλεύει. Από χθε τα πόγια. Τρει ώρε είναι εδώ μέσα. Από χθε τα πόγια δεν σε πατήσει. Τι από χθε, έχει δύο-τρει μέρε που βρέχει. Έχουμε μουλιάσει. Έχουμε μουλιάσει, ρε παιδιά. Να δούμε και τα πόγια που μουλιάσε η τούμπα. Κάποιο να μεσολαβήσει, να σταματήσει αυτό ο καιρό. Οι Ινδιάνοι μα έχουν κάνει το χώρο τη βροχή και πέφτει. Ξέρει το ανέκδοτο, ε. Όχι, αλλά θα μου το πει εσύ τώρα. Θα το πω μέσα μετά. Λοιπόν, να δούμε τα γκολ. Να δούμε τα γκολ και να μου πει. Μην φύγει να κλείσουμε μαζί. Ακούμε, Παρασκευή είναι. Να κοίτα να δεις, Παρασκευή μου είναι κατήρι. Ο ΠΑΟΚ ήταν η μοναδική από τις ομάδες μας που μετήχαν στον Europa League και είχε ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση, αλλά τελικά έμεινε και αυτός εκτός συνέχεια αφού έχασε 2-1 στην Τούμπα από την King Cup. Οι Γάλλοι προηγήθηκαν στο 7ο λεπτό με κεφαλιά του Μποβί, αλλά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει το 22 με εύστοχο πέναλτι του Αθανασιάδη και είχε και πάλι την τύχη του στα χέρια του. Η πίεση του κεφάλου από εκεί και πέρα όμως δεν ευωδόθηκε με κάποιο γκολ και σε μια αντεπίθεση στο 83 Γκικάπ πέτυχε και δεύτερο γκολ με καταπληκτική προσπάθεια του Μποβί, ο οποίος έδωσε στην ομάδα του την νίκη και την πρόκριση. Στο Βελιγράδι ο Αστέρας αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με ισοπαλία 0-0 κόντρα στην Παρτιζάν, ολοκληρώνοντας την πολύ θετική του παρουσία σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο. Οι Αρκάδες είχαν κάποιες ευκαιρίες να πάρουν το παιχνίδι, αλλά η βαθμολογική του συγκομιδή κρίνεται απολύτως θετική. Στη Λεωφόρο τώρα ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Εστορίλ, με την οποία ήρθε ισόπαλος 1-1 και τερμάτισε τελευταίος και χωρίς νίκη στον όμιλό του. Οι πράσινοι προηγήθηκαν με τον Καρέλη στο 55 και στη συνέχεια χάσαν αρκετές ευκαιρίες για να καθαρίσουν το μάτς, δεν σκόραραν όμως και οι Πορτογάλοι σοφάρισαν στο 87 με τον Γκλέμπερ. Έτσι, η μοναδική ομάδα που συνεχίζει στην Ευρώπη είναι ο Ολυμπιακός, που τη Δευτέρα θα μάθει τον αντίπαλό του στη φάση των 32 του Europa League. Το Σαββατοκύριακο όμως υπάρχουν κανονικά αγώνες πρωταθλήματος και οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν το Λεβαδιακό εκτός έδρας, ενώ ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κέρκυρα και ο Παναθηναϊκός τον Πανθρακικό. Τι ωραία, ρε. Το όνομα του κυρίου Άγγελου Χατζή το διαβάζεις. Ναι. Ξέρεις τι χαρά κάνει. Τα χιλιάρικα βλέπω και πάνω. Τι είναι αυτό. Χίλια. Δεν είναι πολλά, είναι ένα. Χιλιάρικα. Το όνομα βλέπεις, εγώ βλέπω τα χαρτονομίσματα. Αυτό σου λέω. Ο κύριος Άγγελος Χατζής τώρα βλέπει το όνομά του και χαίρεται γιατί κέρδισε 1000 ευρώ από την εκπομπή. Δεν είναι ωραία. Να δώσετε παραπάνω. Να δώσουμε παραπάνω, θα δώσουμε παραπάνω. Κάνα ένα αίτημα στο, στη διεύθυνση. Να δώσουμε παραπάνω. Θα δώσουμε παραπάνω. Να μπορεί να πάρει καμία συγκοπή διεύθυνση. Μπα. Όχι. Θα δώσουμε παραπάνω την άλλη φορά. Και επίσης αφού προβλέπεις τα σκορ, κάνεις το iPop. Πάρα πολύ καλή. Κάτσε να πάρω και ύφος, λίγο έτσι. Έτσι, ναι. Λοιπόν, έτσι και εγώ έτσι. Να πεις, να βάλεις τα προγνωστικά στοιχήματος στο iPhone. Ναι. Εντάξει, και, θα έρθω στο web.tv του star.gr. Εκεί θα έρθεις έτσι κι αλλιώς. Έχουμε μέσα στη βδομάδα τώρα για τις γιορτές. Όνομα του έχετε το web.tv ή το λέμε απλά web.tv. Web.tv. Δεν υπάρχει άλλο web.tv, παιδί μου. Είναι το web.tv. Δηλαδή, άμα δεν μπαίνετε στο web.tv του star.gr... Έχετε χάσει. Μόνο αυτό. Μην ασχολείστε. Και πηγαίνετε στον κουβά. Με στυλ, είπαμε όμως. Δηλαδή, στον κουβά πηγαίνουν όλοι. Πόσους σπύρους έχεις? Σπύρους. Είναι το Αγίο Σπυρίδωνο σήμερα. Σήμερα είναι ο κουμπάρος μου γιορτάζει, να του πω χρόνια πολλά από εδώ. Γεια σου, κουμπάρε Ζαρμπακούπη. Να μην τον πάρω για τηλέφωνο. Α, και εγώ. Μπορώ να πω κι εγώ σε ένα φίλο μου, στο Βαγγέλη. Βαγγέλη, χρόνια πολλά. Βαγγέλη, στο Αγίο Σπυρίδωνο. Χρόνια πολλά, γενέθλια. Πρέπει να το διευκρινίσει. Τι να πούμε. Ναι. Έχουμε και εδώ κάποιου Σπύρου μέσα εδώ. Ναι. Πού το. Ναι, χρόνια πολλά και εδώ στου Σπύρου. Τι Σπύρο, χρόνια πολλά. Ο Σιάρκα λέει: Πείτε και στου Χρήστου, ρε παιδιά, λέει για κάτι τέτοιο. Θα του κάτσω τη διαφήμιση εκείνη που λέει: Πείτε από τώρα μέχρι το καλοκαίρι για να μην παίρνετε τηλέφωνο. Κάντε και καλή χρονιά που είναι κοντά και καλό Πάσχα. Λοιπόν, εντάξει, κλείνουμε, παιδιά. Γεια σα. Ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μα. Πότε θα μα ξαναδούν. Καλό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, 10 η ώρα το πρωί. Θα έρθω κι εγώ να σου κάνω παρέα. Ωραία, και εγώ μπορεί να έρθω στο web TV σήμερα. Και εμένα με παιδί σήμερα. Γεια σα, γεια σα, Δευτέρα πάλι. Γεια σα με το χωριό. Θα κερδίσει το καλό και το καλό θα κερδίσει κλπ.